κυπριατικά και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά σαν να έχω κέφι πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριάτικα? Επιτέλους καλοκαίρι, παιδιά! Καλό μήνα και θέλω εδώ, πριν πούμε και τα υπόλοιπα, θέλω να στείλω την αγάπη μου και τα φιλάκια μου στον μπαμπά μου που έχει γενέθλια! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε! Πολύχρονος μπαμπάκα μου! Πολλά φιλιά στην Ξάνθη στον μπαμπάκα μου, παιδιά. Καλά τα κατάφερε ο μαγκύρας. Μπήκε με το καλοκαίρι, ε! Πολύ ωραία. Πώς πάει η ανάσα σου? Τι έγινε, λαχάνιασες, τι έκανες? Εγώ καθόλου καλέ, δεν λαχάνιασα. Αναρωτιέμαι αν φοράς εσόρουχο βασικά. Τι φάση με αυτό το ρούχο? Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα. Καλημέρα. Καλημέρα. Βάλε κάτι, θα πουτιάσεις. Εγώ και η Ζωζό. Για μένα είναι σίγουρα καλημέρα πάντω. Έχουμε βάλει και τα πόδια. Και τα πόδια έχουμε βάλει εδώ. Λοιπόν, έλα. Πού να πάμε, κύριε αυτό, να χαλά είμαστε εδώ σήμερα. Να το βοηθήσουμε εδώ, να την αφήσουμε. Έλα, βοηθήσουμε. Είδατε, δεν μπόρεσε. Και την ηλικία, δεν ξέρετε, παιδιά, στο σήκωμα. Λοιπόν, καλώς ήλθατε. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Παναγίτσα, αλλά και να περνάμε ακόμα καλύτερα, παιδιά. Είναι επίσημο δηλαδή πλέον, είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι. Εμείς το είχαμε φέρει λίγο νωρίτερα, η αλήθεια είναι. Προσπαθούμε πάντα να το τραβάμε προς τα πίσω. Ήρθε και νωρίς το καλοκαίρι, έσκασε από τον Μάιο φέτος. Τι θα κάνουμε, έσκασε. Γκαργαήλ. Γκαργαήλ, λοιπόν. Σουλί μου για σένα, αφιερωμένο. Εδώ στα δικά μας, παιδιά, στο Survivor, διότι γίνονται πράγματα στο Survivor. Δεν ξέρω αν είδατε χθες το επεισόδιο. Αν είδαμε. Θυσία. Γίνονται ο Άρης και η Ασημίνα. Θα γινόντουσαν. Αν και. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Εμάς μας ρωτήσαν απ' έξω. Έλα μου. Γίνονται θυσία. Εσύ, κούκλα μου, θυσιάζεσαι από τα Χριστούγεννα και μετά μια θυσία από μόνη σου είσαι. Λοιπόν, ο Άρης και η Ασημίνα λοιπόν δηλώνουν διατεθειμένοι, δηλώναν διατεθειμένοι να βγουν υποψήφοι προκειμένου να διώξουν τον Σπύρο. Έλα όμως που δεν την κέρδισε την Ασημίνα. Η μοίρα παίζει άσχημα παιχνίδια τελικά. Ο Σπύρος ανταπαντά λοιπόν και επιμένει στις κατηγορίες εναντίον του Άρη και της Ασημίνας και μιλάει συνεχώς για κινητά τηλέφωνα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, χορηγό κινητή τηλεφωνία έχουν? Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Λες να τον έχουν χορηγό και να τον ανακοινώσουν τελευταία μέρα και τόσο καιρό μας το λένε. Και εμείς να λέμε που πιάνουν τα κινητά εκεί. Σήμα καμπάνα, σου λέει. Σήμα. Δεν ξέρω. Ο Γιάννος δεν έχει κινητό, πιστεύεις? Η αλήθεια είναι θα ήταν καλή διαφήμιση για η εταιρεία. Η αλήθεια είναι τόσο καιρό, με τόσα κινητά που αναφέρονται. Μία εταιρεία δεν σκέφτηκε να μπει χορηγικό, ρε παιδί μου. Έστω κρυφά να του το δώσω, κρυφά να του λέει να τόσο καιρό επικοινωνούσατε. Αλλά επικοινωνούσατε με. Εδώ, κατάλαβε. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να πει ο Σπύρος, τι προσάπτει στον Άρη και στην Ασημίνα. Για να μπας και βρει κάτι να ασχοληθεί ο κόσμος μαζί του. Είναι ξεφτύλα. Και σας λέω κάτι, αν χάσω Μασιλία, θέλω να με βγάλετε υποψήφιο να βγω απέναντί του. Και εγώ το ίδιο. Σας το λέω από τώρα. Είστε τρελοί. Αν χάσω. Δεν είμαστε τρελοί. Δεν είμαστε τρελοί. Τι κάναμε για να φύγει ο Τάκης, το ίδιο θα κάνουμε. Παιδιά, ηρεμήστε και μην τρελαίνεστε. Σας το ξαναλέω, σε τρεις μέρες θα είναι στο σπίτι. Όλα καλά.
Θα τον χαιρετήσουμε. Και άμα φύγει, να ξέρετε, θα είναι ο πρώτος παίχτης που θα πανηγυρίσει στο Συμβούλιο. Και εγώ το ίδιο. Λυπάμαι για την επίθεση που δέχομαι, η οποία μου δείχνει, μου βάζει πολλά ερωτηματικά. Πολλές αμφιβολίες για το πώς στέκεσαι τίμια απέναντι σε μια τιμωρία που ίσως δεν σε συνέτησε. Μήπως, Άρη μου, παρακολουθείς το ότι ανοίγω τα χαρτιά μου στις προσωπικές μου συνεντεύξεις στον κόσμο? Παρακολουθείς τη στάση μου και ποιους υποστηρίζω στεναρά πλέον? Παρακολουθείς ότι πλέον δεν είμαι ουδέτερος και έχω άποψη απέναντί σου με όλα αυτά που έχεις προκαλέσει και με όλο αυτό το χαρακτήρα που δείχνεις εδώ μέσα? Και από την άλλη, ρε Άρη, μιλάς εσύ για στημένα παιχνίδια? Δηλαδή, γελάμε όλοι. Όλοι όσοι σε γνωρίζουμε, γελάμε. Αν τολμήσεις να μιλήσεις εσύ για στημένα παιχνίδια, γελάει το Survivor και οι δύο ομάδες. Πιάνει ασημείο τον Κωνσταντίνο, δίνει το κινητό τηλέφωνο του Χρήστου του Δάντη. Και του λέει του Κωνσταντίνου, θα πεις αυτά και αυτά γιατί θα ερωτηθείς, επειδή είσαι ένα πρόσωπο το οποίο άφησε το χαρακτήρα του, ποιον πιστεύεις ότι θα πάει τελικό. Και θα πεις κατά του Άρη και θα πλέξεις το εγκόμιό μου, του λέει η Ασημίνα. Mm. Όλα αυτά τα είδατε πριν το Συμβούλιο. Ναι. Τα είδαμε μαζί όλοι πριν το Συμβούλιο. Τούταξε επικοινωνία με τον Χρήστο το Δάντη και τραγούδι που θα έγραφε ο Χρήστος ο Δάντης για τον Κωνσταντίνο, για να πλέξει το εγκόμιό της στην αποχώρησή του σε ενδεχόμενη ερώτηση. Ποιος πιστεύεις, Κωνσταντίνε μου, ότι θα κερδίσει Survivor φέτος? Κωνσταντίνε μου, θα πεις αυτά και αυτά. Θα πεις για τον Άρη αυτά, ότι δεν αξίζει να πάει Survivor, να κερδίσει Survivor. Ο Άρης νομίζω ότι έχει τις δουλειές του. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει έξω. Είναι ένας αξιόλογος παίκτης. Όσες εντάσεις και να είχαμε αυτές τις δύο φορές, οι οποίες ήταν έντονες, νομίζω ότι δεν θα δώσω το βραβείο στον Άρη. Ότι είναι γυναικεία υπόθεση Survivor φέτος και θα πλέξει το εγκόμιο, το δικό μου, της Ασημίνας δηλαδή, Κωνσταντίνε μου. Και η Ασημίνα έβαλε τα κλάματα. Συγκινήθηκε. Θέλω φέτος το Survivor να είναι γυναικεία υπόθεση. Και όταν λέω γυναικεία υπόθεση, εννοώ την Ασημινάρα εδώ πέρα, η οποία το αξίζει πραγματικά, και ένα χειροκρότημα όλοι για την Ασημίνα. Το αξίζει πραγματικά. Δεν τα πιστεύω. Απλά δεν τα πιστεύω. Δεν πιστεύω τόση μεγάλη υποκρισία. Η συγκίνηση ειδικά με γονάτισε, με τελείωσε. Και χθες βγαίνει η ίδια η Ασημίνα και λέει, ναι, έδωσα το τηλέφωνο του Χρήστου Δάντη και θα του γράψει και τραγούδι του Κωνσταντίνου και θα τον βρει ο Κωνσταντίνος τον Χρήστο Δάντη και θα τον στηρίξει για να προχωρήσει στην Ελλάδα. Είπα στον Κωνσταντίνο, όπως έχω πει και σε άλλα παιδιά από εδώ μέσα, όταν αποχωρούν, να πάρουν ένα τηλέφωνο ή να βρουν τον Χρήστο στο Instagram ή σε κάποιο social media, να του στείλουν μια πρόταση. Επειδή εδώ πέρα δεν έχουμε επικοινωνία, να του στείλουν μια πρόταση, το τι κάνω και αν είμαι καλά. Αυτό το είπα του Κωνσταντίνου. Εκείνος κάτι μου λέει ότι θέλει τραγούδι, τι θέλει, δεν ξέρω. Ναι. Και του είπα το τηλέφωνο του Χρήστου. Ασημίνα μου, στο χρεώνω υπέρ σου ότι το παραδέχτηκες. Μπράβο σου. Σε αυτό σε παραδέχτηκα. Ένα τραγουδάκι θα ήθελα, παρακαλώ. Ναι, να το γράψω εγώ το τραγουδάκι, να στο δώσω, ρε παιδάκι μου. Αλλά τι θα κάνεις εσύ γι' αυτό? Εγώ την Ασημίνα. Θέλω να πεις ένα καλό λόγο, ρε παιδί μου, για την Ασημίνα. Μα δηλαδή, η Ασημίνα το αξίζει, είναι δυνατή παίκτρια. Αν εντελώς τυχαία, ας πούμε, ρωτήσει ο Λιανός ποιον θεωρείς νικητή για το Survivor φέτος. Ναι. Γιατί αυτό δεν το έχει ρωτήσει ποτέ, θα το ρωτήσει πρώτη φορά σήμερα, να ξέρεις. Ναι, 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 το ξέρω εγώ, γιατί εγώ με μάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θα σε ρωτήσει ποιον. Και εσύ θα πεις, η Ασημίνα θέλω να κερδίσει. Ναι. Αυτό θα επηρεάσει το κοινό. Και σε 1,5 μήνα θα τη βγάλει νικήτρια. Μόνο αυτό θέλεις, Χρήστο μου, ναι, για να μου γράψεις ένα τραγούδι. Και θα σου γράψω τις κλήσεις που σηκώθηκαν. Όχι τις απαντήσεις, αυτές που σήκωσα. Εντάξει. Τις λυφίσεις. Τις λυφίσεις. Η είδηση εδώ, δεν είναι τι έταξε η Ασημίνα στον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ για να την επενέσει πριν φύγει. Η είδηση είναι ότι ο Χρήστος Δάντης πρέπει να γράψει τραγούδι για τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Και δεν το ρωτήσαμε κιόλας το παλικάρι. Μετά από τόση καριέρα, μετά από τόσα χρόνια, ότι πρέπει να γράψει τραγούδι για τον Κωνσταντίνο, μετά το γιάμι. Και να το κάνει για επιτυχία. Μην γράψει κάτι τώρα, μην του δώσει κάτι από το σιρτάρι παλιό. Όχι. Θέλει κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο. Να ταιριάζει και στον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Εγώ συγγνώμη, αναρωτιέμαι. Πώς ξέρω ότι θα ερωτηθεί ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ λίγο πριν φύγει? Ρε παιδιά, όλοι παίκτες συνήθως. Ερωτούνται κάτι τέτοιο. Βέβαια. Όχι, και το Ηλιανός είπε, θα ρωτήσω κάτι που δεν το κάνω. Ήταν πολύ συγκεκριμένη, εννοείς, η ερώτηση που έκανε. Ήταν η πρώτη φορά που έκανε σε παίκτη του Συμβούλιο. Ναι. Γιατί βγαίνοντας έξω, όλοι λένε την άποψή του και την γνώμη. Άλλο αυτό. Λέμε, πού το ήξεραν ότι ο Λιανός θα ρωτήσει τον Κωνσταντίνο. Μπορεί να είχαν πιάσει κάποια συζήτηση οι κάμερες και ο αρχισυντάκτης θεώρησε πολύ βασικό καλή ώρα
να ερωτηθεί στο Συμβούλιο Κωνσταντίνου γι' αυτό. Ναι, που το ξέρω. Και άλλοι πούλησαν ένα τραγούδι του Χρήστου Δάντη μόνο και μόνο για να πει ένα καλό λόγο. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ήθελε, ας πούμε, να χαλάσει το όνομα του Άρη έξω, όπως ανέφερε. Άρα λέει να μπλέξει λίγο τα πράγματα. Γιατί δεν είναι κακό, κακά τα ψέματα, να επενέσει τον άνθρωπό σου και να προσπαθεί να τον βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάνει κακό σε έναν άλλον για να κάνει καλό στο δικό σου άνθρωπο. Το να κάνει καλό στο δικό σου άνθρωπο είναι θεμητό. Αλλά όχι όταν πα να βλάψει έναν άλλον. Δηλαδή, εμένα με πείραξε αυτό το οποίο είπε και αν ισχύει, πραγματικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά, σαν Μαρία. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που το ακούω, βασικά αυτό. Και δίκαια στεναχωριέσαι, εντάξει. Η αλήθεια είναι. Και σκάνε και από παντού και άλλα τέτοια μηνύματα ότι όντως ισχύει παρασκηνιακά από παίκτες που ήδη έχουν βγει και στα Instagram τους εμφανίζονται απόψεις ότι και εγώ το είδα, είναι όντως αλήθεια, το άκουσα, ήμουν εκεί κτλ. Κτλ. Που σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται όλο αυτό. Δεν είναι ότι το λένε μόνο οι ίδιοι τώρα, το επιβεβαιώνουν και άλλοι που έχουν φύγει. Εγώ αναρωτιέμαι, θα το πω αλλού. Αφού ο Ιασμίνα και ο Άρης είπαν ότι άμα χάσουμε θα βγούμε εμείς μπροστά γιατί θεωρούμε ότι εμείς θα κερδίσουμε στην ψηφοφορία. Αλλά δεν χάσανε. Γιατί δεν χάσανε. Γιατί δεν το κάνουν επειδή. Αν θέλουν να χάσουν, θα ρισκάνουν. Ναι. Άμα θέλουν, λέω, άμα θέλανε να διώξουν τον Σπύρο οπωσδήποτε, γιατί δεν χάνανε. Δεν είναι σωστό. Αλλά να, να μπουν στη διαδικασία να χάσουν, είπαν αν χάσουμε. Δεν είναι μια στρατηγική και αυτό, να πεις ότι θα το πάω έτσι. Θα μπορούσε, λέω. Να στήσουν το παιχνίδι δηλαδή. Ναι. Για να διώξουν τον Σπύρο. Άλλωστε δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που είναι ένα παιχνίδι στημένο. Έτσι όπως έχει αποδειχθεί. Είναι κομμάτι στρατηγικής. Αυτό λέω. Θα μπορούσε. Παιδιά, δεν θα το θέλαμε. Κανένα στημένο. Ούτε εμείς ούτε ο Χρήστος. Εσύ αυτό λες, είτε ότι χθες ο Σπύρος είπε ότι αν χάσουν τη δεύτερη ασυλία προτίθεται να φύγει αυτός για να μην κινδυνεύσει καμία κοπέλα τελικά. Και ούτε αυτό δεν έγινε. Νέα κοπέλα, νέο παιδί. Νέα κοπέλα και νέο παιδί. Κοίταξε τώρα η αλήθεια είναι ότι τον αγαπάμε τον Σπύρο, αλλά τα έχει πολλέ φορέ κολοτούμπα. Ναι, εννοείται ότι τον αγαπάμε φυσικά. Και δεύτερον, πώ γίνεται. Να λες ότι εγώ δεν θέλω να παραμείνω άλλο, θέλω να φύγω και να στείνεις όλο αυτό το καινούργιο σχέδιο. Είναι αυτό, σχέδιο είναι που, αυτό που λένε πολλοί παίκτες, ότι είναι θυστικό το να είσαι εκεί πέρα μέσα για κάποιο λόγο. Και ενώ θέλεις να φύγεις, δηλαδή εγώ πραγματικά το πιστεύω ότι θέλει να φύγει και δεν αντέχει άλλο, δεν το βαστάει, ας πούμε, το σώμα. Το πιστεύει. Το πιστεύω, αλλά είναι κάτι που σε εγώ κρατάει. Εγώ δεν το πιστεύω, γιατί το έχω πει στο day one, παιδιά. Το Σπύρο Μαρτίκα να λέει. Είναι θυστικό όμως, Μπέτη. Δηλαδή είναι αυτό που και από τη μία ξέρεις ότι δεν σου κάνει καλό κάτι. Είναι σαν εξάρτηση αυτό το οποίο έχει τώρα. Είναι εγώ που δεν θες να φύγει. Τι είναι όμως αυτό που είναι θυστικό και δεν θέλει να φύγει. Η αγάπη του για το παιχνίδι και τα αγωνίσματα ή η αγάπη του για την προβολή και τη δημοσιότητα. Το γεγονός ότι και εκεί έχει γίνει, παιδιά, πλέον κομμάτι από τη ζωή του. Είναι 6 μήνες πλέον εκεί. Οπότε είναι σαν να είναι το φυσικό του περιβάλλον και σαν να ήταν πάντα εκεί. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, περισσότεροι παίκτες εμένα αυτό μου λένε. Ότι παθαίνουμε ένα τύπου σαν ιδρωματοποίηση. Αυτό ισχύει. Όπου θεωρούμε ότι αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Έτσι έχουμε μάθει να ζούμε και δεν μπορούμε χωρίς αυτό. Είναι σαν να αφήνεις το σπίτι σου. Πάντως, ο Σπύρος, αν ήθελε να φύγει, θα μπορούσε να είναι πολύ σαφής και καθαρός και να πει μη με ψηφίσετε. Όχι, ρε. Όχι, να λέει, μπορούσε... Εγώ θέλω Δημητρή, να προστατεύσω τα παιδιά, τα αγαπάω, τα στηρίζω. Λέει, αλλά πώς τα στηρίζεις. Μπορούσε να φύγει και αφελώς. Όχι, δεν μπορεί. Έτσι μπορεί να χάσει τα χρήματά του. Έχουν ερήθρα, δεν μπορεί να χάσει τα χρήματά του. Θέλουν να τα πάρει τα χρήματά του για να μπορούν να προβλήματα ξαφνικά υγείας. Το θέμα είναι ότι έστησαν λοιπόν οι κόκκινοι μια σκευωρία, έτσι ένα καινούριο σχέδιο, όπου αντί να βάλουν μπροστά, απέναντι μάλλον, στο Σπύρο, αν χάνανε το Στάχτη που είναι δυνατός ή τον Ντάλα που επίσης είναι δυνατός, αποφάσισαν να βάλουν τα κορίτσια. Και η Μέη, βέβαια. Τραγικό. Όπα ρε παιδιά, άμα θέλετε να το στήσουμε και να φύγει ο Σπύρος, μην βάλετε τα κορίτσια, βάλετε τα γόρια που είναι και δυνατά. Το ένα δείτε γόρι. Λίγο αυτό το καινούριο σχέδιο που από ό,τι είδαμε το εφαρμόσαν τελικά. Σε περίπτωση που χαθεί λοιπόν αυτή η ασυλία και έχεις βγει εσύ στον τάκο για να προστατευτείς επίσης, γιατί ο Σπύρος θα υποστηρίξει εσένα και την Στέλλα, γιατί εγώ θα πρέπει να δώσω την Στέλλα από την ατομική μου ασυλία. Εννοείται θα σας υποστηρίξω. Ο Σπύρος για να υποστηρίξει εσάς τις δύο και να φύγει αυτός, μετά οι πιθανότητες είναι 50-50. Ναι, ο Σπύρος, άμα βγει με δύο κοπέλες στον τάκο, θα φύγει η κοπέλα, παιδιά. Και θέλει να διώξει την κοπέλα. Ωραία. Εγώ δεν θέλω Σπύρο, σε καμία περίπτωση να φύγει η κοπέλα. Άστα αυτά τώρα. Ωραία, άλλο περίμενε. Ένα σχέδιο. Ξέρετε τι, ας το κάνουμε έτσι. Πες μου εσύ με τη στρατηγική σου. Ω, παιδιά, μισό λεπτό. Ποια στρατηγική μου, Παιδιά, μισό λεπτό, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Αν υπάρχει σχέδιο, είναι ξεκάθαρο. Αν δύο κορίτσια, εσύ και η Στέλλα, βγείτε μαζί μου. Ναι. Πραγματικά, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να ακούσω το όνομά μου για αποχώρηση. Ρε Σπύρο τώρα, σε θα ταμάς. Κάνω ό,τι αλήθεια, περνάει από το χέρι μου, το είναι το τέλος μου. Σε 5 μήνες τα ίδια πράγματα. Είναι το τέλος μου. Έλα ρε Σπύρο τώρα. Θέλεις να βγεις με δύο κοπέλες για να μείνεις πάλι στο παιχνίδι. Άντε πάλι. Ο Σπύρος, 5 μήνες τώρα στο παιχνίδι, κάνει πραγματικά τα ίδια και τα ίδια.
οργανώνει στρατηγικές. Εγώ, επειδή τον ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν θα πέσω πάλι στην παγίδα του. Οι υπόλοιποι τον ακούνε. Το Στάθη το συμφέρει η στρατηγική του Σπύρου, γιατί δεν θα βγει εκείνο στον τάκο. Απορώ με τη Στέλλα, πραγματικά, που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και τον πιστεύει. Δεν ξέρω αν φτάνει μέχρι εκεί το μυαλό της, να πιστέψει τον Σπύρο. Και της έχουν πει ότι αν βγει στον τάκο με τη Μέη, ίσως φύγει η Μέη. Οπότε αυτό τη συμφέρει, όπως έκανε και με τη Σοφιάνα. Θέλει και εκείνη να διώχνει κοπέλες για να μείνει τελευταία. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό. Θα κινηθώ όπως θέλω εγώ. Αν δεν είμαστε εκεί πέντε, δεν είμαστε σαν ομάδα. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν συμφωνώ με αυτό. Ό, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, δεν σημαίνει επειδή είμαστε και οι πέντε, πρέπει να συμφωνούμε και οι πέντε. Θα σου πω εγώ το νέο σχέδιο τώρα. Και... Θα σου πω εγώ τον άκουσα χθες το βράδυ εδώ. Αν έχουν ασυλία, αν χάσουν σαν ασυλία, θα βγει με τα δύο τα κορίτσια στον τάκο. Και θα φύγει για να μπορέσει να διώξει κορίτσι. Θέλει να σχεδιάσει να φύγει ένα παιδί. Κορίτσι συγκεκριμένα. Συγγνώμη που συμβαίνω, επειδή το άκουσα αυτό και μέσα στη σημεία. Καλημέρα. Επειδή άκουσα αυτό που είπες, που καθόμουν δίπλα, αυτό είναι όντως ένα σχέδιο που τώρα κανονίζει με τους υπόλοιπους, γιατί δεν θέλει να βγει με το Στάθη στον τάκο και μία κοπέλα. Θέλει να βγει να με ψηφίσουν εμένα από κάλπη και να βγάλουν από ατομική την Στέλλα, ώστε να έχει περισσότερες ευκαιρίες αυτός να μείνει. Για ποιο λόγο δεν συσπυρώνεται η ομάδα να πούνε ότι αυτός είναι ο αδύναμος κακός, πρέπει να φύγει για να κερδίζουν. Εάν παραμείνει ο Σπύρος και φύγει μια γυναίκα, θα κερδίζουνε. Πείτε μου! Εάν μια στις 100, σου λέω εγώ τώρα, χάζουμε την ασυλία, εγώ με αυτόν θα βγούμε στον τάκο και θα σου πω εγώ που θα πάει ο Σπύρος. Και εγώ. Καλά, αυτό δεν το ξέρω. Όπως λέει και αυτός μεγαλολόγιο και του λέω δεν ξέρω. Σου λέω, μπορεί να ισχύει αυτό που λες. Δεν ξέρω τι γίνεται στον έξω κόσμο, αλλά αυτό το σχέδιο που είπες ήδη είναι σε ετοιμάσεις. Εγώ, αν η ομάδα μου χάσει σήμερα, ίσως να ζητήσω να βγω υποψήφιος για να βρεθώ αντιμέτωπος με τον Σπύρο. Δεν με ενοχλεί καθόλου, θέλω πάρα πολύ. Φτάνει πια αυτό το πράγμα με τον Σπύρο. Καλά τα λέει η Μέη. Σε τα μάστερ, Σπύρο. Σε τα μάστερ. Τώρα δεν μου λέει κάτι τώρα. 9 φορές έχεις βγει υποψήφιος, δεν φεύγεις. Πραγματικά. Γιατί φοβάται να βγει με τον Στάθη? Φοβάται. Εσύ άμα βγει με τον Στάθη, υπάρχει περίπτωση για να φύγει όντως. Γιατί ο Στάθης είναι και δυνατός παίκτης και έχει στήριξη απ' έξω, διότι η σχέση του ή έχει followers πολλούς, η σχέση του, άρα μπορεί να βοηθηθεί και την άλλη φορά βοηθήθηκε. Άρα φοβάται να βγει με τον Στάθη. Πάει εκ του ασφαλούς. Και λέει, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι σου. Άσε μας, ρε Σπύρο Μαρτίκα, σε τα μάσκαλα. Τι εννοεί στηρίζω, όταν λέει στηρίζω αυτά τα δύο κορίτσια. Τι εννοεί, πώς θα στηρίζω. Ότι θα πει στον κόσμο του, συναφίστε, να μην ψηφίσετε και μην ψηφίσετε εμένα. Λέει, εγώ στηρίζω τα κορίτσια και θέλω να φύγω. Και ο κόσμος σας κρίνει. Μα ο κόσμος σου σε θέλει, δεν θέλει να φύγεις. Πες το αν τίποτα, είναι. Παιδιά, μη και... ρίξετε μια ψήφο, παιδιά. Σας το λέω. Πάμε κάτω, δεν θα φύγει ο Σπύρος Μαρτίκας. Σας το λέω. Κάτσε να δούμε. Το Σπύρο Μαρτίκα θα το φάμε τελικό. Η αλήθεια είναι πως και ο Στάθης δεν έδειξε ούτε για αστείο την παραμικρή. Γιατί γι' αυτό φοβάται, δεν είναι 100% σίγουρος. Κατάλαβε, αλλά καταδικάζει τη Μέη. Το δίκαιο είναι να μπει ένα γόρι και ένα κορίτσι. Γιατί να μπουν δύο κορίτσια. Μα η Μέη είπε ότι εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι δεν θέλω να φύγει έστω και για αστείο μία από τις δύο κοπέλες. Γιατί θα μείνει μία μόνη της πίσω. Να δεις που θα φύγει να μια κοπέλα. Τρεις. Θα φύγει μια κοπέλα στην τελική, θα εμένα το δείτε. Αυτό έχει πολύ δίκιο. Και η Αθήνα και η Μπέτη, ότι η Μέη παρόλο που, πούμε, κατάλαβε εξ αρχής ότι θα βγει υποψήφια, δεν ψήφισε τη Στέλλα αντίστοιχα, ψήφισε τον Στάθη γιατί ήθελε να στηρίξει και το γυναικείο κομμάτι και βέβαια. Να στηρίξει άλλη μια κοπέλα, πράγμα το οποίο δεν το είδαμε από τη Στέλλα, έτσι. Δηλαδή, εγώ πραγματικά εχθές δεν το περίμενα αυτό από τη Στέλλα. Γιατί δίκιο, ξέρετε, να μην κάνουν μια σύμπραξη δυο τους αποφέλες. Η Μέη, ότι δεν ξέρω, φτάνει μέχρι εκεί το μυαλό της. Σαν να λέει ότι δεν είναι και τόσο έξυπνη για να σκεφτεί πειρασμένη, ότι προφανώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα παρουσιάζει ο Σπύρος. Ξεκάθαρα πειρασμένη. Προφανώς. Πάντως, παιδιά, το σχέδιο το μάθανε και στην μπλε ομάδα, γιατί ο Σπύρος Μαρτίκας πριν τον αγώνα το αποκάλυψε. Αποκάλυψε ποιο είναι το νέο του σχέδιο σε περίπτωση που χάσουν. Υποθετικά, λοιπόν, μιλώντας πάντα, η Ασημίνα αντιδρά σε αυτό που ακούει και λέει, εγώ θέλω πραγματικά να χάσετε, να βγει για να γίνεις ρεζίλη, του λέει, μέσα από αυτό το πράγμα. Μετά χάνουν τον αγώνα, έτσι, και οι αντιδράσεις πάλι... Πιστεύεις, έχεις ιδέα τι λες, εμείς είσαι καταλάβει. Ναι, σίγουρα. Και ο κόσμος έχει καταλάβει, όλοι έχουμε καταλάβει. Ας δούμε να καταλάβουμε κι εμείς κάτι, δεν κατάλαβα τίποτα αυτό τώρα.
Σήμερα, Γιώργο, με φώναξαν τα παιδιά επειδή είχαν συζητήσει κάτι προηγουμένως να μου πούνε την στρατηγική που έχουν συζητήσει. Δεν με βρήκαν σύμφωνοι σε αυτό. Γενικότερα δεν θέλω να προτρέχω. Θέλω πρώτα να δω τι θα γίνει στον δεύτερο αγώνα Ηλίας. Ποιο ήταν το σχέδιο το οποίο είχαν στο μυαλό τους? Ποια ήταν η τακτική που θέλαν να ακολουθήσουν? Να βγούμε οι δύο κοπέλες στον τάκο απέναντι από τον Σπύρο. Ναι, πιστεύω ότι είναι και αυτό μια στρατηγική του Σπύρου, όπως κάνει κάθε φορά. Θέλω να σας στηρίξει, Μέη μου, γι' αυτό. Όχι, δεν περίμενα να με στηρίξει, Άρη. Αχ, Παναγία μου, τέλος πάντων, Γιώργο, δεν θέλω να το συζητήσω τώρα, γιατί έχουμε να σκεφτούμε τον αγώνα. Το σενάριο να είμαι εγώ απέναντι σε δύο κορίτσια και ο κόσμος να στηρίξει τα κορίτσια με κάλεσμα δικό μου και με δεχόμενη αποχώρηση δική μου, σαφώς δεν είναι κάτι που θα προκαλούσε την ηρωνία των μπλε. Γιατί δεν βγαίνει με το στάπι στον τάκο. Το βλέπει ο κόσμος. Εγώ έχω το θάρρος να είμαι στον τάκο για ένα τυχερό. Αν θέλεις να φύγεις σίγουρα, Σπύρο μου, γιατί σκαρώνεις να βγάλεις τα δύο κορίτσια και να βγάλεις το Στάθη σίγουρα που είναι δυνατός. Ωραία. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να είναι ο Στάθη. Το συζητήσαμε και αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει και δεύτερο ενδεχόμενο. Υπάρχει ένα δεύτερο ενδεχόμενο να είναι ο Στάθη, εγώ και ένα κορίτσι. Θέλω πάρα πολύ αυτό το σχέδιο που έχει ετοιμάσει ο Σπύρος να το δει ο κόσμος και να γίνει. Ρεντίκολο και ρεζίλι για άλλη μια φορά ο Σπύρος ο Μαρτίκας. Οι μπλε κάνουν το 2-0 και το τοτέμ αδιαίρετο καταλήγει στη δική τους καλύβα. Συγχαρητήρια. Κανείς μπλε δεν θα φύγει αυτή την εβδομάδα. Κάποιος ή κάποια θα αποχωρήσει από την κόκκινη ομάδα. Το χειρότερο σενάριο έγινε. Πρέπει να βγουν τρεις παίκτες από εμάς. Δύσκολα τώρα τα πράγματα με την πλάτη στον τοίχο. Μέη, με την πλάτη στον τοίχο πλέον η κόκκινη ομάδα, θέλω να πεις λιγάκι τη σκέψη σου πριν φτάσουμε στο Συμβούλιο Υποψηφιωτήτων. Γιώργο, είναι μια δύσκολη στιγμή για την κόκκινη ομάδα. Τα παιδιά μου έχουν πει τη στρατηγική τους, εγώ εξακολουθώ να μην συμφωνώ και δεν θα συμφωνήσω γιατί από την αρχή του παιχνιδιού που μπήκα εδώ μέσα έχω τη δική μου άποψη. Οπότε όσο και να με βομβαρδίσουν και να προσπαθήσουν να με πείσουν, δεν θα το καταφέρουν. Αν κάποια άλλα άτομα πείθονται από αυτή τη στρατηγική, δικό τους θέμα. Ο Μαρτίκας θα πρέπει να ανοίξει ένα γραφείο στρατηγικής. Δηλαδή, δεν χωνεύω εγώ την Αθηνά, έτσι. Ναι. Πάω εκεί. Πώς θα τη βγάλω από τη μέση, από τη δουλειά μου, ας πούμε. Δίνει και εναλλακτικές, ας πούμε, ή σου δίνει μία στρατηγική και πιστεύει ότι θα την εφαρμόσεις. Δίνει ένα σχέδιο στρατηγικής, ακούει τα δεδομένα, τις συνθήκες δουλειάς και όλα αυτά. Δίνει μία στρατηγική. Δεν πετυχαίνει, ξαναπάς. Ξαναπληρώνει. Σαν γιατρός, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Μέχρι να καταφέρει. Αν δεν πιάσει πρώτη στρατηγική, είναι σαν τη συνταγή που σου έδωσε και δεν πήγε. Σπύρος Μαρτίκας. Με ραντεβού θα πληρώνετε. Σχέδια Μαρτίκα μπορεί να είναι. Μαρτίκα. Σχέδια. Πώς θα καταφέρεις αυτό που θέλεις, διότι σε στρατηγική ο Μαρτίκας δεν παίζεται. Παιδιά, τα καταφέρνει. Παιδιά, το αποτελέσματος έχει φτάσει. Από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα. Ένας αδύναμος παίκτης. Βέβαια. Τι λέμε τώρα. Τόσες μέρες. Είναι και αγαπητός. Όχι απλά να είναι. Δηλαδή δεν είναι και ένας παίκτης ο οποίος τον βλέπουν οι τηλεθεατές, δεν τον θέλουν και αυτός παραμένει με το ζόρι. Τον αγαπάνε. Αναμφισβήτητα έχει κοινό που τον ψηφίζει έξω. Δεν είναι παράνομο αυτό. Εννοείται ότι μπορεί να έχει μια παρέα και να έχει δώσει και κάποια χρήματα, κάποια κινητά, καρτοκινητά και να λες ψηφίστε με. Όσο είμαι μέσα, μέχρι να με εξοντώσει ένας άλλος τέλος πάντων. Και δεν μπορείς να του πεις ότι αυτό να μην το κάνει ένας παίκτης. Έχει κάθε δικαίωμα. Εγώ θα πω μόνο ότι όταν ξαφνικά νιώθεις ότι όλοι γυρίζουν εναντίον σου, ίσως κάτι να μην κάνεις καλά. Και το έχουμε δει στο παρελθόν ότι όταν βλέπεις μια ολόκληρη ομάδα να έρχεται απέναντί σου, κάτι συμβαίνει, ο κόσμος το νιώθει και σιγά σιγά σε διώχνει. Εντάξει τώρα, κοίτα. Όλοι όσοι έχουν φτάσει εκεί είναι πολύ καλοί παίκτες. Ο μόνος που δεν είναι καλός παίκτης είναι ο Σπύρος Μαρτίκας. Και αντέχει και βρίσκεται ακόμα εκεί. Είναι λογικό, νομίζω. Είναι λογικό. Οι άλλοι να συνέχεια να αντιδρούν και να επαναστατούν. Δεν δηλαδή, έχει και άλλη επιλογή. Άντε να φύγει τώρα, δεν ξέρω εγώ τι. Η Σταυρούλα, στη χειρότερη Σταυρούλα μπορεί να φύγει. Μετά πρέπει να μείνει ο Τάκης. Καλά, άμα φύγει η Σταυρούλα, ρε παιδιά, είναι άδικο. Ναι, ρε. Τι λες τώρα, γιατί είναι Σταυρούλα. Σταυρούλα. Να τα λέμε αντικειμενικά. Για ποια Σταυρούλα, η Μέικη ή η Σταυρούλα. Συγγνώμη, παιδιά, εννοείται ότι θέλω. Δεν ξέρω τι παίζει στο Survivor. Πρώτη φορά το είδα σήμερα. Ο Δημήτρης δεν έχει συγκρατήσει το όνομα Στέλλα ποτέ. Όχι, δεν έκανε. Δεν την έχει αποδεχτεί για κάποιο λόγο, δεν ξέρουμε. Τι σου φταίει το κορίτσι, βρε. Νιώθει σίγουρη όμως η Στέλλα, αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν φοβάται να βγει μπροστά. Γιατί είναι καλή κατά την. Η Στέλλα είναι καλή και αγαθή και δεν έχει καταλάβει. Καλή και αγαθή. Χρησιμοποιώ μια τάκα τώρα που ακούω συχνά με στο παιχνίδι. Και είσαι θα σε πάρω εγώ που λένε, το έχει ακούσει. Παιδιά, τα πιστεύει, είναι ευκολόπιστη. Ό,τι
τη λένε, το πιστεύει όμω. Για έλα τώρα, ευκολόπιστη. Ευκολόπιστη τώρα, τι ευκολόπιστη μπορεί να είσαι. Για να λε και Μαρία. Ξέρετε, παιδιά, καταρχά είναι όλα τα κοτσοπολιά δίπλα. Δεν ξέρω πώ. Δηλαδή, εγώ την Στέλλα, τη μόνη εικόνα που έχω στο μυαλό μου εκτό από μια πάρα πολύ καλή αγωνιστικά παίκτρια είναι γύρω από όλα τα πηγαδάκια. Έχει άποψη για όλου, έχει άποψη για τον Άρη, έχει άποψη για τη Μέη. Δηλαδή, δίπλα, σιγοντάρετε δίπλα με έναν παίκτη, γιατί είναι αλήθεια. Δεν είμαι έξαλλη, είναι αλήθεια. Είναι δίπλα σε όλα τα κοτσοπολιά, είναι αυτή που βγαίνει στα κιού τη και μιλάει για όλου του άλλου εκτό από τον εαυτό τη, βγάζει την ουρά τη απ' έξω και όλοι οι άλλοι είναι πονηροί και αυτή είναι αθώα. Όπως το ίδιο είδαμε και χθες έκανε λοιπόν για τη Μέη, όπου είπε ότι τελικά η Μέη σκέφτεται πονηρά. Και όχι μόνο, αλλά και ο Στάθης σιγοντάρει την όλη κατάσταση, λέγοντας πως η Μέη θέλει να βγάλει από το παιχνίδι την Στέλλα. Εγώ νομίζω το αντίθετο. Θα δούμε. Και εκεί πέρα που καθόμαστε και μιλάμε μετά τον αγώνα, η Θωμαής, δεν ξέρω από το, από το άγχος της μη βγει υποψήφια, από το να θέλει στρατηγικά να δημιουργήσει μια τέτοια εντύπωση, αλλά πώς να τη δημιουργήσει, δεν γίνεται. Κάθεται και λέει στη Στέλλα, Στέλλα εσύ της λέει αγωνιστικά ποιον θεωρείς καλύτερο, εμένα το Στάθη. Λέει Στέλλα, τον Στάθη, εσένα θα ψήφιζα. Α, της λέει, οκ. Μετά της λέει η Στέλλα, εσύ της λέει, Μέη, ποιον θεωρείς καλύτερο, εμένα το Στάθη, ποιον θα ψήφισες. Λέει εσένα. Οπότε της λέω, Μέη μου, με θεωρείς ότι είμαι χειρότερος παίκτης στην κόκκινη ομάδα. Όχι, μου λέει, δεν είπα αυτό. Ρε, της λέω, πλάκα μου κάνεις. Τι δίνεις αυτό, αυτό είπες. Πραγματικά με πιάσανε τα γέλια. Αν θεωρεί η Μέη ότι είμαι ο χειρότερος παίκτης της κόκκινης ομάδας, εγώ δεν θα απαντήσω, θα σηκώσω τα χέρια ψηλά. Η Μέη θέλει να βγει στον τάκο, η Στέλλα, ο Σπύρος και εγώ, για να φύγει η Στέλλα και για να μην την έχει μπροστά στο ατομικό. Η στάση σου αποδεικνύει ότι σκέφτεσαι πονηρά. Ή μάλλον κουτοπώνηρα. Αυτό που καταλαβαίνω ότι η στάση της είναι κουτοπώνηρη, γιατί το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να παραμείνει στο παιχνίδι. Ούτε εγώ την ενδιαφέρω, ούτε ο Στάθης, ούτε ο Σπύρος. Μετά την ήττα μας και εφόσον ο Στάθης είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι αν δεν συμφωνούν και τα πέντε μέλη, αυτός θα φύγει από το στρατηγικό κομμάτι, υπήρξε ένας διχασμός στην κόκκινη ομάδα και είμαστε σε μια διαδικασία όπου ο καθένας θα σκεφτεί ατομικά. Εγώ σας το είπα και πριν, σας το λέω και τώρα, δεν συμμετέχω σε τίποτα. Θα πράξω αυτό που, που πιστεύεις και που πιστεύω, με ατομικό κριτήριο. Από τη στιγμή που δεν βγάλαμε μια απόφαση συλλογική, δεν υπάρχει στρατηγική, τουλάχιστον για μένα. Αν θέλετε να κάνετε κάτι εσείς, κάντε το. Εγώ είμαι εκτός. Εγώ κινούμαι μόνος μου. Από τη στιγμή που το είπα και στην αρχή ότι δεν υπάρξει κάποια κοινή απόφαση πριν, μετά οτιδήποτε κουβέντα είμαι εκτός. Σεβαστό. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε πρόβλημα πλέον. Πρέπει να ψηφίσουμε άλλους δύο παίκτες, ένας από τον Τάκο και ένας από την ατομική ασυλία του Τάλα. Εγώ, όπως είπα, δεν θα μπω καν στη διαδικασία να κάνω κάποια κουβέντα, κάποια στρατηγική, κάτι οτιδήποτε. Θα λειτουργήσω μόνος μου. Ό,τι θέλουν να κάνουν τα άλλα παιδιά, ας κάνουν. Ο Τάλας, αν θέλει να με δώσει από την ατομική του ασυλία, για μένα είναι άδικο. Αν θέλει να με δώσει, ας με δώσει. Εγώ θα πω τη γνώμη μου. Και ο καθένας, από τη στιγμή που δεν καθίσαμε κάτω να συζητήσουμε σαν ομάδα και να βγάλουμε μια χρυσή τομή, ο καθένας θα πράξει μονομένα. Καταρχάς να πούμε ότι ο Στάθης φοβάται. Γιατί φοβάται πάρα πολύ. Δεν έχει αυτοπεποίθηση ο Στάθης. 100%. Είναι πολύ δυνατός, ρε παιδιά. Τα δίνει όλα. Ναι, δεν έχει αυτοπεποίθηση ότι αν μπει στον τάκο, μπορεί να μείνει. Δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να νιώσει ότι είναι δυνατός έξω. Δεν το ξέρει. Γιατί έχει τη στήριξη. Δεν το ξέρει. Καλά κάνει. Ναι, χαμηλό τον πήχη, δεν πειράζει. Ναι, αλλά τον ενοχλεί μετά που η Μέη θέλει έχει να τον βγάλει στον τάκο, λέγοντας ότι νιώθει ότι δεν τον νιώθει ως. Μα όλοι θα θέλαμε να βγάλουμε τον άλλο στον τάκο. Όλοι θα λέγαμε για τον άλλο, ακόμα και ψέματα, ότι είναι πιο δυνατός για να μην πάμε εμείς. Μα η Μέη το κάνει στρατηγικά. Ότι καλύτερα να βγει ο Στάθης απέναντι στο Μαρτίκα για την ομάδα. Για τον εαυτό του. Και θα ρισκάρει τώρα ο Στάθης δηλαδή να βγει στον τάκο, να φύγει το παιχνίδι για να φύγει ο. Για κάτσε, πρε Δημήτρη μου, και γιατί ζητάει από τη Μέη δηλαδή να το κάνει, ενώ ο ίδιος δεν προτίθεται. Δεν είναι η Μέη καλή παίκτρια. Πολύ καλή. Δεν διαφωνώ και σε αυτό. Ας ψηφίσετε μόνοι σας ό,τι θέλετε. Πρέπει Σόνι και Ντέ, δηλαδή μια ομάδα να κάτσει κάτω να τα συζητήσει και να πει ποιον να ψηφίσουμε για να πάμε να βγάλουμε το σπίτι. Ψηφίστε μόνοι σας ό,τι θέλετε. Μα τι άλλο να ασχοληθούν εκεί πέρα, αυτό έχουν, δεν έχουν κάτι άλλο. Συγγνώμη, κορίτσι μου, ζωές δεν έχουν. Άποψη δεν έχουν. Όχι, αγάπη μου, η πραγματικότητα του είναι αυτή. Το μόνο που του ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ποιο θα φύγει και ποιο θα φτάσει τελικό και πώ θα καταφέρει ο καθένα να φτάσει τελικό. Τέλο. Δεν θέλει ο Στάθης να το ρισκάρει και καλά κάνω. Και αν θα φάμε. Και τι θα φάμε. Πολύ άγχο πάντω, πολύ μαγειρική, πολύ στρατηγική. Παιδιά, εντάξει, είναι λίγο ταλαιπωρία το φετινό Survivor, νομίζω πρέπει
να το παραδεχτούμε. Δηλαδή για να βγάλουν εκεί πέρα έναν υποψήφιο. Δεν αυτό το βλέπουμε. Και να το χαιρετήσουν με το καλό, δηλαδή. Να βγάλουν την Χριστιανάπολη. Να μην το βλέπετε, άμα δεν θέλετε. Με αυτά και με εκείνα. Το θαυμάζετε. Με αυτά και με εκείνα πάντως, υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι Σπύρος, Στέλλα και Μέι. Εννοείται ότι η Μέι έψε τα σύννεφα. Δεν το περιμένει η κοπέλα σε καμία περίπτωση να την ψηφίσει, γιατί είναι αυτό που είπε και η Αθηνά λίγο νωρίτερα. Ότι θα πρέπει να κάνει ποσαράνος. 14 η Στέλλα. Η Μέι είναι πολύ καιρό, έχει πιστεύω κοινό φανατικό, είναι δυνατή παίκτρια, άρα. Η Στέλλα τη βλέπω να φεύγει. Ο Σπύρος έχει πτήσει σήμερα. Εσύ πιστεύεις ότι θα φύγει ο Σπύρος Μαρτίκας? Δεν το πιστεύω. 9 φορές υποψήφιος έχει μείνει με καν και καν. Δεν είναι μέσα και θα τον εξοδώσει η Στέλλα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα περιμέναμε κάτι άλλο. Πάντως ο Τριαντάφυλλος έφυγε στην 11η φορά, άρα έχουμε άλλες δύο υποψήφιες. Έχει ακόμα ζωές μέχρι να βγει από το παιχνίδι. Με αυτά και με εκείνα πάντως ο Σπύρος ξαναέπιασε τη γνωστή καραμέλα, ότι θέλει να μείνουν τα κορίτσια, δυνητό προς τα νέα παιδιά. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν σήμερα δεν είναι ανακοίνωση. Αν φύγει για παράδειγμα η Στέλλα ή Μέι, ο Σπύρος θα φύγει και αυτός, θα δώσει τη θέση του όπως ήθελε να τη δώσει την Τζο. Ποτέ δεν το έκανε αυτό. Δεν μπορεί να τη δώσει. Δεν το έκανε τότε με την Τζο. Δεν μπορεί να φύγει και ο Θελός. Ηρωποιήθηκε και προθυμοποιήθηκε. Άρα να... καλά λένε ότι με λανερίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Βέβαια. Ο Σπύρος γενικότερα έχει γλυκαθεί. Έλεγε να μείνω μέχρι την Ένωση. Μετά από την Ένωση, άντε να μείνω λίγο άλλη μια εβδομάδα. Μετά δύο εβδομάδες. Τώρα στο τέλος θα πει λίγο να κουμπίσει και το κυπέλλο. Και στρατηγικός παίκτης που έχει περάσει από Survivor είναι ο Σπύρος Μαρτίκας. Τώρα φαντάζεσαι τον τελικό και να λέει: εγώ θέλω να δώσω τόπο στα νέα παιδιά. Μακάρι το νέο παιδί να το πάρει. Δεν θα πω εγώ. Το φαντάζεσαι στην τριάδα που έρχονται εδώ και τους βλέπουμε εκεί στην αρένα. Και παιδιά, εγώ θέλω να δώσω το τρόπαιο στα νέα παιδιά. Εσείς δεν με αφήνετε, λαέ μου! Να δούμε όμως όλα αυτά έτσι, τα χαρακτηριστικά και πολύ σημαντικά και σοβαρά γεγονότα που συνέβησαν χθες το βράδυ, παρακαλώ. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα συναισθήματά σου για αυτό το αποτέλεσμα. Γιώργο, το ήξερα γιατί είχε συζητηθεί στην καλύβα από τους συμπαίκτες μου. Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα την ψήφο της Στέλλας, γιατί έχουμε μείνει μόνο δύο κοπέλες και πίστευα ότι θα στηρίξει μία την άλλη. Αν το δω αγωνιστικά, εγώ θεωρώ ότι ο Στάθης είναι, είναι πιο ανεβασμένος αγωνιστικά σε σχέση με τη Μέι. Οπότε γι' αυτό ψήφισα τη Μέι. Δεν έχω κάτι με τη Μέι, απλά στηρίζω την άποψη και την απόφαση της ομάδας μου και έτσι έπραξα και στην κάλπη. Μέι, θες να απαντήσεις. Αυτή ήταν μια στρατηγική, κατά την άποψή μου, του Σπύρου Γιώργο για να βγει στον τάκο με δύο κοπέλες και να παραμείνει για ακόμη μια φορά στο παιχνίδι. Σίγουρα δεν ήθελα να βγει στον τάκο με το Στάθη, γιατί ξέρει ότι είναι πολύ δυνατός. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν τον ακούσει το κοινό του και το κοινό που μας παρακολουθεί και τον υποστηρίξει και τον κρατήσει και φύγει μια κοπέλα. Εγώ, Γιώργο, πιστεύω ότι θα φύγει η κοπέλα. Εάν ο Σπύρος όμως αποχωρήσει, Γιώργο, όλο αυτό μετά από τα συμβάντα που μου προκύψει περιστημένων αγώνων περί αυτού του θέματος με τη Βρυσίδα, βγαίνοντας μπροστά και ουσιαστικά βάζοντας το σώμα του για να προστατεύσει Στέλλα και Μέι, θα είναι κάτι θετικό για εκείνον και ίσως αυτό να το κάνει σαν στρατηγική εκείνος, κατεβαίνοντας κάτω στο λαό που μας βλέπει, να φανεί σαν ήρωας ότι κοιτάξτε, εγώ προστάτευσα τη Μέι και τη Στέλλα και έφυγα και κουνάω το μαντήλι. Εντάξει, είναι πολύ φαντασιακή υπόθεση. Εννοείται. Πέντε άτομα είμαστε. Εσύ θες με τον Κωνσταντίνο, είπες άλλη φαντασία. Λύσε μας το μυστήριο. Πολύ φαντασία. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ, περίμενε. Γιώργο, εδώ δεν ήρθα για να σπηλώσω το όνομά μου και σαφώς θα φύγω και κύριος όπως μπήκα κύριος. Εννοείται ότι θα στηρίξω τα δύο κορίτσια και πραγματικά θέλω να αποχωρήσω από το παιχνίδι. Θέλω ο κόσμος να στηρίξει αυτά τα δύο κορίτσια. Θέλω να επιστρέψω στην πατρίδα μας με ψηλά το κεφάλι, σαφώς. Δεν θέλω να επιστρέψω ήρωας. Άρη, τελικά ο Σπύρος τήρησε τη δέσμευσή του. Από τα λεγόμενά του καταλαβαίνω ότι θέλει να στηρίξει τα δύο κορίτσια, είναι πολύ ξεκάθαρος και να αποχωρήσει αυτός από το παιχνίδι. Να μην ψηφιστεί από τον κόσμο. Ναι, όχι, το έχει ξανακάνει, απλά έμεινε. Ίσως και να είναι ένα μήνυμα προς τους δικούς του ανθρώπους να τον στηρίξουν, δεν ξέρω. Να περνάει αντίστροφο μήνυμα. Δεν ξέρω αν πιστεύω ότι θέλει όντως να φύγει. Μη λες τι τραβάω. Πραγματικά μας δείχνεις ότι θέλεις να παραμείνεις στο παιχνίδι. Παρόλο που κάνεις εκκλήσεις στο κοινό. Όχι, να φύγω αύριο. Όχι, Θεέ μου, τι έχω να τραβήξω, Θεέ μου. Γιατί το τραβάω αυτό.
Γιατί όλα είναι πρέπει Σπύρο, να είναι. Υπάρχει μια δυσπιστία. Νιώθω ότι όλα πρέπει να είναι πονηρά και ύποπτα. Ξέρεις, γιατί ρε, Σπύρο, είμαι τόσο ξεκάθαρος. Μας βλέπει διστακτικούς γιατί έχει κάνει πάρα πολλές κουβέντες με όλα τα παιδιά σχεδόν που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Και πριν την ένωση μας έλεγε να φτάσω μέχρι την ένωση και άντε μετά να φύγω. Μετά πέρασε η ένωση, άντε να άλλη μια-δύο εβδομάδες να δω πώς θα είμαι και να φύγω. Μετά έλεγε άντε να διώξω τον Τάκη και άμα διώξω τον Τάκη να φύγω. Μετά έλεγε άντε παιδιά να διώξω και τον Κωνσταντίνο και μετά να φύγω. Μετά έλεγε άντε να πάω και στο ατομικό να δω πώς είναι μια-δύο εβδομάδες και να φύγω. Γι' αυτό δεν έχουμε. Και μετά φτάνουμε τελικό χαλάτσι. Γι' αυτό μας βλέπει διστακτικούς. Γιατί μετά θα πει άντε παιδιά να κουμπίσω λίγο το έπαθλο να δω πώς είναι και να φύγω. Δηλαδή έχει και λίγο μια τρέλα όλο αυτό, έτσι. Γι' αυτό μας βλέπει διστακτικούς. Μα είναι για γέλια όμως. Αλλά πούμε ότι όλοι το έχουμε σκεφτεί αυτό. Ποιο? Ότι λέει στο κοινό μη με ψηφίσετε. Και είναι σήμα. Τύπου ναι. Πάρτε τα κινητά τώρα και βαράτε. Έτσι δεν το αισθάνεστε? Και να κάνει να πει το αντίθετο. Να βοηθήσω τα κορίτσια, ο στόχος μου. Πώς θα τα βοηθήσεις, έχεις δίκιο που εκρήγνεσαι. Σε παρακαλώ, πες. Πώς το λες αυτό? Θα τα στηρίξω, πώς, εμπράκτους, μίλησέ μας. Αυτό που λέει και καλά, ότι μη με ψηφίσετε εμένα, κατάλαβες, και δώστε τη θετική σας ψήφο στα κορίτσια. Ναι. Πες το αντίθετο, ρε Σπύρο, μια μέρα, ναι. Να δούμε πώς θα βγει. Όντως. Ψηφίστε με όλοι σας, παρακαλώ πολύ. Θέλω να μείνω. Θέλω να πάω τελικό. Εγώ ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο βγαίνει στον Τάκο και πρέπει κάτι να πει. Τι εννοείς, δηλαδή πρέπει να πει ότι στηρίζει κάποιον άλλον. Παιδί μου, ή ότι πώς κατάφερε να μείνει μέχρι τώρα ο Σπύρος Μαρτίκας, πιστεύεις? Ας ψηφίσει ο κόσμος ό,τι θέλει. Πρέπει να λέμε. Πώς πιστεύεις ότι έμεινε ο Σπύρος Μαρτίκας μετά? Καλά, την πρώτη ψηφοφορία, εγώ θυμάμαι. Που είχε βάλει το στήθος του μπροστά και είναι ο ήρωας. Ο ήρωας. Εγώ μπαίνω μπροστά για να σας. Να σας πω επίσης κάτι άλλο. Χθες το επεισόδιο, αν το θυμάστε, δεν ξέρω αν το είδαμε τώρα γιατί δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα. Είπε ότι το κερατσίνι είναι η πόλη του, θα στηρίξει το κερατσίνι. Ήδη σκέφτεται πράγματα για το κερατσίνι. Είναι ολοφάνερο ότι μπήκε για πολιτική καριέρα, το βλέπετε. Είναι απλά λέω ότι χθες υπόθηκε κιόλας αυτό. Ναι. Και πολύ καλά κάνει, αν με ρωτάτε. Ο άνθρωπος θα βγει στις επόμενες δημοτικές εκλογές του χρόνου, πιστεύω. Η πόλη, ο Δήμος είναι δικό σου. Είναι ωραίο. Θα φέρει το λιμάνι στο κερατσίνι. Είναι ικανός. Γιατί να είναι στον Πειραιά? Όχι, στο κερατσίνι θα πάει το λιμάνι. Φήμες λένε ότι θα φέρει και το αεροδρόμιο. Γιατί να το λιμάνι, θα πάει στο κερατσίνι. Τέλος, τελειώσαμε. Αυτό, de facto. Σπύρος Μαρτίκας, forever. Λοιπόν, για να δούμε. Πού πάμε τώρα? Στο κερατσίνι δεν θα πάμε, θα πάμε στον Ναύπλιο όμως. Εσείς συγκεκριμένα θα πάτε στον Ναύπλιο, ένα υπέροχο τετραήμερο στο Candias Castle Resort, εν θαλασσό, το πεντάστερο αυτό. Δείτε εδώ που θα σας στείλω, βρε. Σε μεγαλεία, βρε, σας στέλνω. Στη μεγαλύτερη πισίνα γλυκού νερού στην Ελλάδα. Με θέα στο Ναύπλιο, στα σοκάκια, να τριγυρίσετε εκεί μέσα στα κουτούκια. Τα ωραία, τα μπαράκια, να φάτε. Να πάρετε εκείνο το ποδήλατο που ανεβαίνετε όλοι μαζί, σαν αμαξοποδήλατο πολύ ωραίο που κάνει πεντάλ και κάνει βόλτα. Υπέροχα στον Ναύπλιο. Λοιπόν, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, παιδιά, είναι να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα για να κερδίσετε το τετραήμερο εκεί. Στο 14999 ή μία κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Αυτή την Παρασκευή ένας ή μία τυχερή από εσάς θα το κερδίσουν. Όπως επίσης μπορείτε να κερδίσετε ένα ολόκληρο αυτοκίνητο. Και όχι ένα τυχαίο αυτοκίνητο. Το Peugeot 208 έκδοση like είναι εκεί έξω. Σας περιμένει με το κλειδί στο χέρι. Το πιο ωραίο αυτοκίνητο με 24 διεθνή βραβεία. Με πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση μπορεί να γίνει δικό σας. Με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή μία κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Ζήλιες διακρίνω εδώ. Να σου πω κάτι. Ναι. Και εγώ θέλω σαν τον Μαρτίκα να στηρίξω τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Δεν μπορεί εσύ να δίνεις τώρα αυτοκίνητο, διακοπές και αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα κάνω κι εγώ μία κλήση. Ένα giveaway, ένα mini bus. Στο λογαριασμό μου Δημήτρης Μακαλιάς θα γίνει μία κλήρωση σε λίγο. Αύριο θα την κάνω. Μπορείτε να πείτε να διεκδικήσετε ένα mini bus. Δίνω και μία πρόσκληση για την παράσταση του Λάμπρου Φυσφή. Αυτά είναι που είναι τη Δευτέρα στο Τάικ Βοντό. Μην μπείτε στο λογαριασμό μου. Μην πατήσετε like. Μην ακολουθήσετε για να μην κερδίσετε αυτό το κινητό. Σας παρακαλώ, μην στηρίξετε αυτό το giveaway που κάνω. Μην το στηρίξετε. Εντάξει, μην ψηφίσετε. Μην μπείτε, μην κάνετε τίποτα. Είναι σχέδιο Μαρτίκα. Ανεβάστε τα. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Ακόμα και πρώτου βαθμού συγγενείς και όσοι εργάζονται στο Όπερ. Μπείτε τώρα. Επιτέλους. Μην το κάνετε. Μένει μπας. Και ενώ θα πάμε σε διαφημίσεις, μην φύγετε. Όλα μη σήμερα. Δεχτείτε το μη, την άρνηση τη ζωή σα. Αγαπήστε το σκοτάδι σα. Αλλά το μην μπα. Πάω για τόστε εγώ, γεια σα. Αντίστροφη ψυχολογία λέγεται αυτό. Και λειτουργεί. Και λειτουργεί. Έτσι φαίνεται. Break. Θα θέλα ξανά να με θες. Θα θέλα αέρας να γίνεις. Να περνάω τις νύχτες που θες. Τόσο κάνεις όμως να μείνεις. Πρωινιάτικα κορμί κι αλλά.
Δεν ήταν, θα είναι όμως ένα καυτό καλοκαίρι. Αλλά πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι, το κανονικό ενώ που θα κάνουμε διακοπές, που θα κολυμπάμε στις θάλασσες, που θα κάνουμε βουτιές, που θα μαυρίσουμε. Πρώτο Θεό. Φυσικά, όχι τεχνητά. Όχι, καλά, φυσικά, λοιπόν, τον ήλιο. Πάμε να δούμε ένα ωραίο μούλτι, διότι μαζέψαμε πολλά. Τι θα δούμε εκεί. Είδαμε πολλά. Καταρχάς. Μπράβο στον Αλέκο Σοβίτη που βγήκε και ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη δήλωση αυτή που έκανε προχθές. Η Μπέση Αργυράκη παραδέχτηκε ότι είναι τόσο αφηρημένη που πήγε βόλτα το σκύλο της χωρίς το σκύλο. Συμβαίνονται και αυτά. Με λουράκι μας χωρίς το σκύλο. Αυτό... Δεν ξέρω, θα το δούμε. Η Χριστίνα Λαμπύριο παραδέχεται ότι ήταν άρρωστη με τα νούμερα και ήταν στα τάρταρα, αν τα νούμερα, ξέρω εγώ, τη τηλεθέαση ήταν χαμηλά. Ο Αντίνος Αλμπάνης μίλησε για μια συνεργασία του με μια εταιρεία που δεν προχώρησε αφότου αρρώστησε, γιατί δεν ήθελε η εταιρεία να ταυτιστεί με έναν άνθρωπο που ήταν σε μια φάση ασθένειας, τέλος πάντων. Η Μαρία Κωνσταντάκη παραδέχεται ότι έχει υπάρξει περισσότερες φορές θήτης παρά θύμα. Η Μαριάννα του Μασάτου απαντά ότι δεν θα συνεργαζόταν με τον Πέτρο Φιλιππίδη ακόμα κι αν το δικαστήριο τον έκρινε αθώο. Οι Dreamy Whispers δηλώνουν ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε στη βία. Η Θέλξη μιλάει για τα περιστατικά κακοποίησης στο δικό της χώρο του τραγουδιού και η Κατερίνα Τζάβαλου περιγράφει δύο περιστατικά κακοποίησης για τα οποία έκανε καταγγελία στην αστυνομία. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Αλέκος Ισοβίτης μέσα από την εκπομπή «Μέρα μεσημέρι με τη Μάριον» για την δήλωση που έκανε μία μέρα νωρίτερα για τις γυναίκες και προκάλεσε αντιδράσεις. Ζητώ συγγνώμη αν παρμηνεύθηκε η δική μου πρόθεση και η δική μου δήλωση. Γιατί εγώ δεν είχα κάτι τέτοιο κατά νου. Καταρχάς, θρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση στο γυναικείο φύλο. Έχω μεγάλη αδυναμία. Δεν νομίζω ότι κανένας άντρας, γυναίκα, παιδί πρέπει να χαίρει μιας προσβλητικής, κακοποιητικής και εγκληματικής συμπεριφοράς. Αυτό που μετέφερα, σας λέω ειλικρινά, είναι ένα τοπίο ανάγνωσης κάποιων σεμιναρίων και ακούγεται δικαιολογία, αλλά δεν είναι δικαιολογία. Είναι ουσιαστικό. Όλοι μας προκαλούμε συνειδητά ή ασυνειδητά. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν η κακή η πρόθεσή μου και η τοποθέτησή μου απέναντι στο γυναικείο φύλο. Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Μπέση Αργυράκη μίλησε για την αφηρημάδα της. Ποιο ήταν το πιο απίστευτο πράγμα που σου έχει συμβεί με την αφηρημάδα σου? Να πάω σε λάθος γάμο. Σε λάθος γάμο. Έχεις κατεβάσει το σκύλο βόλτα χωρίς το σκύλο? Ναι. Πότε το κατάλαβες? Όταν ήμουν στην πιλωτή, μίλαγα στο τηλέφωνο. Και επειδή έχω κλειστοφοβία, το λουράκι του σκύλου το αφήνω πολύ λάσκα. Κατάλαβα. Και όπως βγήκα έξω με το τηλέφωνο, βγήκε το λουράκι. Και βγήκα, πήγα μέχρι την πιλωτή, το άκουσα που γάβγιζε από κάπου μακριά. Λέω, γιατί άμα το βγεις να καυγίζει από κοντά σου, τότε δεν είχαμε πρόβλημα. Δεν είναι, λέω, το σκυλί μαζί και τρέχω πίσω και βλέπω, πώς τη λέγανε, την Τζίλντα. Την είδα έτσι από την πόρτα. Η Χριστίνα Λαμπύρη σε συνέντευξή της στην εκπομπή Μέγα Καλημέρα μίλησε για τα νούμερα τηλεθέασης την περίοδο που έκανε τηλεόραση. Παρακολουθούσα τα νούμερα άρρωστα. Ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα όταν άνοιγα τα μάτια μου. Πώς αντιδρούσατε όταν είχατε υψηλή τηλεθέαση και πώς αντιδρούσατε όταν δεν ήταν τόσο καλή τηλεθέαση? Νομίζω ότι όπως αντιδρά όλος ο κόσμος. Ήμουνα χαρούμενη και ήμουνα στα τάρταρα, στα πατώματα. Πολυεθνική εταιρεία ακύρωσε τη συνεργασία της με τον Αντίνο Αλμπάνη την περίοδο που νοσούσε για να μην ταυτιστεί το όνομά της με την ασθένεια. Υπήρξε δουλειά, όχι στο θέατρο, στην τηλεόραση, σε καμπάνια διαφημιστική που η εταιρεία και μάλιστα πολυεθνική δεν ήθελε να ταυτιστεί με το πρόσωπό μου, γιατί ήμουν ασθενής. Και ενώ είχαμε συμφωνήσει για τη δουλειά, μου είπαν: κύριε Αλμπάνη, λυπούμαστε, δεν θα συνεχίσουμε μαζί. Δηλαδή, σου είπαν το λόγο. Τον έμαθα λίγο, ξέρεις, αυτά τα παρασκηνιακά. Και πώς το διαχειρίστηκες αυτό? Τότε. Δεν λες κάτι. Όχι με την εταιρεία, με τον εαυτό σου. Τι είπα με τον εαυτό μου? Ότι θα βγαίνω και θα μιλάω. Θα βγαίνω και θα μιλάω ξανά και ξανά μέχρι αυτό να σταματήσει να είναι στίγμα και να αποτελεί πρόβλημα. Γιατί, παιδιά, μην ξεχνάμε, οι ογκολογικοί ασθενείς έχουν τη ζωή μπροστά τους. Δεν τελειώνει η ζωή με την ανακοίνωση των εξετάσεων. Σε μπαζάρ ρούχων ελληνικής εταιρείας για την ενίσχυση του κέντρου Διότιμα βρέθηκαν πολύ καλλιτέχνες. Η
Dreamy Whispers τραγούδησαν στην εκδήλωση και ο Πάνος Παπαδόπουλος ήταν εκεί για το ρεπορτάζ. Θεωρείς ότι βρίσκωσουν σε μια γενιά ηθοποιών όπου υπήρχαν κάποια ιερά τέρατα? Οι ιερά τέρατα υπήρχαν σε όλες τις εποχές και υπάρχουν σε όλες τις εποχές. Δεν σημαίνει ότι τα ιερά τέρατα είναι πάντα συμφασμένα με κακοποιητικές συμπεριφορές. Στη δικιά μου τη γενιά, ωστόσο, είτε πρόκειται για ιεροτέρας, είτε δεν πρόκειται για ιεροτέρας, υπήρξε μια γραμμή ότι ο δάσκαλος, είτε είναι σκηνοθέτης, είτε είναι ο δάσκαλος στην σχολή σου, οτιδήποτε, είναι αυτό που θα πει αυτός και τίποτα άλλο. Δεν λέμε τώρα για ποινικά αδικήματα, εντάξει, δεν λέμε ότι αυτό το πράγμα υπήρξε ως καθημερινότητα, αλλά μια κακοποιητική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να είναι και ελεκτική κακοποιητική συμπεριφορά. Εντάξει τώρα, και ποιος δεν έχει υπάρξει θύμα και ποιος δεν έχει υπάρξει θήτης κακοποιητικής συμπεριφοράς. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έχω υπάρξει. Μπορώ να σου πω ότι στα νεότερα μου χρόνια πιο πολύ θήτης παρά θύμα, ενώ στη σχέση μου. Είναι ένα χρέος, θεωρείτε, των ανθρώπων που είναι πιο προβεβλημένοι, των καλλιτεχνών, να μιλάνε και να ευαισθητοποιούν για τέτοια θέματα? Νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιος λόγος που σε κάποιους ανθρώπους έχει δοθεί αυτό το βήμα, το να μας ρωτάει κάποιος τη γνώμη μας, είναι γιατί οφείλουμε να βοηθάμε όπως και όσο μπορούμε. Σε περίπτωση που ο Πέτρος Φιλιππίδης αθωθεί, θα συνεργαζόσασταν μαζί του? Όταν θα βγουν οι απαντήσεις, θα ξέρουμε αν θα αθωθεί ή όχι, για τον οποιονδήποτε κατηγορούμενο ισχύει αυτό. Όχι, δεν θα συνεργαζόμουν μαζί του. Η κακοποιητική συμπεριφορά ουδέποτε ήταν στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού, αν θέλετε. Και δεν το λέω εθνικά ή εθνικιστικά. Είναι, δεν ξέρω, μας έχει περάσει από τους παλαιότερους ότι έτσι είναι ο άντρας στο σπίτι. Δεν είναι, είμαστε σε μια άλλη εποχή. Τέλος πάντων, θέλουμε να τα αλλάξουμε αυτά. Δεν μας κάνουν. Στον χώρο της μουσικής συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε ακούσει στον χώρο του θεάτρου, εμείς είμαστε γατάκια. Αυτό έχω να πω. Εσύ να σου έχει συμβεί κάποιο τέτοιο περιστατικό λεκτικής βίας ή υποτίμησης? Μία φορά έχω να θυμάμαι λίγο πιο, αλλά κάτι πολύ αστείο. Δηλαδή δεν συζητάμε για τέτοιες καταστάσεις. Το οποίο απλά αποχώρησα και όλα καλά, όλα ωραία. Αποχώρησε από το σχήμα. Ναι, αποχώρησε από το σχήμα και την επόμενη χρονιά ίδιος καλλιτέχνης μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Οπότε όλα καλά. Είσαι πιο ενεργή στο να βοηθάς κόσμο? Ναι, ναι. Δύο φορές έχω φτάσει και στο σημείο να κάνω και καταγγελία. Έμενα σε μια γειτονιά που έβλεπα ότι υπήρχε κακοποίηση σε παιδάκια και σε μια γυναίκα και πήγα και έκανα καταγγελία. Κανονικά με το όνομά μου και αυτά, έτσι ώστε να το ψάξουν. Μετά εκεί είχε έρθει κοινωνική λειτουργός, δεν ξέρω τι έγινε. Άκουγα συνέχεια φωνές, κλάματα, αυτά που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή όταν ακούς κάτι, συνήθως βλέπουμε ότι γίνονται διάφορα και σου λέει ακούγαμε κάτι φωνές, αλλά δεν θέλαμε να δώσουμε. Δεν γίνεται, πρέπει να δώσει σημασία. Στην ίδια οικογένεια δύο φορές πήρες ή δύο διαφορετικά? Όχι, δύο διαφορετικά περιστατικά. Ξέρεις μετά αν έγινε κάτι, αν προχώρησε ή... Για το ένα ξέρω ότι μετά οι δύο οι άνθρωποι αυτοί ήταν ασφαλείς. Για το άλλο, αυτό που είπα πρώτο δηλαδή, δεν ξέρω τι απέγινε. Είχες μιλήσει με τα θύματα, να το πούμε, τα είχες πετύχει έτσι κάπου στη γειτονιά, να τους μιλήσεις, σου πάνε κάτι ή... Πετύχαινα στη γειτονιά και έβλεπα τα πρόσωπά τους, ας πούμε, που είχαν... Θλίψη. Και μια θλίψη, μελανιές και αυτά, αλλά δεν μιλούσα, όχι. Γιατί και εκείνα δεν θέλανε περισσότερη επαφή προφανώς και δεν ήθελα να τους φέρω σε δύσκολη θέση. Η υπόλοιπη γειτονιά είχε ευαισθητοποιηθεί, ήταν κάτι που τους αφορούσε ή περισσότεροι ήταν αδιάφοροι? Κλείνανε τα μάτια και μάλιστα μου λέγανε άστο μωρέ, εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα και με το Me Too, πιστεύεις ότι μπορεί, να το πούμε σε εισαγωγικά, να πήρε η μπάλα και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έφταιγαν? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι μπορεί να πήρε η μπάλα, δεν ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι πάντα σε όλα αυτά υπάρχει, δεν γίνεται να υπάρχει μόνο μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω, είναι ότι στο τέλος ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Θα συμφωνήσω με την Κατερίνα Τζάβαλο και πάρα πολύ καλά έκανε και δεν κλείνουμε ούτε τα αυτιά, ούτε τα παράθυρα. Σε τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να είμαστε εκεί και να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Συγκεκριμένα αυτό που έκανε η Κατερίνα. Ακριβώς, όχι απλά να στο αστυνομικό τμήμα ή κανείς. Μια οργάνωση κοινωνική που ασχολείται με αυτά τα θέματα κακοποιητικής συμπεριφοράς και το λες ότι συμβαίνει πριν να είναι αργά. Γιατί ειδικά τη χρονιά που πέρασε, τη σεζόν αυτή, είδαμε πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Που αν κάποιος είχε σηκώσει το τηλέφωνο και είχε
δείξει προς τα εκεί, ότι εκεί κάτι περίεργο συμβαίνει, κάτι άσχημο συμβαίνει, κάτι κακό συμβαίνει, ίσως και να είχαμε προλάβει. Όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για τα παιδιά, όπως είδαμε. Πάντα όταν οι άνθρωποι που βλέπουν, ακούνε, αρχίζουν και μιλάνε, μεταφέρουν την πληροφορία, τότε σίγουρα κάτι μπορεί να κινητοποιηθεί. Φανταστείτε ότι είχαμε περιπτώσεις, όπως την γνωρίζουμε την περίπτωση της Πάθρας, που ενώ είχαμε καταγγελίες, πήγε ο κοινωνικός λειτουργός, δεν είχαμε και το αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και αν μιλήσουμε μία φορά θα γίνει και θα έχουμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Άρα πρέπει να μιλάμε όλοι και συνέχεια όσο παρατηρούμε πράγματα. Άστα, μωρέ, δεν είναι δικό μας θέμα, θα τα βρούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ναι, πολύ. Πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, τους οποίους έχω κληθεί να αντιμετωπίσω πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, γιατί εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν κάνω δεύτερη σκέψη. Με το που δω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, κάποια κακοποιητική συμπεριφορά, είτε λεκτική, είτε φυσικά βίας, πάντα θα μιλήσω. Ίσως είναι και μείον με αυτό, γιατί δεν κοιτάω ποιον έχω απέναντί μου. Μπορεί να έχω ένα θηρίο, ας πούμε, απέναντί μου. Δεν κάνω τη δεύτερη σκέψη να προστατεύσω τον εαυτό μου. Και πάντα πολλές φορές έχω βρει τον πελάμα από τους ανθρώπους γύρω, οι οποίοι είναι η κατηγορία ανθρώπων ημίνα. Ανακατεύεσαι. Όσες φορές, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, έχω φτάσει μέχρι και στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί ήμουνα κόντρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κλωτσίσει, ας πούμε, μια γυναίκα μπροστά μου. Και όλοι οι υπόλοιποι γύρω μου είχε μια τεράστια ουρά, γιατί τότε ήταν καραντίνα. Αν θυμάστε, στο σούπερ μάρκετ απ' έξω ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Και όλη αυτή η ουρά μου έλεγαν: μην ανακατεύεσαι. Όλος ο κόσμος μου έκανε τέτοια εντύπωση. Που χτυπούσε την άλλη γυναίκα μπροστά. Ναι, που την κλώτσισε. Ήταν μια ζητιάνα η οποία ζητιάνευε και είχε βάλει τα χέρια της μπροστά και πέρασε, την κλώτσισε και αυτή και το ποτηράκι της. Χωρίς να το σκεφτώ εγώ ότι είχα απέναντί μου ένα θηρίο. Βγήκα έξω γιατί λέω: τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Λέω: ο κόσμος θα υποστηρίξει. Μην ανακατεύεσαι. Μην ανακατεύεσαι. Και βρέθηκα να βρω και τον πελάμα. Μην ανακατεύεσαι, θα σκοτώσει δηλαδή. Μην ανακατεύεσαι. Είναι φοβερό, δεν μπορείς να το διανοηθείς πόσο ο κόσμος το σκέφτεται ότι εγώ θα κοιτάξω τη δουλίτσα μου. Δεν μπορώ να επέμβω εδώ πέρα γιατί δεν ξέρω, θα βρω και τον πελάμα μου. Μην φοβάστε. Πρέπει να μιλάμε, πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Έτσι, είναι τρομερό αν το καλοσκεφτείς. Είναι ασύλληπτο. Να πω και ένα μπράβο σας παρακαλώ και στην Νικόλ την Παναγιώτου, που ήταν εκεί η εκδήλωση στην οποία πήγαμε και μαζί με τη Χέλη μου έχουν κάνει. Ήταν ένα fashion festival αυτό. Όπου επί της ουσίας στηρίζουν, γιατί η Νικόλ έχει κάνει και μια συλλογή με ρούχα και επί της ουσίας στηρίζει εμπράκτος τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, επειδή το βρήκα για να μην κάνω λάθος, δύο τίμα που είναι κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα. Όπως μπορούμε να στηρίζουμε και τέτοιους οργανισμούς και να μιλάμε γενικότερα να είμαστε ένας δίπλα στον άλλο. Μπράβο στην Νικόλ. Σε όλες τις δουλειές. Δεν γίνεται εγώ, ας πούμε, όταν εργαζόμουν χρόνια σε πολλά καταστήματα. Υπερασπιζόμουν πάντα τον συνάδελφό μου, ο οποίος ήταν θύμα λεκτικής βίας, γιατί ερχόταν ένας άνθρωπος να κάνει μια συναλλαγή και βρισκόσουν απέναντι σε ένα θηρίο το οποίο έβριζε. Ναι, ναι. Και πόσες φορές υπερασπιζόμουν τον συνάδελφό μου, ξέρεις πόσες φορές εγώ κόντεψα να χάσω τη δουλειά μου. Από την ίδια την εταιρεία. Γιατί υπερασπίστηκα στον συνάδελφό. Βέβαια, γιατί υπερασπίστηκα. Λοιπόν, είναι μπράβο και στη... πρέπει να γίνει... στη Μαρία Κωνσταντάκη που παραδέχτηκε ότι μπορεί πολλές φορές και αγαλά μου να έχω υπάρξει κι εγώ θήτης αντί θύμα, αλλά αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να πάψουν να υπάρχουν, είτε είναι ιερατέρατα είτε δεν είναι ιερατέρατα, γιατί μην ρίχνουμε ότι μόνο οι τρανοί και οι σπουδαίοι, εντάξει, αυτοί ίσως πατάνε στην εξουσία τους και στη θέση ισχύως που έχουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να πάρουν τον αέρα τους κάπως διαφορετικά. Ναι. Εμείς οφείλουμε να τον κόψουμε αυτόν τον αέρα, να κάνουμε τα πάντα για να κοπεί και να μην συνεχίζεται αυτό να διαιωνίζεται μέσα στα χρόνια. Βέβαια, φαντάζομαι ότι η Μαρία δεν μιλάει για κακοποιητική συμπεριφορά. Εννοούσε θήτη σε μια σχέση, ότι είχε το πάνω χέρι. Ναι. Γιατί είναι και έτσι τέτοιο χαρακτήρα, τη είναι λίγο είναι πιο. Είναι και λίγο τσαμπουκαλού. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο πιο. Πολύ σκληρό. Η Μαρία, έχω δουλέψει μαζί τη. Δηλαδή, εντάξει. Περάσαμε υπέρα. Μαγική. Δεν θε να είσαι τίποτα. Λοιπόν, πάμε και στην Μπέση Αργυράκη που όχι μόνο έχει χιούμορ, την αγαπώ, τη λατρεύω. Να σα πω όμω κάτι, παιδιά. Έχω ακούσει να έχουμε ξεχάσει κινητό. Να έχουμε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού, να έχουμε κλειδωθεί. Να έχει ξεχάσει το πορτοφόλι σου. Αλλά το σκυλάκι σου πρώτη φορά το ακούω. Κοίταξε, αυτή κράτη για το λουρί μαζί. Έλα τώρα. Έλα, μην το δικαιολογείς τώρα. Θυμάστε πριν χρόνια που υπήρχε κάτι λουράκια σκύλου με σύρμα και το λουρί ήταν αόρατο και το κρατούσες και ο άλλος έλεγε καλέ. Κρατάει για τρελή, για φάρσα. Ήταν καταπληκτικό αυτό το λουρί γιατί στεκότανε στον αέρα και είχε και ένα λουρί σαν να ήταν αόρατο ο σκύλος ήταν. Και έκανε σε φάρσα, έλα μπουμπί. Πάμε. Δεν υπήρχε σκύλο. Ο κόσμος κοιτούσε τι. Α, τρελή. Λες δεν είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό της, ναι. Όχι. Αλλά αυτό τι συνέβη. Διότι έφυγε το σκυλί από το λουρί. Δεν το κατάλαβε αυτή γιατί μιλούσε στο κινητό. Το πήγε, βόλτα το λουρί στη γειτονιά. Γύρισε γύρω-γύρω. Και όταν έφτασε στο σπίτι, είδε το σκυλί που την είδε από μέσα. Σου λέει τι γίνεται. Όχι, ματσούλα. Υπέροχη Μπέση Αργυράκη. Τη λατρεύω. Είναι φανταστική. Τον λάθος γάμο πώς τον δικαιολογείτε δηλαδή. Εντάξει, το λάθος. Σου έχω πει εγώ ότι παντρεύομαι σήμερα δηλαδή και εσύ πας αλλού.
Εντάξει, μπορεί να πήγε σε άλλο κτήμα. Μπορεί να πήγε σε λάθος ημερομηνία και πήγε σε λάθος γάμο. Δηλαδή, να ήταν το σωστό κτήμα, ας πούμε, που γινόταν ο γάμος ή η εκκλησία και να είδε άλλη ώρα ή άλλη ημερομηνία και πήγε σε ένα λάθος γάμο. Ή όχι, να ξέρετε, για να και κέντρα. Ποιο θα έλεγε στην κυρία Αργυράκη τι δουλειά έχετε εσείς εδώ? Όχι, παιδιά, μπορεί να συνέβη και το άλλο. Υπάρχουν κέντρα που χωρίζονται σε δύο αίθουσες. Από δεξιά είναι άλλο γάμο, από αριστερά είναι άλλο. Εγώ το έχω πάθει αυτό γιατί έχω γράψει σε λάθος βιβλίο. Και έχει γράψει άλλο όνομα. Και όλο και Μαρία να σα χαιρόμαστε. Τώρα τι το έχουνε, τη Μαρία Αντωνά. Αλλά του αποκαλεί έλειο. Εμένα η γυναίκα μου έχει πάει με το Χάρη σε λάθος μέρα και ώρα σε πάρτι. Τέλειο. Και ήταν σε μια παιδική χαρά μέσα στην καραντίνα. Και πάει και το Σάββατο, 6 ώρα. Είχε καθυστερήσει και λίγο. Μου έλεγε: θα πάω λάβω, θα χαρά, μα περιμένουν. Πάει και άδεια παιδική χαρά. Δημήτρη, πού είναι? Τι είναι αγάπη μου, πού πήγε, στην παιδική χαρά. Μα είναι το άλλο Σάββατο. Εντάξει, κορυφαία. Για τις Κυριακές της Εκκλησίας που έχει βαφτίσει, σας έχει τύχει? Να πάτε, ας πούμε, να ανάψετε ένα κεράκι, να πετύχετε βάφτιση, δεν θα κάτσεις να πάρεις ένα γλυκό? Βάφτιση, καλέ και μπαίνεις στο γλυκό. Όταν ήμουν μικρούλα το έκανα. Τώρα ντρέπομαι. Αλλά και το παστάκι και το προφιτερολάκι, το μικρό, το από τότε που είχε το τέτοιο με το γλυκό το κόλλημα. Από τότε. Σε έχει μείνει αποθυμένο. Σ' άλλους όμως έχει μείνει και μέχρι τώρα το προφιτερόλ, το μεγάλο. Χτες βράδυ, κάποιος έβαλε μια γλυκό. Είχα ένα κιλό προφιτερόλ μπροστά μου. Τι να το κάνω, ήταν σαν να μου φώναζε. Όχι μόνο το είχε το προφιτερόλ, μας το έκανε. Στείλε και στο group, στο WhatsApp που έχουμε, παιδιά, μια γαβάθα τέτοια και λέω δόξα τω Θεώ που δεν είμαι δίπλα σου. Θα πάρω την κουτάλα να πάω κι εγώ το προμηθερό. Λοιπόν, και θέλω να κλείσουμε με τον Αντίνο Αλμπάνη που είναι σοκαριστικό αυτό που είπε. Είναι ακραίο. Πόσο να δικαιολογήσεις τώρα αυτή την εταιρεία? Όχι. Πόσο να τη δικαιολογήσεις? Γιατί να μην μιλήσει αυτός ο άνθρωπος γι' αυτό? Γιατί θεώρησε μάλλον ότι θα χαλάσει το προφίλ της και προφανώς αυτή η καμπάνια που κάνανε θα θέλανε να βρουν κάτι άλλο. Είναι ασύλληπτο να μιλάμε το 2022. Για το πώς μπορούμε να στιγματίσουμε έναν άνθρωπο, το τι πρότυπα θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω και πόσο περιορισμένες ευθύνες είναι οι εγκέφαλοι αυτών των ανθρώπων που διαχειρίζονται αυτή την πολυεθνική. Πολύ κακός, παιδιά. Πάρα πολύ κακός, γιατί πολύ σωστά, όπως είπε και η Δέσποινα, είναι και θέμα δύναμης. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βιώνει κάτι τόσο πολύ δύσκολο, θέλει να είναι εκεί απέναντι στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ακριβώς το ίδιο και σαν να μην συμβαίνει τίποτα και δίνει και αυτός έτσι. Του δίνεις και αυτόν και ένα κίνητρο να συνεχίσει και να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε κάτι τόσο πολύ. Και δίνει κουράγιο και σε τόσους ανθρώπους που περνάνε το ίδιο, που μπορεί να μην έχουν το βήμα να το πούν, που μπορεί να νιώθουν. Και μάλιστα έχουμε δει και εταιρείες να χρησιμοποιούν τώρα τον Αντίνο Αλμπάνη αντίστοιχα, επειδή είναι ένας ήρωας και ένας μαχητής γι' αυτό το λόγο, γιατί έχει επιδείξει τόσο πολύ μεγάλη δύναμη και γιατί τα έχει καταφέρει. Το είδαμε και πρόσφατα μαζί σε μια εκδήλωση που ήμασταν, Δημήτρη, το ότι ήταν το πρόσωπο, το τιμόμενο. Μα και είναι και πρόσωπο, γιατί δεν είναι το πούμε σε μια εταιρεία καλλιτικών, είναι πρόσωπο, είναι το κεντρικό πρόσωπο, γιατί είναι σημαντικό να τιμούμε ανθρώπους ήρωες της καθημερινότητας, ήρωες που παλεύουν καθημερινά με το δικό τους προσωπικό αγώνα και δίνουν παρόν και παλεύουν για τη ζωή. Γιατί τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Και εμείς, ακόμα και αν δεν έχουμε κάτι. Έτσι. Μπράβο, Αντίνοε μου, καλή. Ένα πράγμα είναι θα βρεθεί άλλη πολυεθνική, πολύ καλύτερη για να. Ένα πράγμα είναι δεδομένο σε αυτή την εκπομπή. Ότι και περνάτε καλά όταν μας βλέπετε και όταν δεν μας βλέπετε πάλι περνάτε καλά. Διότι πού θα σας στείλω, βρε, εγώ τετραήμερο, βρε, στον Άγλιο, βρε, θα σας στείλω. Στο Candies Castle Resort and Thalasso, στο πεντάστερο αυτό υπέροχο ξενοδοχείο. Και περνάτε καλά και σας στέλνουμε και διακοπές 4 μέρες με τον καλό σας ή την καλή σας. Ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται σε μια πανέμορφη παραλία του Αργολικού Κόλπου. Είναι σχεδιασμένο με ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό στυλ. Και εσείς για να κερδίσετε το τετραήμερο, τι πρέπει να κάνετε? Να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή να καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που ο τυχερός ή η τυχερή αυτή την Παρασκευή θα το κερδίσει. Όπως επίσης μπορεί να είστε και πάρα πολύ τυχεροί και να κερδίσετε ένα ολόκληρο αυτοκίνητο. Και όχι συγκεκριμένα. Ένα τυχαίο αυτοκίνητο, αλλά το Peugeot 208 έκδοση Like με 24 διεθνή βραβεία, με όλα τα συστήματα ασφαλείας και ένα από τα πιο, ίσως για να πω το πιο όμορφο αυτοκίνητο της αγοράς. Σπορ εμφάνιση, πάρα πολύ ωραίο, δικό σας και αυτό με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή μια κλίση σε αυτόν τον αριθμό. Θες να δώσεις φυλάκι μου κάτι άλλο, ένα μπαλάκι αντιστρες, κάτι? Όχι, να θυμίσω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να μπείτε στο προφίλ μου, Δημήτρης Μακαλιάς στο Instagram, μην για μην να μην κερδίσετε τη διπλή πρόσκληση για το Lambro τη Δευτέρα που έχει παράσει, αλλά και ένα mini bus αποκλειστικά από μένα για εσάς. Να παίζετε ατελείωτο. Μην μπας, μην το περάσουν mini bus, mini bus. Αν είναι παιδικό, αν είναι μεγάλο, μην βάζουμε σας παρακαλώ ταμπέλες στα δώρα μας. Είναι ένα mini bus. Και το μέγεθος. Δεν έχει καμία σημασία. Για άλλο με καίει. Εμένα άλλο πράγμα με καίει. Ο Φίκος τι απέ είναι. Ο Φίκος σε ποιο σπίτι τώρα, ποιο θα τον χαίρεται αυτόν τον Φίκο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και εδώ είμαστε. Γυρνάμε για να συνεχίσουμε γιατί έχουμε θέματα πολλά. Πρωινιάτικα!
τα άσχημά της και χθες λοιπόν έγινε το... πραγματοποιήθηκε η κηδεία, η νεκρόσιμος ακολουθία για το Δάκη και φίλοι και συγγενείς ήταν όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν αυτόν τον άνθρωπο που ήταν συνυφασμένος με το καλοκαίρι μας. Με το καλοκαίρι μας. Ένας γλυκός άνθρωπος που δυστυχώς έφυγε από κοντά μας. Το τελευταίο λοιπόν αντίο στο βίντεο που ακολουθεί. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο, με ξάστερα τα βράδια. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες βρέθηκαν χθες στο κημητήριο της Γλυφάδας για να πούν το τελευταίο αντίο στο Δάκη. Καλοκαίρια μας ταξίδεψε, καλοκαίρι ταξιδεύει και εκείνος. Αυτό το καλοκαίρι σίγουρα θα είναι αλλιώτικο και φτωχότερο. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια. Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Όλος ο κόσμος αγαπούσε το Δάκη πάρα πολύ. Ήταν ένας καταπληκτικός, υπέροχος άνθρωπος, ένας κύριος, ταπεινός και... gentleman, και έχω να πω καλό ταξίδι στο φως και θα τον θυμόμαστε πάντα και θα τον αγαπάμε όπου και αν βρίσκεται. Ήμασταν πολύ αγαπημένοι και γελούσαμε με αυτό που συνέβαινε πραγματικά, μας μπέρδευε ο κόσμος. Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη τριάντα φιλιά. Έδινε ένα αέρα σαν μαγαζιά κοσμοπολίτικο. Για την εποχή εκείνη ο Δάκης ήταν ένα φαινόμενο. Πολύ δύσκολη μέρα. Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, ειδικά όταν ένας άνθρωπος είναι τόσο μέσα στη ζωή σου. Ο Δάκης δεν ήταν απλά ένας συνεργάτης μου που συνεργαστήκαμε μαζί στο πρώτο μας πάρτι για 3 ολόκληρα χρόνια, 200 παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Μοιραστήκαμε το ίδιο καμαρίνι για 3 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα δεν αποχαιρετώ μόνο την εφηβεία μου, τα πρώτα μας πάρτι όπως όλοι νομίζω, αλλά και έναν πολύ δικό μου άνθρωπο. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Θα το θυμόμαστε πάντα και εύχομαι μέσα από τα τραγούδια του να συνεχίσουμε να τον έχουμε κοντά μας. Τι να πεις τώρα μετά από αυτό. Είναι δυνατή στιγμή. Καλό ταξίδι στον πιο υπέροχο άνθρωπο και εσωτερικά και εξωτερικά. Αγαπητός πολύ, είδες. Όλοι ήταν εκεί. Ναι, όλοι πήγαν. Όλοι τον αγαπήσαν, όλοι τον ανατρέψαν, όλοι τον τραγουδήσανε. Και όλοι θα τον τραγουδάνε. Ναι. Και αυτή είναι και η επιτυχία ενός τόσο μεγάλου τραγουδιστή. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα. Στα εδώ τώρα, Βαλάντης. Ναι, έδωσε συνέντευξη λοιπόν στον δικό μας Πάνο Παπαδόπουλο και μίλησε και για τη διαμάχη του με τον Γιώργο Λάγιο. Απαντά αν μετάνιωσε τελικά που πήγε στο Survivor, αν έκανε καλό ή κακό στην εικόνα του και πόσο, αν πιστεύει ο ίδιος, αδικήθηκε από την παραγωγή του Survivor. Δηλαδή, αν κόψανε κάποιες καλές στιγμές και δείξανε. Οι οποίες αλλίωσαν το χαρακτήρα του και την εικόνα του. Πάμε να δούμε. Μη ζητάς να σ' αγαπήσω πάλι, άστο, μη το ψάχνεις. Αλλά τι θα έλεγες άμα έμπαινες τώρα στο Survivor? Το μοντάζ, αν μπορούσα. Επικοινώνεις έτσι λίγο με την παραγωγή να σου πεις ότι με δικήσατε, με κανιβαλίσατε κάπως? Είμαι πολύ πολύ στεναχωρημένος με την παραγωγή, πραγματικά. Μετάνιωσα. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά που λίγο το βλέπα. Μ' άρεσε και από πλευρά αγωνισμάτων, βέβαια, που μπήκα προετοίμαστος, γιατί δεν περίμενα θα μου γίνει η πρόταση να μπω, αλλά και ως εμπειρία. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ευαίσθητος. Είμαι ένας δυναμικός χαρακτήρας, υποστηρίζω πάρα πολύ το δίκιο. Είμαι χαρακτήρας που δίνομαι στους άλλους και δυστυχώς δεν έδειξαν τίποτα πραγματικά από την πλευρά του χαρακτήρα του καλού. Καλή, να πούμε. Πλευρά. Και γι' αυτό είμαι και εκνευρισμένος μαζί τους. Μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Απομακρύνθηκαν άνθρωποι από το πλάι σου ή αυτοί που πραγματικά σε ξέρουν, καταλάβανε τι γίνεται? Αυτοί που πραγματικά με ξέρουν είναι πάντα δίπλα μου
Και μέσα από αυτό έκανα και ακόμα περισσότερους φίλους, γιατί καταλάβανε, αυτοί που κατάλαβαν, που ήταν οι καλοπροαίρετοι, δηλαδή αυτοί που καταλάβαιναν και δεν ήθελαν να διαστευλώσουν τα πράγματα και να παρεμηνεύσουν όπως τους συνέφερε. Όπως και οι συναγωνιστές που ήμασταν μέσα στο Survivor, ο πρόεδρος ο Θανάσης, ο Μπέλος. Ένας άνθρωπος που μετά το Survivor, όταν βγήκαμε έξω, μπορώ να πω ότι είμαστε πια πολύ πολύ κολλητοί. Ίσως αποχώρησε και ο Θελός, δεν του άρεσαν κάποια πράγματα. Ναι, σίγουρα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Είναι πράγματα βέβαια που το συμβόλαιο δεσμεύει. Μας δεσμεύει, εμένα δεν με δεσμεύει τίποτα βέβαια, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και όταν τα φτάσει η ώρα θα τα πούμε πραγματικά. Έχεις να πεις και άλλα δηλαδή που θα τα ακούσουμε μετά από... Έχουμε πάρα πολλά. Δεν έχουμε σταματήσει ακόμα. Δεν έχω σταματήσει. Αυτό που έχω τραβήξει εκεί ένα μήνα θα το μάθετε και το λέω και έτσι κοιτώντας, θα το μάθετε κύριοι εσείς που κάνατε όλη αυτή την παραγωγή και βγάλατε αυτό που βγάλατε, δεν θα σας αφήσω έτσι. Σου είχε αφήσει ένα παράπονο όλο αυτό. Όχι, εγώ όπως το άκουσες. Όχι παράπονο. Θυμώ. Απέναντί τους. Ντροπή τους. Μόνο. Το οικονομικό κομμάτι άξιζε όλα αυτά που πέρασε, πιστεύω. Όχι, δεν άξιζε, παιδιά, τίποτα. Δεν άξιζε τίποτα. Αυτό που πέρασα δεν πληρώνεται με τίποτα. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Τώρα το βλέπεις καθόλου το παιχνίδι, πώς έχει εξελιχθεί. Από περιέργεια. Πολύ, πολύ λίγο. Είναι αδιάφορο. Είναι αδιάφορο, πραγματικά. Θέλεις κάποιος να νικήσει. Ή ο Τάλα θα είναι, ή ο Άρης, ή μια γυναίκα. Η Ασημίνα ή η Σταυρούλα. Ακροβατώ σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει. Το τι έγινε με τον κύριο Λάγιο, του καταθέσετε τελικά μήνες. Αυτά είναι, δεν είναι της ώρας πρώτα απ' όλα και δεν θέλω να χαλάσω κι άλλο τη διάθεσή μου με τον κύριο αυτόν. Οπότε έχει καταθεί η αγωγή. Θα σας τα πει ο ίδιος. Αν σας ζητήσει συγγνώμη και μιλήσετε, θα το δεχτείτε? Αν σας πει έσφαλα. Μα μετά από δύο εξώδικα που του κάναμε δώρο, δεν ενδιαφέρθηκε. Τι συγγνώμη να ζητήσει? Πότε θα εκτεθεί? Γι' αυτό δεν το κάνει. Θέλει να ζητήσει συγγνώμη, πιστεύω. Αλλά σκέφτεται ότι θα εκτεθεί. Τώρα ποια είναι τα σχέδια του καλοκαιριού, τι ετοιμάζεστε? Ένα τραγούδι ετοιμάζουμε τώρα με τον Epi MTX. Είναι ένα φοβερός τράπερ. Και σε ζητώ μέσα σε δρόμους, δίχως τένος, δίχως στάση. Ο Λάβρος Κωνσταντάρας να σταματήσει να μου στέλνει μηνύματα, να έρθει εδώ να τα πει. Δεν μου τα στέλνει γραφτά. Διότι ό,τι πες μου, μου στέλνει σχολιά. Έλα, Λαμπρούκο. Για κάμπο. Για έλα αύριο, άμα θέλεις εδώ. Να σχολιάσουμε, Λαμπρούκο μου. Ανοιχτή πρόσκληση. Δημόσια πια. Πάντα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι παίκτες που πήγαν στο Survivor ξέρουν από την αρχή τους όρους των συμβολέων τους. Ξέρουν πολύ καλά ότι δυστυχώς δεν μπορείς να πεις πράγματα που δεν έχουν βγει προς τα έξω. Και δεν ξέρω αν μπορεί να κινηθεί και νομικά. Όχι, γιατί... δεν μπορείς να διαχειριστείς ούτε το μοντάζ ούτε τίποτα. Αυτό το ξέρω. Αν όρμαλάγει ότι είσαι προϊόν του παιχνιδιού για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Οπότε λοιπόν, με τον οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει η παραγωγή να προβάλλει την προσωπική σου ζωή είτε την επαγγελματική σου υπόσταση, κάτι που μπορεί να θίγει αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα. Οπότε... πιθανότατα γι' αυτό να μην έχει κινηθεί νομικά ακόμα. Βέβαια, λέει, εμένα δεν με σταματάει τίποτα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από συμβόλαια και συμφωνίες κτλ. Θα πω ό,τι έχω να πω. Okay. Το θέμα είναι, άμα εναντιωθεί τόσο, δεν ξέρω αν θα πάρει και τα δεδουλευμένα του. Πώς τα πήρε? Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Καλά, άμα δεν τηρήσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει, ούτως ή άλλως, όχι απλά δεν θα πάρει τα δεδουλευμένα, θα σου κάνουν και μήνυση για να πάρουν χρήματα από σένα, αν κάνει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ότι όταν παίζει κάτι τόσο σκληρό τηλεοπτικά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς τις συνέπειες. Ναι, αυτό καταλαβαίνω, αυτό νιώθω. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και είναι και στενάχρονο γιατί οι άνθρωποι, όπως και ο Βαλάτης, αισθάνεται αδικημένος, θέλει να πει τη δική του αλήθεια, θα ήθελε να δει τον εαυτό του και στις καλές του στιγμές. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί, γιατί έτσι είναι αυτό το reality, αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Δεν μπορεί να κάνεις το μοντάζ και να παίζεις ό,τι θες. Δεν σημαίνει ότι αν, ας πούμε, έχουμε αποκρύψει τις καλές στιγμές, οι καλές στιγμές, αν βγαίνανε, σου λέω εγώ, έτσι, αν υπήρχαν και όντως και βγαίνανε, δεν σημαίνει ότι θα σκεπάσουν τις κακές στιγμές, έτσι. Όχι. Απλά σου λέει, θα ήθελα να δούμε και την καλή μου πλευρά. Μην μου δείχνετε συνέχεια το κακό για να κάνετε ένα reality και εγώ να βγαίνω ένας κακός άνθρωπος. Και αυτός δεν περνάει ευχάριστα προφανώς. Ή δεν θέλει, φαντάζομαι δεν έχει επηρεάσει την καριέρα του, αλλά ακόμα και στο λίγο να την επηρεάσει. Ναι, δεν είναι ευχάριστο ούτε για τον ίδιο ούτε για την οικογένειά του. Κατάλαβα. Ένα παιχνίδι είναι. Θα έπρεπε να μείνει ένα παιχνίδι και να μην πάει παραπέρα να επηρεάζει ζωές ανθρώπων. Ωραία.
φύγουμε λοιπόν από τα εδώ, να πάμε στα εκεί, να πάμε στα εξωτερικά. Μας. Διότι ο Δημήτρης Σαράντος είναι εκεί και μας περιμένει να μας πει όλα τα νέα, τα διεθνή. Πού είσαι, Δημητράκη? Καλό μήνα, παιδιά, βρίσκομαι εδώ στο πόστο μου και σήμερα και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα ξεκινήσουμε τα σημερινά διεθνή με μια σπουδαία, φανταστική ανακάλυψη και νομίζω ότι ουσιαστικά αυτή η ανακάλυψη θα αλλάξει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, πώς μπορείτε να γράφετε κάτι, έτσι. Γράψε κάτι, ναι. Με ένα στυλό, χωρίς όμως αυτό να το ακουμπάτε πάνω στο χαρτί. Γράψε κάτι χωρίς να γράψεις κάτι. Και θα γράφει αυτό, Δημήτρη μου. Ναι, γράφει, παιδιά. Είμαι εγώ το λέω. Δηλαδή, να κάνω εγώ αυτό. Υπάρχει τον αέρα. Σημειώνω, αλλά δεν σημειώνω. Το αποκάλυψες. Λοιπόν, παιδιά, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κάνεις ό,τι γράφεις, ενώ δεν γράφεις. Ναι. Για μία ακόμη φορά τα social ξεμπρόστιασαν βέβαια την Amber Heard, γιατί σε αυτή αναφερόμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, βλέπετε εδώ και τα πλάνα. Κάνει ό,τι γράφει, ότι κρατάει σημειώσεις κατά διάρκεια της δίκης, ενώ ουσιαστικά δεν γράφει τίποτα. Τέλειο. Τέλειο, μπράβο. Θέλει να δείξει καλή μαθήτρια, ρε παιδί μου. Τι κάνει. Μήπως ήταν κίνηση αντιστρες, γιατί και εγώ το κάνω κατά τη διάρκεια της εκπομπής έτσι και κάνω την. Ναι, αλλά ζωγραφίζεις κάτι. Ζωγραφίζεις κάτι. Κάνεις μουτζούρες. Μια μουτζουρίτσα. Ναι, ναι. Για μία ακόμη φορά, φυσικά το Twitter την εξεμπρόσχεσε, ανέβασαν αυτό το βιντεάκι το οποίο έγινε viral. Από τον ήλιο. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά το πόσο πολλοί οι φανς ασχολούνται και δεν τους ξεφεύγει ούτε η παραμικρή λεπτομέρεια. Θα αφήσουν οι φανς του Johnny Depp έτσι να περάσει αυτό, νομίζεις? Σε καμία περίπτωση. Εν τω μεταξύ, και σε αυτό το θέμα, στη δίκη ζούμε ένα άλλο θρίλερ, γιατί από χθες περιμένουμε να δούμε λευκό καπνό. Και σας θυμίζω ότι για να βγει η τιμιγορία των ενόρκων πρέπει να υπάρξει απόλυτη ομοφωνία. Εντάξει. Χθες λοιπόν, όπως αναμενόταν, δεν την είχαμε τελικά, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί σήμερα. Μάλιστα. Να σας πω ότι είναι 42 συνολικά τα θέματα, οι ερωτήσεις που έχουν προς τις δύο πλευρές, 24 για τον Johnny Depp, οι υπόλοιπες είναι για την Amber Heard. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Johnny Depp, είναι κατά πόσο όντως την κακοποίησε. Εντάξει, μέσα από το άρθρο αυτό που είχε δημοσιευθεί στην Washington Post, ενώ για το κομμάτι της Amber Heard, κατά πόσο όλα αυτά τα οποία έχει ισχυριστεί στη δίκη για να υπερασπιστεί τον εαυτό της είναι αληθή. Μάλιστα. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Ίσως σήμερα δηλαδή να βγει η τιμιγορία. Μπορεί, ναι, μπορεί όμως και όχι. Οπότε τώρα. Εγώ πάντως θέλω να σας πω. Να μην παίρνω μόνο μία απόφαση για να πάρω. Ένα πράγμα θέλω να πω στον Τζόνι. Τι? Keep walking. Keep walking. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αφού το είπε και η Μαρία Αντωνά. Θα αφήσουμε τον Johnny Depp, θα συνεχίσουμε εμείς και θα πάμε στον Bradley Cooper που ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε. Αγνώριστος, όπως βλέπετε, το Netflix διέρευσε έτσι τις πρώτες φωτογραφίες σχετικά με τα γυρίσματα της ταινίας Μαέστρο. Ναι. Παιδιά, εντάξει, δεν τον καταλαβαίνετε. Να σας πω ότι αφορά στη ζωή του. Του διάσημου συνθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν, ενώ η Κάρεϊ Μάλιγκαν θα υποδηθεί τη σύζυγό του. Πώς σας φαίνεται? Συγκλονιστική μεταμόρφωση, και δεν δείχνει ψεύτικο καθόλου. Άρα η μητέρα του θα έχει μια ιδέα για το πώς θα είναι ο γιος της. Άμα μεγαλώσει. Να σας πω για τον Λέοναρντ Μπερνστάιν ότι είναι διάσημος συνθέτης. Έχει γράψει φυσικά το Λιμάνι της Αγωνίας. Το West Side Story. Πολλές επιτυχίες. Πάντως είναι τόσο αγνώριστος που δεν το καταλαβαίνεις όντως καθόλου ότι είναι αυτός. Ναι, ναι, με τίποτα δεν πάει. Και τον κάνει να μοιάζει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Συγκλονιστικό. Φοβερή δουλειά. Επίσης να πω ότι η νέα σειρά του Παπακαλιάτη δεν λέγεται Μαέστρο. Ακριβώς τον ίδιο τίτλο, δεν έχουνε? Νομίζω ότι από εκεί το έκλεψε. Ναι, νομίζω μίλησε με τον Χριστόφορο και το πήρανε. Δεν το πιστεύω. Καλιαρντόλο. Δεν το πιστεύω ότι το κάνει αυτό ο Χριστόφορο. Να σας πω ότι η ταινία δεν πρόκειται να. Δεν αναμένεται να προβληθεί νωρίτερα από το 2023. Βέβαια, για να βγει πρώτα του Χριστόφορο η σειρά, γι' αυτό. Είναι η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Bradley Cooper. Ενώ προσέξτε το σενάριο. Κάτσε, δεν έχει σκηνοθετήσει και το. Με την Lady Gaga. Αυτό δεν το έχει. Ο Bradley Cooper, ναι, ο ίδιος. Νομίζω πως όχι. Το σενάριο το έχει γράψει αυτός και Τζο Σίγκερ, όπως βλέπω. Ενώ, προσέξτε, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Τοντ Χέις, οι διάσημοι αυτοί σκηνοθέτες, είναι ανάμεσα στους παραγωγούς της ταινίας. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι ταινιάρια πρόκειται πραγματικά να δούμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Θα την αναμένουμε με αγωνία. Λοιπόν, να σας πάω τώρα στην πριγκίπισσα Σαρλίν, η οποία πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στη Φόρμουλα 1 του Μονακό, όπου ουσιαστικά πρόκειται για το πιο λαμπερό αγωνιστικό γεγονός. Βρέθηκαν στους αγώνες χωρίς τα παιδιά, συνομίλησε μάλιστα και ευχαρίστησε τους εθελοντές, τους οδηγούς, μίλησε με τις διασημότητες όλες και στην απονομή, όπως βλέπουμε, συνοδευόταν από τη μικρή της κόρη, την Γκαμπριέλα. Καλά, καλύτερα τη βλέπουμε πάντως. Φαίνεται καλύτερα. Καμία σχέση με την εβδομάδα μόδας που την είχαμε δει, παιδιά. Εδώ τουλάχιστον φαίνεται χαρούμενη, έχει πιο καλή διάθεση.
Καμία σχέση. Είναι μέρα με τη νύχτα. Ναι. Μάλιστα. Ανέμορφη πάντως. Μακάρι να είναι ευδιάθετη και να είναι και καλά μαζί. Τέλος πάντων, γιατί όλα αυτά που έχουμε ακούσει αυτόν τον καιρό δεν είναι ευχάριστα για αυτό το ζευγάρι. Και για να σας πάω τώρα στο γερμανικό Next Top Model, όπου εκεί, ευτυχώς τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουμε το παρασκήνιο. Στα events που είναι στο... Κούκλα είναι πάντως. Εντάξει, φοβερή βέβαια και αυτή η δημιουργία. Να σου πω κάτι. Έχει και αυτό της Jennifer Lopez, όπου για μία ακόμη φορά μίλησε και είπε ότι ουσιαστικά μία κρίση πανικού ήταν αυτή που την έκανε να αλλάξει την κοσμοθεωρία της μέχρι τότε. Γιατί αυτό συνέβη, να σας πω, όταν ήταν περίπου 20 χρονών. Ναι. Δεν ήξερε βέβαια τότε ότι ήταν κρίση πανικού, το έμαθε πολύ αργότερα. Ναι. Με όσα της είπαν έτσι, διάφοροι γιατροί που είχε επισκεφθεί και στους οποίους ουσιαστικά είχε μιλήσει για αυτή της την τότε εμπειρία. Λοιπόν, δεν πρόσεχε καθόλου το σώμα της, δεν πρόσεχε καθόλου τον εαυτό της γενικότερα. Και... Δούλευε πάρα πολύ, κοιμόταν, τώρα δεν ξέρω αν θα σας θυμίσει κάποιον άλλον κοινό μας γνωστό εδώ που βλέπουμε και καθημερινά. 3-5 ώρες καθημερινά. Ναι, ναι. Ήταν σε κακή φάση. Αυτή ήταν καλή φάση ή κακή φάση. Αυτή ήταν η κακή φάση, με αποτέλεσμα να πάθει αυτή την κρίση πανικού, όπου ουσιαστικά δεν ένιωθε το σώμα της. Αυτό λοιπόν ήταν και το περιστατικό, το γεγονός που την έκανε να... Που την ταρακούνησε με αποτέλεσμα να αλλάξει έτσι και τον τρόπο ζωή της. Βλέπετε εδώ, ανοίγει πόδια, αυτά, γιόγκες, διατροφές, ευεξία. Στο Instagram της ανέβασε ένα νέο βίντεο και φωτογραφίες με μπικίνι μαύρο και ένα κιμονό. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να τη συναντήσω και αυτή και τη Heidi Klum να πούν να δω τι κάνουν. Τι κάνουν και είναι έτσι, ρε παιδί μου. Πώς δίνουν δηλαδή, νερό. Άσε να το πω εγώ αυτό. Εσύ θα το πεις. Εσύ τις κοντράρεις τα ίσα, παιδί μου, και τις δύο. Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι είναι λίγο μεγαλύτερες μου. Οπότε θέλοντας να φτάσω σε αυτές, να είμαι εξίσου καλή σαν και αυτές. Να πω δύο κουβέντες με τα κορίτσια. Εντάξει, τώρα νομίζω πιάνετε τις εξαιρέσεις του κανόνα, παιδιά. Μα τώρα... Είμαι εξαίρεση στον κανόνα. Ναι, εντάξει. Πόσες... Βέβαια και είσαι. Είσαι και εσύ και η Λόπες και η Χάιντι Κλουμ. Δουλεύεις και όλη μέρα. Πόσες τέτοιες υπάρχουν. Τουλάχιστον εμείς έχουμε μία και κινείται ανάμεσά μας. Εξαιρέσεις με την Πέττη Μακίνα. Εξαιρούνται. Τα μεγάλα σου μάτια. Σε σχέση με τη Χάιντι πάντως και τη Λόπες, εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε σένα και καθημερινά συναστρεφόμαστε, σε βλέπουμε, σε αγγίζουμε. Είσαι η δική μας Χάιντι. Εδώ της Ελλάδος. Κοίτα το Χρήστο εδώ, αγάπη. Είσαι η δική μας Λόπες. Δεν είναι η δική μας Λόπες, είναι η δική μας Λόπες Κλουμ. Γυμνούλης να βγεις πίσω από την καρδιά, θέλω όμως. Γυμνούλης να βγεις πίσω από την καρδιά. Η δική μας Μπλουμ. Δημητράκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τα φιλάκια μας. Εσείς μην πάτε πουθενά, διότι εμείς μπορεί να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά πριν πάω στο διάλειμμα, θα σας στείλω ένα τετραήμερο στο Ναύπλιο, στο υπέροχο λοιπόν Candias Castle Resort εν θαλασσό, στο πεντάστερο αυτό υπέροχο ξενοδοχείο. Να περάσετε υπέροχες στιγμές, να κολυμπήσετε και στην πισίνα του γλυκού νερού και στη θάλασσα και να κάνετε τις βόλτες σας. Στο 14999 λοιπόν στέλνετε μήνυμα ή καλείτε στον αριθμό αυτό για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που αυτή την Παρασκευή θα κληρώσουμε. Όπως επίσης στον ίδιο αριθμό στέλνετε μήνυμα ή καλείτε για να κερδίσετε το Peugeot 208 έκδοση Like αξίας 15.700 ευρώ. Το πιο ωραίο σπορ αυτοκίνητο της αγοράς με 24 διεθνή βραβεία και πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Πάρτε τα κινητά, στείλτε μηνύματα ή καλέστε για να πάρετε μέρος στους μεγάλους αυτούς διαγωνισμούς. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα? Θέλουμε! Να νιώσεις το κορμί σου, θέλεις? Ναι, 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε διαφημίσεις. Αυτό ή από την αϊπνία? Από την αϊπνία, παιδί, που δεν νιώθεις το σώμα. Αλλά μια χαρά. Εγώ το νιώθω. Να πρέπει να κάνω γυμναστική τώρα, θα επανέλθω. Εγώ νομίζετε ότι κοιμάμαι παραπάνω από το Δημήτρη. Α, ναι. Μαζί. Έχετε και κορμί. Θα σκάσει όπου να είναι. Ναι, μπορεί. Βλέπω και κάτι ωραίο στο μίσο. Κάτι πετάγονται. Αυτά που σου λέγα είναι. Κομμάτια είσαι. Κάτι γίνεται. Σφίγγομαι λίγο, εντάξει, να τα καταφέρω. Break, καμπότος. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Και το κορμί μου σε ζητά, τα, τα, τα. Θέλω το βράδια μας καυτά, τα. Η Σακύρα πρέπει να το δώσουμε αυτό που κάνει αυτά τα ωραία. Να πούμε να τραγουδήσω τα η Σακύρα. Θα το χορέψεις. Ωραίο, σου ξεδιάρικο, ωραίο. Θα το στείλω τώρα. Θα το στείλω στο Instagram. Λατίνικο, τα. Μήπως κάνει TikTok, μήπως το κάνει τάση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πριν πάμε στη Μαρία Αντωνά που μας έχει τα τελευταία, τα καυτά νέα του αφρού που λέω εγώ, τα πάνω λοιπόν, θέλω να μείνετε συντονισμένοι διότι έρχεται η Άτζελα Τίκη με τις ερωτικές προβλέψεις για τον Ιούνιο. Θα κάνουμε και live στο Instagram, ώστε όσοι δεν μπορέσετε να το δείτε, το δείτε μετά στο Instagram. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε στο μαράκι μας, το κορίτσι μου. Και ξέρεις, αυτό τώρα δεν το κάνω
τυχαία. Γιατί εκτός από το ρυθμό αυτόν, με το που ακούς το συγκεκριμένο τραγούδι, κάνεις αυτό το πράγμα. Εμπνεύστηκα λοιπόν από τη φιλενάδα μου και μελλοντική μου κουμπάρα, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου. Όπου έχει επιστρέψει λοιπόν από το Παρίσι. Και είναι στο σπίτι. Και δείτε πώς ακριβώς βλέπει Survivor, λοιπόν, παιδιά. Θέλω να σας πω ότι αυτός ο υπέροχος χώρος είναι ειδικά διαμορφωμένος για το κορίτσι μας, την Ναυσικά. Όπου εκεί πέρα απολαμβάνει λοιπόν τις γυμναστικούλες της, εκεί πέρα χαλαρώνει. Περνάει το χρόνο. Τι χτίζονται τα κορμιά, εμείς γυμναστικοί. Αχ, τι νομίζεις, παιδιά, έτσι παρακολουθείς Survivor. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως κάπως έτσι μπορείς μόνο να το παρακολουθήσεις και να είσαι πλέον καλά. Πώς φαντάζεσαι έτσι όλους. Δεν υπάρχει το να κάθεσαι στον καναπέ, αγάπη μου, και να είσαι ήρεμος. Πάνε αυτές οι καλές εποχές. Τώρα πλέον μόνο έτσι. Ναυσικά υπέροχη, πιο μαυρισμένη από ποτέ. Μόλις έχει επιστρέψει λοιπόν κιόλας από το Παρίσι και μάλιστα σήμερα θα ξεκινήσει εντατικά κιόλας τις τηλεοπτικές της συνεντεύξεις. Να της δώσουμε ένα ζουμερό φυλάκι και να της πούμε την επόμενη φορά να είναι πιο προσεκτική. Βρε, πού το έχεις στο μυαλό σου, βρε. Γιατί, τι. Έφυγε από το σπίτι και ξέχασε το πορτοφόλι. Και δεν είχε λεφτά να φύγει από το σπίτι. Μικρό το κακό. Βέβαια, την επόμενη φορά να έρθει να μας τα πει από εδώ, εγώ λέω. Θα μας τα πει όλα μόλις τελειώσει από τα basic. Θα πει και στα πιο έτσι εδώ πέρα, family. Λοιπόν, αυτή ήταν η υπέροχη Ναυσικά, αλλά νομίζω ότι εγώ δεν θα μείνω μόνο σε αυτό. Θα μείνω και σε ένα άλλο, παιδιά. Σε ποιο? Σε ένα άλλο έτσι πολύ ωραίο ρυθμικό. Για το πώς ακριβώς μπορείς να κάνεις τη γυμναστική σου επίσης, αλλά λίγο πιο παραδοσιακά. Δηλαδή. Αλλά ποντιακά. Για δείτε. Ποντιακά, για. Τέλειο. Καλά, φανταστικό. Τέλειο. Και ταιριάζει, γιατί οι ποντιακοί χωροί έχουν τέτοια βήματα, πηδηματάκια. Τανιμανίδη, Τεμέτερον. Έτσι, το Τεμέτερον. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αθηνά Φαλίδου που ανακάλυψε το συγκεκριμένο βιντεάκι. Μάλλον σε κάποια σελίδα είμαι κι εγώ πόντιο. Πού το βρήκες, πες μου. Το TikTok του τον ακολουθώ. Α, ναι, για βέβαια. Για τρομερό, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει σκηνάκι με αυτόν τον τρόπο. Καταπληκτικό. Τρομερό ρυθμό. Μπράβο, Θεσσαλ. Και πώ το πάει. Στηρίζει τον πόντο. Πάει το πόδι κάτω, παιδιά, κοιτάξτε. Βέβαια. Τι νομίζεις. Θέλει ρυθμό. Τρομερό ο Σάκης Τανιμανίδης. Πάρα πολύ ωραία αυτή η βερσιόν. Θα την εφαρμόσουμε και εμείς σύντομα. Σκέψτε τα γυμναστήρια να παίζαμε μέσα ποντιακά. Στο επόμενο, εγώ τον προκαλώ, θα ήθελα στο επόμενο να βάλει και τα χέρια μέσα. Να βάλει και την κίνηση που έχουμε. Σωστό. Νάτι. Να το εξελίξει. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε και από το Σάκη Τανιμανίδη και πηγαίνουμε σε μια υπέροχη γυναίκα που εγώ η αλήθεια είναι πως τη λατρεύω. Την αγαπώ για το χαρακτήρα της, για τις τάσεις ζωής της, για το πώς είναι σαν γυναίκα καλλιτέχνης και το γεγονός ότι λατρεύει να αυτό τσαλακώνεται χωρίς να μασάει. Και είναι ένα κοριτσάκι. Ποια. Για δείτε. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι με την πουντίτσα και τα σορτή. Τι? Θέλω να σας πω ότι εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτή τη φωτογραφία, νομίζω ότι το μοιράστηκα και χθες μαζί σας στην σελίδα που έχουμε έτσι και που αντελάσσουμε μηνυματάκια, είναι το ότι θέλει πάρα πολύ ένα εγγονάκι. Θέλει μια μικρή κοιτήρια. Α, το πήγε σε εγγονίρο. Σολέι. Κάτσε εγώ τώρα να το παίξω λίγο έτσι, ρε παιδί, γλυκά παιδικά και αθώα. Πάντως εγώ είναι κουκλάρα. Εγώ θα έγραφα από κάτω. Κέτι, πού ήσουν χτες? Είχα πάει με τη Γεδικιάρογλου. Πού ήταν αυτή. Είναι έτσι λίγο κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Κοριτσάκι, κουκλάρα, πανέμορφη. Και πραγματικά δεν ξέρω πόσες χιλιάδες like μπορεί να έχει χτυπήσει συγκεκριμένη φωτογραφία. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο μέρος. Πάμε σε άλλες πολιτείες, λίγο πιο μαγικές, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια. Όπου εκεί πέρα πραγματικά μία μητέρα και μία κόρη έχουν μόλις 24 χρόνια διαφορά ηλικίας. Αλλά από ό,τι φαίνεται, νομίζω ότι διαφορά. Μάνα με κόρη είναι. Συγκλονιστική. Πείτε μου, εσείς τώρα ποια είναι η κόρη και ποια είναι η μαμά. Καλά, άμα τη φέρεις λίγο πιο κοντά, θα σου πω. Παιδιά, τρομερές αναλογίες και οι δύο. Η μαμά είναι η ξανθιά. Η δεξιά, σίγουρα. Ναι. Όχι, παιδιά, η μαμά είναι η μελαχρινή. Πείτε αυτό, παιδιά. Η ξανθιά είναι η κόρη. Αφίλιπτο. Παιδιά, βεβαίως, μόλις 24 χρόνια λοιπόν διαφορά τους χωρίζουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι φίλες, κολλητές, τα πάντα όλα. Κανείς δεν καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά και νομίζω ότι τελικά αυτό το κλίμα της Καλιφόρνιας είναι εκεί που πρέπει να πάμε να ζήσουμε, Μπέτι. Ναι, κούκλα μου, εκεί. Λες αυτό το κλίμα, είμαστε βιά. Σε πάλι πάμε Καλιφόρνια, κούκλα. Καλιφόρνια, αδερφέ. Αμερική, έχουν τους καλύτερους πλαστικούς τώρα, τι να λέμε. Παιδιά, όχι όμως τις πλαστικές και να κάνεις αυτό το πράγμα. Η μαμά μοιράστηκε τα μυστικά ομορφιάς. Γιατί υπάρχουν μυστικά ομορφιάς, Δημήτρη μου. Δεν είναι όλες οι ωραίες γυναίκες μόνο με πλαστικές. Είναι η βιταμίνη C που βάζουμε κάθε πρωί στην επιδερμίδα μας, το αντιλιακό και βεβαίως η ρετινόλη. Το νερό, ξέρω. Πάρα πολύ νερό. Και φρούτα. Πάρα πολύ περπάτημα. Ο ύπνος, ξεκούρα.
κουράζονται, κοιμούνται αρκετές ώρες. Να σου πω την αλήθεια, ότι ο ύπνος είναι η καλύτερη λύση για πολλούς λόγους. Ένας και βασικότερος, κάνεις πάρα πολλές ώρες να φας. Οπότε κοιμήσου όσο μπορείς, ψυχούλα μου, και πρέπει να τον δείτε μια τρελή κάπου εκεί πέρα κάτω στα νότια μετά τις 12, μην τη σταματήσεις. Έχει βάσει αυτό που λες, γιατί ο Μακαλιάς εχθές γιατί το έφαγε το προφητερόλ, γιατί ήταν ξύπνιος. Άμα κοιμόμουν πώς το τώρα. Εγώ που κοιμόμουν, δεν το έφαγε. Θα σας πω κάτι. Άμα ξυπνήσετε σε μισή ώριτσα. Ναι. Ήταν να φάω τώρα κάτι. Δεν θα φάω. Όχι, μην κοιμηθείς μισή ώρα γιατί θα ξυπνήσεις τη μαγειρική. Wake me up when September ends, Δημήτρη Μακαλιά. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε άλλη μια super sexy μάμα, σαν την Betty Μαγκύρα ένα πράγμα. Sexy μάμα δεν το χόρεψε στο τραγούδι, δεν πειράζει. Επιφυλάσσουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτή είναι λοιπόν η Βόνι Μπόσνιεκ που στο πρόσφατο ταξίδι που έκανε λοιπόν στο Παρίσι μοιράστηκε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι στιγμιότυπο μαζί με την κορούλα της, την αγαπημένη, που έχει μεγαλώσει, έχει γίνει μια ολόκληρη κοπέλα και πραγματικά τη θαυμάζει και την καμαρώνει. Σε λίγο θα δούμε την Ιβόνη με την κόρη σαν την προηγούμενη. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε το κοριτσάκι αυτό, τι πόδι έχει. Έμα! Νομίζω ότι και οι δικέ μου κόρε Μπέτι συναγωνίζονται. Συναγωνίζονται. Έχει γίνει κάτι που γίνουν όλοι στο Παρίσι, έχουν βγάλει εκπτώσεις. Τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, είναι ορισμό. Δεν ξέρω, αλλά γνωστέ αεροπορικέ εταιρείε μα στέλνουν κάτι μηνυματάκια με 50%. Λες σαν αυτό, χρόνο δεν έχουμε αγάπη μου. Χρόνο. Όπω επειδή πήγε η Μπέτι. Και ακολουθούν όλοι. Δεν ξέρω. Να σα πω όμω κάτι, επειδή τώρα θα κάνετε προβλέψει για ερωτικά, δεν έχω χρόνο για όλα πόνο, για άλλα δάκρυα δεν έχω πια. Α, Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη, γύρνα στην παρέα μα. Έλα να μα πει η Άντζελα, έλα. Έρχομαι, έρχομαι. Λοιπόν, πριν υποδεχθούμε όμω την Άντζελα, θα πάμε στην Ανίτα μα. Και ξέρει ποιον υποδέχεται αυτή την Πέμπτη στι 11.30 στο Ανιχιό. Έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη, όλων αγαπημένος, ναι. Θέμης Αδαμαντίδης. Αυτή η φωνή, αυτός ο καλλιτέχνης σπουδαίος και μίλησε για όλα σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Εμείς εξασφαλίσαμε ένα αποκλειστικό απόσπασμα που ο Θέμης Αδαμαντίδης μας μιλάει για τι άλλο. Που θα πάμε στον έρωτα, παιδιά. Για τον έρωτα δεν μιλάμε. Για τον έρωτα λοιπόν και το δικό μας απόσπασμα. Πάμε να τον απολαύσουμε. Τον έρωτα, ρε παιδί μου, έχεις κάνει τα χιλιόμετρά σου. Είσαι ικανοποιημένος αυτό. Έχεις ζήσει έρωτες μεγάλοι. Καλύμωνο. Έτσι. Τον απόλυτο έρωτα τον έζησες, αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό που τραγουδάς το έχεις ζήσει. Ναι. Κάτι μου περνάει από το μυαλό. Είσαι ένας άνθρωπος που ζεις με πάθος τη ζωή σου. Με πάθος και νομίζω ότι, κοίταξε, κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν περνάει καλά σε μια περίοδο της ζωής του που δεν είναι ερωτευμένος, που δεν είναι καλά με τη σχέση του. Νομίζω κανείς δεν το θέλει αυτό για τον εαυτό του. Εσύ εγώ... τι θέλεις τη συντροφικότητα, έτσι. Τι θέλεις τη συντροφικότητα. Ναι, ναι. Θέλεις πάντα να υπάρχει μια σχέση δίπλα σου. Ναι. Γιατί δεν μου αρέσει το... Το σόλο αρκούδα. Ναι. Ναι. Ε? Βασικά φαντάζομαι ότι θέλεις, είσαι και ένας άνθρωπος που θέλεις να έχεις δίπλα σου και ένα στήριγμα. Πέρα από το ερωτικό πάθος. Θες και τη συντροφιά σου, θες και το στήριγμά σου. Γενικότερα. Και να επικοινωνείς σωστά, να υπάρχει επικοινωνία. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε, να πιάσαν μαχαιριά. Μια ανάσα κόβεται στα στήρι σου ξανά, σαν τη σκιά. Στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλώμα ξαφνικό, ένα τρένο που φέρει με φορτίο φτερινό για το κενό. Τι ωραία, στην καρδιά. Και επειδή είμαστε στην καρδιά, θα μιλήσουμε για την καρδιά μας, για τον έρωτα. Τι μας επιφυλάσσει λοιπόν στον έρωτα για όλα τα ζώδια ο Ιούνιος, Άντζελα. Κινητήριος δύναμη, έτσι δεν είναι. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα. Λοιπόν, με έναν δυναμικό Ιούνιο. Μισό, μην ξεκινάς, μισό, να κάνω live. Ανοίγεις live. Το κάνεις αυτό, μπορείς. Δεν μπορώ, δεν πάει. Δεν πάει καλέ στο live, δεν χωράει αυτό. Με το στάσιμο. Έλα, το έκανα, εντάξει, το κατάφερα. Λοιπόν, είναι ένας μήνας πολύ ερωτικός και ο λόγος είναι ότι έχουμε τα δύο βασικά στοιχεία. Δηλαδή, ο Άρης που είναι έτσι πιο αρσενική, δυναμική φύση και η Αφροδίτη βρίσκονται και οι δύο στη θέση τους. Είναι ο Άρης στον Κριό, η Αφροδίτη είναι στον Ταύρο. Επομένως, μας απασχολεί πάρα πολύ αυτόν τον μήνα. Να περάσουμε όμορφα, να βρούμε το τέρι μας, να είμαστε καλά με το ήδη υπάρχον τέρι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας μήνας
όπου οι ενέργειες όλες κινούνται στους διδύμους. Τι είναι οι δίδυμοι? Είναι το ζώδιο της νεότητας, είναι το ζώδιο της ανανέωσης, της διασκέδασης και της χαράς. Αυτά τα ζώδια λοιπόν, οι τετράδες, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλά, είναι οι δίδυμοι, οι παρθένοι, είναι οι τοξότες και οι ιονυσείς, λόγω του γεγονότος ότι καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα θα έχουμε κάτι στους διδύμους, το οποίο θα σας παρακινεί και σας δίνει και την ευχαρίστηση. Επομένως, είσαστε από αυτούς που μπορείτε να διασκεδάσετε περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και τα ζώδια της φωτιάς, αλλά και του αέρα, δηλαδή κρύοι. Τώρα για τους λέοντες θα σας πω, είναι με τα δύο πόδια, ένα από εδώ και ένα από εκεί, υπάρχει και κάτι άλλο. Λοιπόν, όπως επίσης και για τους ζυγούς αλλά και τους υδροχώους, και η υδροχώ είναι πάλι με τα δύο πόδια, θα σας εξηγήσω, διότι η Αφροδίτη στην κατά τη διάρκεια της κίνησής της στον Ταύρο θα συναντήσει τον ουρανό και τον Κρόνο, που σημαίνει ότι επαναφέρει λίγο κάποιες πιέσεις για τους Ταύρους, τους λέοντες, τους Σκορπιούς και τους υδροχώους. Κατά τα άλλα, στο τέλος της χρονιάς, λέω, του μήνα, έχει μια καταπληκτική όψη, πολύ ωραία, η Αφροδίτη σε εξάγωνο με τον Δία, το οποίο βοηθάει όλα τα ζώδια να περάσουμε καλά, και νομίζω πως εκεί αρχίζουμε και ανοίγουμε κιόλας και θα είμαστε και πιο, ξέρετε, διακοπές, έτσι, αυτό, το καλοκαίρι όντως έρχεται τότε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Έχετε τον Άρη στο ζώδιό σας, είσαστε με δόρυ χωρίς ασπίδα. Τι να την κάνετε, αφού είσαστε και διεκδικητικοί και γεμάτη ενέργεια. Βέβαια, υπάρχει μία τάση κτητικότητας. Θέλετε δηλαδή να βγαίνετε, να διασκεδάζετε, να είσαστε με τον άνθρωπό σας, να κάνετε τις γνωριμίες σας. Απλά είσαστε λίγο πιο περίεργοι ενίοτε. Γιατί? Γιατί είσαστε λίγο πιο οριστικοί. Ο Άρης το κάνει, αυτό κάνει μια ζημιά. Όμως από το δεύτερο στο τρίτο, συγγνώμη, δεκαήμερο του μήνα, τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά, πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο βοηθητικά για σας και για την ερωτική σας ζωή, αλλά και για νέες γνωριμίες. Λοιπόν, για τους Ταύρους, έχετε την Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Η γοητεία είναι δεδομένη. Όπως είναι δεδομένο το γεγονός ότι οι άνθρωποι ελκύονται από εσάς, θέλουν να σας βοηθήσουν. Όμως, για εσάς, κάπου στα μέσα του μήνα αυτού, όταν η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης από εσάς, συναντήσει τον ουρανό, σας πιάνει κάποια έξαψη. Αυτό σημαίνει ότι κάπως βαριέστε και μπορεί να διαλύσετε σχέσεις ή να τις βάλετε σε κίνδυνο. Mm. Σχέσεις οι οποίες είναι σταθερές, μόνο και μόνο για να ζήσετε αυτή την ανανέωση και την έξαψη για την οποία συζητήσαμε. Λίγο προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Γενικά, περνάτε σε μια διαδικασία με βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές, οι οποίες βέβαια θα λειτουργήσουν προς όφελός σας. Μετά τις 21 Ιουνίου, όπου ο ήλιος θα περάσει στο ζώδιο του καρκίνου, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και είσαστε πολύ πιο επικοινωνιακοί και χαλαροί. Δίδυμοι, για εσάς λοιπόν όλος αυτός ο μήνας είπαμε ότι είναι πρώτα ο ήλιος, μετά θα επανέλθει ο Ερμής, μετά θα περάσει η Αφροδίτη, επομένως είσαστε ένας δεδομένα πόλος έλξης. Επίσης έχετε μια φοβερή αυτοπεποίθηση και γι' αυτό, επειδή καμιά φορά ξέρετε μπορεί να είσαστε λίγο παρορμητικοί και να ρισκάρετε στο τι δείχνετε και πώς το δείχνετε, προβάλλετε τα θετικά σας στοιχεία και ζήστε και το όνειρό σας. Έχουμε και μια πανσέληνο στις 14 του μήνα, η οποία έχει μια όψη με τον Ποσειδώνα και μπορεί να είναι υπέροχο να σας φέρει δώρα, αλλά μπορεί και να ρισκάρετε κιόλας εκεί πέρα, να κάνετε ζημιά στις σχέσεις τις οποίες ήδη έχετε. Λοιπόν, περνάμε στους καρκίνους μας. Για εσάς λοιπόν, καρκίνη μου, η Αφροδίτη στον Ταύρο είναι με πάρα πολύ ωραία διέλευση. Σας βοηθάει μέσα από γνωριμίες, μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον. Έχετε στήριξη, θέλετε να βγείτε. Απλά υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν συγχρόνως στο 12ο σας οίκο, που σημαίνει ότι είσαστε σε δύο ταχύτητες λειτουργείτε. Λίγο εξωστρέφεια, αλλά και λίγο με πάρα πολύ πλούσια συναισθήματα και μία τάση να είσαστε, να κρύβετε λίγο πραγματάκια. Σίγουρα αυτά τα πλούσια συναισθήματα αναζητούν μία ανταπόκριση και εκτίμηση. Από τις 21 Ιουνίου και μετά, ο ήλιος περνάει στο δικό σας ζώδιο, τα πράγματα αλλάζουν, πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση για εσάς, λίγο πιο εξωστρέφεια και από εκεί αρχίζουν και κινούνται πολύ καλύτερα. Λιοντάρια μου, τι σας είπαμε, ότι είσαστε στην τετράδα αυτή που λίγο είναι πιεστική, διότι όταν η Αφροδίτη θα συναντήσει πάλι τον ουρανό και τον Κρόνο, επαναφέρει λίγο συναισθήματα και καταστάσεις που τις βιώνουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, η Αφροδίτη σίγουρα στην κορυφή του οροσκοπίου σας δεν σας αφήνει να περάσετε απαρατήρητη.
σίγουρα θα ελκύσετε πάρα πολλούς ανθρώπους. Α, μέσα είστε ελεύθεροι κιόλας, έτσι, προσοχή, έτσι. Λοιπόν, ελκύεται πολύ μία ομορφιά την οποία έτσι λάμπετε. Λίγο, κοιτάξτε, επειδή σας έχει απορροφήσει αρκετά η δουλειά, κοιτάξτε λίγο να είσαστε και με το τέρι σας, έτσι, με τον άνθρωπό σας, αυτό, να μην τον βάζετε λίγο στην απέξω. Και μια συμβουλή, έτσι, κάποια ταξιδάκια νομίζω πως μπορούν να ανανεώσουν την σχέση σας και να μην γκρινιάζουν κιόλας άμα θεωρούν ότι τους έχετε βάλει λίγο στην άκρη. Τι να κάνω, αρέσω, αρέσω. Αυτό ακριβώς. Αρέσω, παιδί. Λοιπόν, η Παρθένη και εσάς, όλες αυτές οι διελεύσεις μέσα από το ζώδιο των διδύμων και για εσάς είναι πάρα πολύ βοηθητική. Σίγουρα κι εσείς δεν περνάτε απαρατήρητοι. Δίνει μια χαρά, δίνει μια διάθεση, εξωστρέφεις, κοινωνικοποίησης, να βγείτε. Αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι επειδή πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν, τα οποία είναι θετικά απέναντί σας, βγείτε λίγο από τη ρουτίνα. Δηλαδή το «ΟΚ, καλά είμαστε», μπορεί να είναι «ΟΚ, καλά είμαστε για σας». Σκεφτείτε όμως ότι όλο αυτό δεν πρέπει λίγο να αναζωογονηθεί. Επομένως, κοιτάξτε να κάνετε και κάτι διαφορετικό, το οποίο να σας επανασυνδέσει με τον άνθρωπό σας και φυσικά θα φτιάξει και τη δική σας διάθεση. Μαζί θα πάμε ταξίδι. Αφήγουμε, σε παρακαλώ, να ανανεωθούμε λίγο. Ναι, είναι τα διπλανά ζώδια και συμβαίνουν διπλανά πράγματα από διελεύσεις. Λοιπόν, περνάμε τώρα στους ζυγούς. Πολύ, πολύ καλό. Διότι και οι δίδυμοι σας ταιριάζουν. Βέβαια. Τι το παντρεύτηκα. Δίδυμο. Μπράβο. Λοιπόν, σας ταιριάζουν. Είσαστε σε μια φάση χαράς, μια φάση δημιουργική, μια φάση που θέλετε να σκεφτείτε έτσι λίγο τον έρωτα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχετε τον Άρη απέναντί σας. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Είναι ένα κομμάτι το οποίο όσο περνάει ο καιρός και πιάνει όλες τις μοίρες πια, κάπου, λίγο κάποιες εντασούλες, λίγο κάποιες σύντρικες μπορεί να σημειωθούν. Αυτό φυσικά, να σας πω την αλήθεια, έχει και ένα ενδιαφέρον, έχει και το ενδιαφέρον του. Και μέσα από αυτό, ξέρετε τι λένε, μέσα από έναν καύγα, μετά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι πολύ κοινωνική περίοδος για εσάς, επομένως για όσους είσαστε ελεύθεροι, κοιτάξτε να ανοίξετε και να διευρύνετε λίγο τον κύκλο σας και σίγουρα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε κόσμο, ο οποίος θα είναι και δυναμικός, γιατί τον Άρη είναι στον 7ο, αυτό που ελκύεται είναι δυναμικά άτομα. Σκορπιοί μου, η Αφροδίτη απέναντί σας. Εσείς ασχολείστε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς με τους άλλους, έτσι κι αλλιώς και με τις σχέσεις σας και ξέρω ότι, όπως είπαμε, ανήκετε σε αυτή την τριάδα, μέσα κατά τη διάρκεια του μήνα αυτό λίγο, κάπως δεν είναι, δημιουργούνται κάποια θεματάκια ίσως με τον άνθρωπό σας ή έχετε κάποια παράπονα, μπορεί να έχει και ο άλλος παράπονα από εσάς. Υπάρχουν οι ευκαιρίες, αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να αφήσετε περιθώρια προσέγγισης. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι φέρτε λίγο ένα πάθος πίσω, δηλαδή μην μου είστε μαγκωμένοι, αφαιθείτε λίγο. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο έτσι κι αλλιώς του Ιουνίου, που θα έχουμε μετά την Πανσέληνο, που θα είναι και ο Ποσειδώνας αυτός που πέφτει σε ένα κομμάτι σας της ερωτικής σας ζωής, είναι εμπλεκόμενος. Επομένως, κάπου εκεί, καλό θα ήταν να αφαιθείτε λιγάκι και να βιώσετε πιο όμορφες στιγμές. Και φυσικά, για τους ελεύθερους, να κάνετε γνωριμίες. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μακράς διάρκειας, αλλά τουλάχιστον φλερτάρετε. Έχεις κάποιο Σκορπιό και αγχώνεσαι? Όχι, άκουσα για one night stand και αγχώθηκα. Λέω, τι λέμε. Όχι, είπα φλερτάρετε. Το είπε πολύ κομψά. Λοιπόν, τοξότες μου, okay, απέναντί σας, όλη αυτή η περίοδος των διδύμων των οποίων συζητάμε, τα σεληνιακά φαινόμενα που είναι στον άξονά σας. Στις 14 του Ιούνιου είναι και η Πανσέληνο στον άξονά σας και σε όψη μάλιστα με τον Ποσειδώνα. Λοιπόν, όλα αυτά για εσάς είναι άκρος ερωτικά, είσαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες, αλλά και φυσικά για αναθέρμανση του ενδιαφέροντος. Φυσικά, να πούμε και για τους τοξότες, ότι μερικές φορές τα παίρνετε και λίγο ελαφριά τα πράγματα. Κοιτάξτε να είσαστε λίγο πιο προσιλωμένοι σε αυτό που κάνετε. Μην ρισκάρετε, ειδικά αν είσαστε μέσα σε μια σταθερή σχέση. Μην ρισκάρετε φλερτάροντας δεξιά και αριστερά. Απλά. Τι είναι αυτά. Α, η μαμά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι λες τώρα. Λοιπόν, αυτό. Είναι ένας πολύ καλός μήνας για να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε και φυσικά αυτές τις περιπέτειες τις οποίες πάντα τις έχετε ανάγκη.
Εγώ και Ρήμου. Καθώς λοιπόν η Αφροδίτη βρίσκεται σε έναν τομέα ο οποίος είναι πολύ θετικός απέναντί σας και φυσικά σας φέρνει χαρά και φυσικά θέλει τον έρωτα ξανά να επανέλθει στη ζωή σας, θα σας έλεγα ότι μέχρι τις 23 έκτου που είναι η Αφροδίτη εκεί, λοιπόν, να γίνετε λίγο πιο σαφείς με τις ανάγκες σας. Δηλαδή, να λέτε τι θέλετε, να λέτε τι χρειάζεστε. Ο Κρόνος, που είναι δικός σας κυβερνήτης, γυρνάει ανάδρομος τώρα. Αυτό σημαίνει πάρτε το λίγο ξανά, ξαναδείτε το λίγο διαφορετικά και θα ήθελα από εσάς να απομονώσετε οποιασδήποτε αρνητικές επιρροές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ερωτική σας ζωή, με τη χαρά σας. Πράγματα άσχημα ή, ξέρω εγώ, έτσι, δύσκολα πάντα συμβαίνουν. Αλλά για σας είναι πολύ εύκολο αυτό το διάστημα, αυτόν τον μήνα, να περάσετε όμορφα και με τον σύντροφό σας, αλλά και να ερωτευτείτε ξανά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τον σύντροφό τους, έτσι. Με τον σύντροφο, ξανά, από την αρχή. Ξανά, αυτό. Το καλημέρα. Το καλημέρα. Λοιπόν, υδροχόη μου, η τετράδα η δύσκολη, όπως λέμε, η οποία σας ταλανίζει και σας βασανίζει. Περίμενε. Εσείς, λοιπόν, αγαπημένοι μου υδροχόοι, είσαστε σε μία, περνάτε σε ένα μήνα, ειδικά μέχρι στα μέσα του μήνα αυτού, που είσαστε πάρα πολύ υπερπροστατευτικοί με τη σχέση σας. Εδώ μπαίνουν νέες βάσεις, το βλέπετε λίγο ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θα γίνει. Γενικά, όποια πίεση και να έχει δημιουργηθεί, αυτό τι κάνει. Αποδεικνύει την αξία της σχέσης. Οι δοκιμασίες αυτές είναι για να ενδυναμώσουν κάποιες σχέσεις. Τώρα, για άλλους βέβαια, μπορεί να δείξει ότι τελικά όσο και να το παλεύεις δεν έχει κανένα νόημα. Επομένως, όξα από εδώ. Είναι κάποιοι άνθρωποι οποίοι είναι καλό. Δηλαδή, για καλό είναι ότι όταν έχεις μπει και έχεις εγκλωβίσει σε μια σχέση που δεν σου αξίζει, είναι η κατάλληλη στιγμή, δηλαδή αυτός ο μήνας, ο οποίος θα πείτε bye-bye και θα ανοίξετε καινούριους δρόμους με καινούριες σχέσεις. Λοιπόν, φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν στους διδύμους για σας είναι σούπερ θετικά απέναντί σας, σούπερ δημιουργικά και σούπερ ερωτικά, ιδιαίτερα μετά τις, στο πόσο είναι, στις 23 έκτου, όπου θα περάσει και η Αφροδίτη στον τομέα αυτό. Και τέλος για τους ηχθείς μας, υπάρχει μία τάση πεσιμισμού. Υπάρχει μία τάση να παίρνετε λίγο της μετρητής όλα όσα λέγονται ή ότι δεν σας κατανοούνε. Αυτό είναι ένα μέρος της ζωής σας. Αλλά νομίζω πως έχετε αρκετά υψηλές προσδοκίες. Έχετε μία έθεση πάντα στο ρομαντισμό. Μην κλείνεστε λοιπόν στον εαυτό σας. Η Πανσέλινος αυτή που θα είναι με τον Ποσειδώνα, ο οποίος κινείται στο δικό σας ζώδιο, ανοίγει τους κύκλους και ιδιαίτερα όταν ο ήλιος στον καρκίνο μετά τις 21 έκτου περάσει, που είναι θετικός απέναντι σε εσάς και πολύ ερωτικός, σίγουρα έχετε περισσότερες ευκαιρίες να είσαστε πιο χαρούμενοι, να φλερτάρετε περισσότερο και να διασκεδάσετε και να είσαστε πάντα μέσω της δημιουργικότητας. Επομένως, μην τρομάζετε, είναι ένας πολύ ωραίος μήνας. Έχει κάποια έτσι, tips τα οποία πρέπει να προσέξουμε, ιδιαίτερα για τον Σταυρό τον οποίο μιλήσαμε. Για καλό γίνονται όλα. Για σκεδάστε, καλό μήνα και καλό έρωτα. Έτσι, Άντζελα. Ευχαριστούμε, Άντζελα, live και από το Instagram. Ταυτόχρονα με βλέπετε σε δύο οθόνες. Λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι δεν μας βλέπουν μόνο από όλη την Ελλάδα, από την Αμφιλοχή, από τη Θάσο, από τη Σαντορίνη, από τις Σέρες μου στείλανε μηνύματα φιλιά από μας. Παντού, τα φιλιά μας λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, αλλά μας βλέπουν και από την Αυστραλία και από την Αγγλία. Oh, yeah. Τα φιλιά μας στα πέρατα της γης, όσο εκεί έφτασε η χάρη. Τώρα πρέπει καριέρα. Να κλείσω όμως, θα πατήσω αυτό το χ. Και ό,τι γίνει. Τερματίσει, να τερματιστεί τώρα, να τερματιστεί τώρα. Ναι. Το τερμάτισε. Λοιπόν, πάρε εσύ. Κάνε τα υπόλοιπα, διότι η κυρά δεν θα πάει καλά με την τεχνολογία. Όμως θα πάει καλά με τα μεντίζενες που μας έφερε η Έφη μου σήμερα. Τι? Φοράς το τέλειο φόρεμα ναι. Για να δείξουμε τα αποτελέσματα του Slim Wave. Αν είχες κάνει. Αν είχα κάνει όμως, έτσι θα είχα γίνει. Κατάλαβες. Λοιπόν. Εγώ αυτό παλεύω. Να πετύχω να βάλεις αυτό το φόρμα με τις τρύπες εδώ, με στα πλάγια. Όμως, το σήκωσα λίγο το μπλουζάκι. Έτσι. Για να σου δείξω ότι είχα και εγώ λίγο αποτέλεσμα, ρεμπέτη μου. Έκανα. Βέβαια. Έκανα. Το παλεύω, κατάλαβες, το παλεύω. Είναι 20.000 μυϊκές συσπάσεις, κυρίες και κύριοι, και είμαστε ξαπλωμένοι. Άκουσα που είπε η Άντζελα ότι ο Ταύρος
δέχεται πίεση αυτές τις μέρες. Εγώ δεν μπορώ την πίεση. Δεν μπορώ την πίεση. Μόνο το μηχάνημα μπορεί να με πιέσει. Μην πιέζετε την Εφη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην πιέζετε την Εφη. Και κανέναν σας. Δεν θέλουμε να σας πιέζουν. Δεν θέλουμε να λαχανιάζετε. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρείστε. Αλλά θέλουμε όλοι και λιπόλυση και λιπογλυπτική. Και γράμμος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Ακριβώς. Έχουμε δει δείξε μας τον τρόπο, δείξε μας τον δρόμο. Ακούς μουσική, είσαι μέσα στη δροσιά. Έτσι. Έχεις, άμα θες και ταυτόχρονα τον επιστημονικό σου σύμβουλο από πάνω να σε ενημερώνει και κάνεις τα ειδικά εστιασμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία τι καταφέρνουν, και να λιπολύσουν γιατί διασπούν το λίπος. Αυτές οι μυϊκές συσπάσεις περιμετρικά των μυών κάνουν λιπογλυπτική. Δηλαδή, φτιάχνουμε το περίγραμμα, Μπέτη μου. Θέλουμε όλες να ψαλιδίσουμε τα φορέματα από εδώ και. Ανοίξτε τρύπες τα φορέματα. Ανοίξτε, μπορείτε. Θα τα ψαλιδίσουμε, κορίτσια. Θα πετάξω εγώ το σακάκι. Θα είναι το χέρι, ξέρεις, πολύ fit, πολύ ωραίο και sexy. Και θα χαρούμε όλοι μαζί αυτό το καλοκαίρι. Καλό μήνα σε όλους. Η προσφορά μας τα σπάει για να μπει το καλοκαίρι δυνατά. Δυνατά δουλεύει αυτή η τεχνολογία χωρίς να σε πονάει, χωρίς να κουράζεσαι, χωρίς να αφήνει σημάδι. Διότι τοποθετούνται οι απολύξεις εκεί που θέλει ο καθένας. Άλλος μας λέει θέλω κοιλιά και στομάχι. Οι γυναίκες ζητούν πολύ τα μπράτσα και την πλάτη. Mm. Τα νεαρότερα κορίτσια επιμένουν με το μυρό, με τους μυρούς. Τους γλουτούς, τα πλαϊνά, ξέρεις. Και επειδή είναι τα πόδια αντωνά, έχουν ζήτηση τα πόδια αντωνά. Τα πόδια αντωνά, ναι, είναι το ζητούμενο. Θα το πετύχουμε, κορίτσια, μην ανησυχείτε. Έχουμε 6 σημεία, δηλαδή είναι εξαπλό πλέον. Οπότε στο ίδιο ραντεβού και γυμνάζουμε και γραμμώνουμε και κάνουμε λιπογλυπτική σε πάνω από 6 ανατομικές περιοχές. Και σου λέω πάνω από 6, γιατί αφού κάθεσαι πάνω στο ειδικό καθισματάκι, το βλέπουμε και πίσω μου. Να το. Το βλέπεις. Αυτό πιάνει γλουτούς πίσω μυρών, ψωμάκια και εσωμυρών. Με 20.000 μυϊκές συσπάσεις. Και έχεις και άλλες απολύξεις να βάλεις στα χέρια, στην κοιλιά, στο στομάχι, όπως εσείς θέλετε. Γι' αυτό είναι πολύτιμο το διαγνωστικό ραντεβού που τους δίνουμε δωρεάν. Πρόσεξε, πάνε εκεί, μιλάνε με τον επιστημονικό σύμβουλο, του δείχνουν τις ανατομικές περιοχές που θέλουν και να γραμμώσουν και να φύγει το λίπος. Ενημερώνονται ασχέτως απόφασης δωρεάν. Κλείστε το ραντεβού σας στο 210-51-58-160, 801-11-61-061 και στην Κύπρο στο 7053-53 για Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρη, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο, τη Λεμεσό και τη Λευκοσία, τώρα και στην Κρήτη, στα Χανιά. Εδώ τη βλέπετε την τιμή. Την είδανε. Έτσι, δείτε βλέπουν, την. Είναι τελική. Είναι κάτω από 25 ευρώ το σημείο. Δηλαδή, δίνουμε αυτή την προσφορά, αν μας πούνε ποιος είναι πρωινιάτικα. Παίρνουν το εξαπλό, πρόσεξέ με, το εξαπλό Slim Wave, για να χαρείτε το καλοκαίρι σας όπως το ονειρεύεστε. Θα δείτε και το spot αναλυτικά την προσφορά. Μην ξεχάσετε να μας πείτε τον τίτλο, ποιος είναι πρωινιάτικα, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Όλο και θα το σηκώνω τον μπλουζάκι. Έτσι, έτσι, όλο και ανέβαζε. Κάνω το crop top, να τελειώνουμε. Μα την πρώτη φορά που είδα λίγο, ξέρεις, να εμφανίζεται ο Μις. Τα βγάλες τα crop top. Τρελάθηκα από τη χαρά μου. Έτσι. Τέλεια, ευχαριστούμε Έφη μου. Εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εμείς εδώ είμαστε ακόμα και σας περιμένουμε, διότι μετά τις διαφημίσεις θα είναι εδώ μαζί μας ο Νικόλας Ράπτης. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ας πω κάτι. Ροκορέγγε πρώτη φορά μου. Και ροκ και ρέγγε πρώτη φορά τον ακούω αυτό το συνδυασμό. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί ήρθε εδώ στο πλατό μας ένα παιδί με ένα χαμόγελο. Τόσο γλυκό αγόρι που το ξεκίνησε ως ραδιοφωνικός παραγωγός. Όμως επειδή δούλευε πίσω από τις κάμερες, τον είδαν ότι ήταν φασαριός, τον τσιμπήσανε, έλα εδώ εσείς για μπροστά. Και έτσι βγήκε και στην τηλεόραση λοιπόν, ξεκίνησε από το MAD και μετά τον απολαύσαμε σε πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Χαρίζει απλόχερα το γέλιο και μόνος του και παρέα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και φέτος το Ελλάδα έχει ταλέντο. Ας το γνωρίσουμε λοιπόν λίγο καλύτερα, κυρίες και κύριοι, ο Νικόλας Ράπτης. Φίλε, να μην χειροκροτάς μόνο εσύ στα ταλέντα. Τι κάνεις? Όχι, έτσι. Πώς, αγκαλιά. Κυραψίες απλές, αγκαλιά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινά, πρέπει να αγκαλιάσω και το μαγαλιά. Άμα θέλεις. Εμένα λέω πιο σφιχτά. Εσύ αγκαλιάζω το παιδί μου, ξέρεις, αν είχα παιδί.
Όχι, εκεί πήγε λίγο διστακτικά να πιάσει το σοβαρό. Πήγα λίγο διστακτικά. Σαν κυρία, σαν φτιάχνει. Γιατί την έχω ζήσει και πίμη εποχή και μη εποχή. Τώρα είναι πίμι, η μη. Προμάζει. Προμάζει μετά μάζει. Κοίταξε, γιατί προμάζει εποχή δεν ξέρουμε πολλά. Μπορεί να μα δώσει μερικά στοιχεία. Προμάζει εποχή. Θυμάμαι, παιδιά, πρέπει να είναι 22 χρόνια πριν. Αμπελόκι που είσαι εγώ φοιτητή. Ναι. Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Οδηγούσε βεσπάκι. Βέβαια, ακόμα οδηγώ. Και περνάει Μπέτι τότε στο βεσπάκι. Τώρα σα λέω κυριολεκτικά 22 χρόνια πριν. Και ήταν η πρώτη φορά μόλις έχω έρθει Αθήνα από επαρχία και τη βλέπω περνάει στη Μιχαλακοπούλου με το βεσπάκι και κάνω μια Θεέ μου. Είπες. Ήταν το πρώτο Θεέ μου που είπα στην Αθήνα. Ήταν η Μπέτι Μαγκύρα, χειροκροτήσουμε τώρα. Μπράβο. Ναι. Μετά βέβαια είπα πολλά Θεέ μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά εντάξει, ήταν το πρώτο Θεέ μου. Ναι. Θύμισε μου λίγο ραβωνιαστικά όσο μας βλέπει τώρα. Αυτή τη στιγμή δουλεύει. Έλλη, εντάξει, okay, μπορείς να συνεχίσεις. Δόξα τον Πανάνα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να σου πω κάτι, γιατί έχεις πρόβλημα με κάποιους άντρες που έρχονται εδώ και θέλουν να εκφράσουν το θαυμασμό τους στο πρόσωπό μου. Αν τώτε είπε ο Θεέ μου, τι λέει τώρα που σε βλέπει. Τώρα είναι, θα πω τώρα, εντάξει, αυτό θα το πω πόσο πιο ευγενικά μπορώ. Η Μπέτι είναι υπερόπλο, δηλαδή είναι... Ορίστε. Έλα, μια αφίσα έτσι θέλω, εντάξει, παρακαλώ. Ένα υπερόπλο. Έτσι. Και ίδρωσε ο Νικόλας. Και ρουφιέμαι και λίγο, και, γιατί όταν φοράς ένα τέτοιο, λίγο ρουφιέσαι και λίγο τουρλώνεσαι. Το υπερόπλο έτσι. Δεν ξέρω αν παρατήρησε και την ώρα που μπήκα ότι έχω κάνει και εγώ λίγο πόλο. Δεν ξέρω αν το. Είδα τις πλάτες. Ναι, αυτό. Ξέρω ότι πήγαινες για φουνταριστός. Στη διαδρομή λίγο χάθηκες. Ναι, δεν πήγαινες στις προπονήσεις. Εντάξει. Έβγαινες. Ναι. Σε νύχτα και έτρωγες. Το δοκιμάσαμε. Το ζήσαμε. Το ξέρουμε όμως, ναι, πώς μπορούμε να τον βουλιάξουμε αυτό, τον άλλον. Κατάλαβες. Αυτό έχει σημασία. Από μικρός τι ήθελες να γίνεις εσύ? Πολύ ήσταν κατευθείαν αυτό, ήταν το όνειρό σου. Κοίτα, όπως όλα τα παιδιά, νομίζω μικρός ποδοσφαιριστής, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Τα αγόρια συνήθως λένε τέτοιο, πιλότος. Τα περισσότερα γόρια είναι τον πιλότο. Ποδοσφαιριστής πιο πολύ, μετά είδα ότι δεν γινότανε. Μπάλα δεν. Όχι, παίζουμε μια χαρά, αλλά τώρα ναι, δεν. Πέρασε η εποχή. Πάει. Οπότε, ναι. Τι μεγάλωσες, ρε Νικόλα. Εντάξει, μεγάλωσα. Είναι και τα κιλά πολλά. Δύσκολα να τα μετακινήσεις. Πάω, παίζω με τους φίλους μου, μια χαρά. Τερματοφύλακες. Όχι, όχι, μέσα κανονικά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Γιατί είσαι τερματοφύλακες τα κιλά, γιατί το λες έτσι. Είναι σαν να το έχεις σαν να άχτη, θα ήθελες να κρατήσεις. Θα μπορούσα να είμαι λιγότερα κιλά από τη στιγμή που επιλέγω να αθλούμαι, γιατί τώρα επιβαρύνω τα γόνατά μου, είναι ο οργανισμός πιο δύσκολο να αντέξει. Δεν μου λες το κωμικό αυτό ταλέντο που έχεις. Ποιος το ανακάλυψε, ποιος το έβγαλε από μέσα σου? Εγώ το 2010 όταν γύρισα από το στρατό, mm-hmm, ξεκίνησα να εργάζομαι στο MAD, mm, στο διαφημιστικό τμήμα του MAD. Πίσω από τις κάμερες. Ναι, πίσω από τις κάμερες κανονικά. Τότε ήταν στο MAD Δημήτρης Ουγγαρέζος, Νικολέτα Ράλλη, Εύελιν Καζατζόγλου. Και είχα το κομμάτι το back office, ας πούμε, πιο, ναι, πολύ παραγωγή με τις εκπομπές και ήμασταν μια πολύ καλή παρέα εκεί, αντίστοιχης ηλικίας, και κάναμε πολύ χαβαλέ σε σημείο που ο τότε διευθυντής, ο κύριος Μπουρούνης, και βγει πώς είναι στα σχολεία που λέει κανονίστε θα σας χωρίσω σε τέτοια φάση και μία μέρα με φωνάζει μέσα ενώ δεν είχα επαφές με το πρόγραμμα, μου λέει έλα λίγο μέσα, λέω τι έκανα. Τιμωρία. Ναι, και μου λέει να σου πω, ακούω χαχαχά, χαχαχού, θα σε ενδιέφερε να ασχοληθείς με το ραδιόφωνο. Εγώ ούτως ή άλλως είχα μια λατρεία στη μουσική, έπαιζα μουσική και σαν φοιτητής, οπότε το έβλεπα πολύ, το είδα πολύ σαν ευκαιρία ότι, okay, μουσική, ραδιόφωνο. Ήταν και το αντικείμενό σου, ναι, δεν ήταν πολύ μακριά από σένα. Ναι, δεν ήταν πολύ μακριά, οπότε ξεκίνησα τότε το 2010 με τον Δημήτρη και τον Σταμάτη, τους Μάπες που λέγανε. Τον Φάνη πού τον βρήκε στο δρόμο, στο Λαμπρόπουλο? Τον Φάνη τον γνώρισα πριν 5 χρόνια, δεν γνωριζόμασταν, τον ήξερα ως Φάνη Λαμπρόπουλο και τον γνώρισα έξω από τα γραφεία του Netwix που μας μάζεψε τότε ο Διομήδης ο Πιτουράς για να φτιάξουμε την ομάδα του Netwix. Μάλιστα. Και έτσι γνωριστήκαμε. Το περίμενες ότι θα φτάσεις τώρα, ας πούμε, να παρουσιάζεις το Ελλάδα, έχεις ταλέντο, να κάνεις εκπομπές στη τηλεόραση? Ναι. Γιατί είσαι ένα άτομο που ξεκίνησε backstage, να το πούμε έτσι, πίσω από τις κάμερες. Κοίτα, είναι κάποια πράγματα που σαν παιδί, όπως φαντάζομαι και ο Δημήτρης και εσύ, ονειρεύεσαι κάποια πράγματα στη ζωή. Ναι, αλλά εμείς από την αρχή το ξεκινήσαμε. Μπορεί να μην είχα στόχο την τηλεόραση, ξεκίνησα από το modeling τέλος πάντων. Ναι. Να με πήγε προς τα εκεί. Έχουμε κοινή πορεία. Έχουμε. Ναι. Και, αλλά πώς να σου πω, τα φώτα ήταν κάτι που με μάγευε, που με έλκυε. Εγώ δεν έχω τόσο έτσι, δεν με μαγεύουν τόσο πολύ τα φώτα. Τρελαίνομαι για το κομμάτι του ραδιοφώνου που το κάνω πολλά χρόνια και είναι πολύ γοητευτικό το μέσο, μου αρέσει πάρα πολύ. Για τα φώτα όχι τόσο πολύ, απλά
Έτσι τα έφερε η ζωή. Οπότε και εγώ όταν έβλεπα το ταλέντο στα 90's που το παρουσίαζε ο Χρήστος Φερεντίνος, δεν περίμενα ποτέ ότι ξέρεις μια μέρα θα πάω και θα μου πούν «Κύριε Ράπτη, θα πάρετε, έχετε πάρει το ταλέντο, θα το παρουσιάσετε». Οπότε και εκεί η αντίδρασή μου μετά αφού έφυγα, ψιλοσυγκινήθηκα κιόλας, γιατί λέω, ναι. Είπα στον εαυτό μου «Ρε μάγκα, τα κατάφερες». Ξέρεις, γιατί δεν επιβράβευω πολύ τον εαυτό μου. Όχι. Είμαι σκληρός με τον εαυτό μου, γιατί πιστεύω ότι όλοι ο εαυτός σου είναι και ο μεγαλύτερος αντίπαλός σου. Σωστό. Δεν πρέπει και ο πιο αυστηρός κριτής. Και ο πιο αυστηρός κριτής. Οπότε εκεί ήταν και από τις λίγες στιγμές που είπα, ρε μάγκα, μπράβο, τα κατάφερες. Όλος αυτός ο κόπος και οι εργατόρες απέδωσαν. Και μου έδωσε όμως. Επειδή ήξερε όμως δεν έγινε και casting γι' αυτό, όπως έγινε ξέρω. Δηλαδή, πάλεψε πραγματικά γι' αυτό. Ναι, έγινε casting. Φαντάζομαι στις περισσότερες εκπομπές, αν δεν είσαι μεγάλο όνομα, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, αν δεν έρθει μία ένα κανάλι και σου πει «Δημήτρη μου, θέλω να παρουσιάσεις το πρωινό στο Open», θα πρέπει να βράσεις από casting. Απλά ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, νιώθω για σένα, γιατί εσύ είσαι αρκετά αυθόρμητος άνθρωπος και στην εκπομπή με το Φάνη νιώθαμε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ήσασταν πολύ αυθόρμητοι, αυτοσχεδιάζατε, πειράζατε. Το Ελλάδα έχει ταλέντο, είχε ένα κομμάτι παρουσίασης λίγο πιο στεγνό, ναι, πιο συγκεκριμένο. Το οποίο αυτό και... σε φόβησε ή σε μετατόπισε λίγο? Όχι, δεν με φόβησε. Ίσα το είδα και σαν challenge, γιατί λέω είναι ένα παγκόσμιο project, ναι. Οπότε το βάζω στο βιογραφικό μου ως ένα project το οποίο παίζει global, ας πούμε. Δεν έβγαινες εκτός ορίων, δεν σε μάζευαν. Με μάζευαν, εννοείται. Με μάζευαν κάποιες στιγμές, αλλά υπάρχει το μοντάζ το οποίο τα σώζει όλα, όπως καταλαβαίνεις. Περήφανος και άλλα το κόψανε. Όχι τόσο πολύ. Ήταν για να μείνει. Ξέρεις, υπάρχουν σαφές οδηγίες από την Αγγλία. Ναι. Πώς πρέπει να είναι οι παρουσιαστές, πώς να μιλάνε, τι πρέπει να λένε στην κουβέντα. Και βάλανε σένα με αυτές τις οδηγίες. Εντάξει, κοίτα, μην βλέπεις τώρα τα βίντεο. Όπως και εσύ, δεν βάζω τον εαυτό μου στα πλαίσια του ηθοποιού, αλλά καταλαβαίνεις ότι προσαρμόζεσαι ανάλογα το project. Έτσι, νομίζω ότι είμαι αρκετά προσαρμοστικός. Καθίστε τώρα, γιατί έστειλε η Μαθήλδη μήνυμα, η αδερφή μου, να διορθώσει. Ναι. Λέει, δεν ήταν στα 90's καλέ το Ελλάδα έχει ταλέντο. Ήταν το 2007 το πρώτο. Γιατί ήταν και στην Κριτική Επιτροπή. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι. Έτσι, μπράβο, Μαθήλη, να μας διορθώνεις. Μας βλέπει η αδερφούλα μου. Να τη στείλω τα φιλιά μου. Λοιπόν, εσύ, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που έχεις πολύ χιούμορ και είσαι πολύ πειραχτήρι, υπάρχει περίπτωση να σε σταματήσουν στον δρόμο και να σου πούνε Νικόλα, πες μας και ένα αστείο να γελάσουμε. Το έχει αυτό. Είναι ο κόσμος, επειδή δέθηκε πολύ, κυρίως με τα βίντεο που κάναμε στο Netflix, νομίζω ότι είχε ανάγκη τότε ο κόσμος να δει. Να γελάς. Απλά ήτανε, υπήρχε ένα... Καμιά φορά, ξέρεις, ανάλογα και την περίοδο, νομίζω ότι σου δίνονται ευκαιρίες. Εμείς δεν πήγαμε τόσο πολύ στο comedy, όπως ας πούμε είναι ο Δημήτρης ή ο Λάμπρος. Στο stand-up στο comedy. Stand-up comedy. Mm-hmm. Πήγαμε σε ένα raw comedy που θεωρώ ότι στην αγορά δεν υπήρχε ποτέ. Raw και... ομό, να πούμε. Ναι, πιο σκληρό. Πιο σκληρό. Το οποίο εκείνη την περίοδο, επειδή θεωρώ ότι και σαν λαός είμαστε αρκετά ταλαιπωρημένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, ο Έλληνας σε αυτά τα βίντεο είδε τον πραγματικό του εαυτό και είπε, ρε φίλε, έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε, καλός ή κακός. Εντάξει, σαφώς και υπήρχαν υπερβολές. Οπότε εκεί το αγάπησε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Κοίταξε, στην Αμερική υπάρχει αυτό το πιο ρόου κάμεντι. Στην Αμερική υπάρχει. Εδώ ξεκίνησε από πλατφόρμες, στο ίντερνετ, και μετά όμως είδαμε ότι μεταπήδησε και στην τηλεόραση. Δηλαδή κάνατε με τον Φάνη Λαμπρόπουλο το Χιούστον στον Αντένα. Πιο μαζεμένα βέβαια. Εντάξει, και, ναι, αλλά γιατί είναι τηλεοπτικό και υπάρχουν και κάποια όρια ως προς τη... Το οποίο ήταν πάλι δύσκολη χρονιά, γιατί ήταν χρονιά κορονοϊού. Βέβαια. Δυσκολευόταν ο κόσμος να έρθει να μπει σε ένα πλατό, κάναμε όλο τεστ. Ναι. Ήταν δύσκολη χρονιά. Είχε κάτι μαγικό αυτό που κάνατε με το Φάνη, γιατί θυμάμαι να παίρνετε συνεντεύξεις μέχρι και από τον Πρωθυπουργό, αν θυμάμαι καλά. Είχε έρθει τότε ο Πρωθυπουργός, στο Γρηγόρη όμως. Στο Γρηγόρη, στο Γρηγόρη που ήταν νερό αυτό. Τις μπλούζες του Πασόκ. Πώς ήταν αυτή η συνάντηση? Εντάξει, ήταν πολύ. Όταν μας λένε θα έρθει ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνεις κι εσύ. Ήταν μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Και λέει θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Υπήρχε λοιπόν. Υπήρχε ένα άγχος. Λέμε, οκ, είχαμε συνηθίσει, έλα, δεν αλλάξει ξαφνικά. Δεν αλλάξατε ιδιαίτερα όμως. Οκ, οπότε ήταν ωραία στιγμή. Και πάλι, και αυτό το βάζει στην κατηγορία εμπειρία. Αισθάνθηκες ποτέ πολύ δύσκολα με κάποιον καλεσμένο? Επειδή εγώ δεν έχω το τόσο επιθετικό που έχει ο Φάνης, είμαι λίγο πιο μαζεμένος. Ναι, αλλά είσαι δίπλα του. Ναι, μπορώ να το εισπράξεις. Προφανώς, ναι. Αισθάνθηκα στις αρχές, την πρώτη χρονιά στο Γρηγόρη, με το Θοδωρή το Μαραντίνη λίγο.
που το τραβήξαμε πάρα πολύ. Και ξέρεις, ήταν και για. Τι είχατε πει. Το δεν θυμάμαι, μου περάσει 3-4 χρόνια. Για να κάνει με... αλλά, μπήκε, αλλά θυμάμαι ότι μπήκε και του λέμε καλό στο Χρήστο Μάστορα, ας πούμε. Δηλαδή, από την αρχή ήταν, είχε ξεκινήσει κακά. Στραβά. Στραβά. Το οποίο ξέρει. Στο εκείνη την ώρα στο μυαλό μου έλεγα μαζέψου, μαζέψου, τον βλέπει τον άνθρωπο, δεν περνάει καλά. Δεν περνάει καλά, δεν περνάει καλά. Εμεί νομίζαμε ότι αυτό ήταν ο στόχο, να τον κάνετε να μην περάσει καλά. Ναι, αυτό ήταν ο στόχο. Αλλά ξέρει και τον άλλον απέναντι τον βλέπει ότι. Να υδρώνει. Να κάνει. Γιατί είπανε να έρθω. Ναι, οκ, είπαμε. Εκεί ένιωσα λίγο άβολα. Αλλιώ όλοι. Ήταν και στα αρχικά επεισόδια. Κάτι όμω, ποιο έρχεται σε εσά και δεν ξέρει ότι θα. Ήταν αρχή, ήταν αρχή. Οπότε και για μένα ήταν υψηλό αρχή και η αντίδραση του καλεσμένου το βλέπα, ξέρει, στα μάτια του. Ότι τύπου. Γιατί δεν περνάω καλά. Οπότε μετά όλοι ξέρανε που έρχονται. Παράπονα σας κάνανε μετά. Όχι, όχι, ίσα ίσα. Αφότου τελείωνε, με πούμε, παιδιά, δεν έπρεπε να το πείτε, α πούμε. Όχι, κανένα, κανένα. Ούτε να κόψουν κάτι. Τίποτα, τίποτα. Είπα αυτό, μην το βάλω. Εντάξει, να σου αλήθεια, πω κάτι. Αλήθεια, παιδιά, ποτέ. Όταν πα αυτού, εγώ πιστεύω ότι το περιμένει, ότι θα φτάσει στα άκρα. Πρέπει να αφαιθεί, να το ευχαριστηθεί, ρε παιδί. Αλλά έχουν δει χοντράδε τώρα. Υπήρχαν και καλεσμένοι. Α πούμε, θυμάμαι τον Αργύρι τον Πανταζάρα, τον οποίο έχω πάει να τον δω και στο θέατρο εξαιρετικό. Καθηλωτικός δηλαδή, σαν ηθοποιός. Και θυμάμαι, μου λένε θα έρθει ο Αργύρης ο Πανταζάρας. Λέω, έχω πάει να τον δω τώρα στο θέατρο. Τι θα του πω. Ναι, λέω, ο άνθρωπος είναι πολύ σοβαρός αυτός. Και ήρθε και έλα, έλα, ρε, τι γίνεται. Ήθελα πάρα πολύ να έρθω σε εσάς. Και λέω, οκ. Okay. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τα θέλει ο αυτός σου και σένα, αφού ήρθες. Και τώρα, έλα, ρε, τι γίνεται. Κάτσε τώρα να τα ακούσεις. Ναι, αλλά ήταν καλός, πολύ καλός. Με τη σύντροφό σου είστε πολλά χρόνια μαζί. Είμαστε 6 χρόνια μαζί. Ναι, και πώς τι είσαι, δεν φαινόσουν τόσο ερωτιάρης να την πας στο Παρίσι για πρώτα. Δεν ήταν σχεδιασμένο, θέλαμε κάποια στιγμή, εγώ έχω ένα παιδικό όνειρο, τώρα Δημήτρης θα καταλάβει και οι περισσότεροι εδώ, πιο αντρικός πληθυσμός. Ναι. Θέλω πάρα πολύ να επισκεφτώ ένα στάδιο στην Αργεντινή, το Λαμπομπονέρα, είναι της Μπόκα Τζούνιορ. Μάλιστα. Το έχω σαν παιδικό όνειρο, γιατί βλέπαμε και σε Μπολίτας μικρή, είναι κάτι παιδικά με ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Και λόγω κορονοϊού δεν καταφέραμε ποτέ να γίνει αυτό το ταξίδι κάποια στιγμή και λόγω δουλειάς, γιατί πρέπει να πας χειμώνα εκεί, που είναι καλοκαίρι. Οπότε πέρναγε ο καιρός, πέρναγε ο καιρός, πέρναγε ο καιρός και μόλις επιτρέψανε να φύγουμε, λέμε πάμε ένα ταξίδι στο Παρίσι για 3 μέρες και λέω φίλε τώρα είναι η ώρα. Α. Πήγαινε, κάνε αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Παρισιού δηλαδή έκανε την πρόταση. Εγώ αυτό κρατάω. Και στην Καλαμπάκα να πηγαίναμε, θα το έκανα. Απλά με αφορμή ότι πήγαμε ένα ταξίδι. Άρα το έχεις πάρει από πριν. Το είχα πάρει, ναι, το είχα πάρει το δαχτυλίδι και πολύ άβολη στιγμή, παιδιά. Δεν ξέρω πώς είχες. Γιατί όταν με έναν άνθρωπο είσαι και πολλά χρόνια μαζί, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο άβολη στιγμή ξαφνικά. Και άβολη εννοώ ότι εγώ δεν είμαι πολύ. Ναι, χέρι-χέρι, ναι, των τύπων, δεν λέω εύκολα, πολύ σαν να πάω. Γονάτισες. Ναι. Γονάτισα. Το έκανες όπως το έχεις, δεις. Το θέμα είναι πόση ώρα έκανα να σηκωθώ μετά. Γιατί εγώ είναι ρίσκο να γονατίζω, καταλαβες. Αλλά γονάτισα, ναι, και είπα, ξέρεις, ήταν λίγο άβολη στιγμή, οπότε... Άβολη γιατί? Για μένα, είχα άγχος πολύ, είχα άγχος. Είχα άγχος, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Φοβόσουμε, δεν πεινέ. Πώς ήταν 6 χρόνια. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω, αλήθεια, δεν μπορώ να σου πω. Είχα άγχος. Επειδή έχει σενάριο ότι πρέπει να κάτσω κάτω να γονατίσω, να ανοίξω το κουτάκι. Φανταζόσαι αυτόν τον άνθρωπο τώρα που του ρολάρει, ας πούμε, το κάθε τι που περνάει από μπροστά του. Ότι θα έχει άγχος με την κλασική πρόταση. Ίσως επειδή είναι πολύ κλασικό για σένα. Ναι, μπορεί, ίσως γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό και επέλεξα να το κάνω στην Disneyland που είναι όλη η φάση παραμυθένια και έτσι. Παραμύθι. Να μα μείνει. Μήπω τη φύγουμε και πω τελικά ήταν παραμύθι, ήταν όλα ψέματα. Δεν ισχύει κάτι. Αστιάκι ήταν, αγαπή. Δεν βαριέσαι. Ψυχολόγος ή σύντροφος. Ναι, είναι ψυχολόγος. Είναι ψυχολόγος. Ψυχολογή. Φαντάζομαι έχει κάνει κάποια πρακτική πάνω μου. Για να είναι ακόμα μαζί σου, προφανώς έχει βρει κάποια καλά στοιχεία. Δεν φέρνουμε σπίτι κυρίως, δεν φέρνουμε τη δουλειά σπίτι. Καταλαβαίνεις και το κομμάτι το δικό της είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ αυστηρό, οπότε... Δεν φέρνει δουλειά σπίτι. Δεν έχεις ακούσει καμιά ερώτηση περίεργη κάποια στιγμή και λες, νομίζω τώρα ότι λίγο έχεις πει στο κομμάτι της δουλειάς σου πάνω μου. Όχι. Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Πιστεύω ότι αν ήμουν με έναν άνθρωπο ίδιο με μένα, δεν θα μπορούσα να κάνω χωριό που λένε. Πότε κατάλαβες εσύ ότι αυτή είναι η γυναίκα της ζωής σου, πότε το συνειδητοποίησες? Εξ αρχής είναι ένα πολύ πράο άτομο, είναι πολύ ήρεμη. Σου λέει, είμαστε εντελώς διαφορετικοί στους χαρακτήρες. Εσύ ήρεμος φαίνεσαι. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ, δηλαδή δεν έχει τύχει να τσακωθούμε ποτέ.
Εγώ είμαι δηλαδή ο τρελός της υπόθεσης. Δηλαδή τσακώνομαι μόνος μου και μετά πηγαίνω και λέω, ξέρεις, συγγνώμη, οκ, okay, και προχωράμε. Αυτή δεν καταλαβαίνει γιατί συγγνώμη, γιατί μόνος του έχει τσακωθεί. Σχολείς δεν είχατε ποτέ. Όχι, η αλήθεια είναι, χτύπα ξύλο, να σου πω την αλήθεια. Και πέρα από το δικέ σα προσωπικέ, ενώ να βρεθεί εσύ σε ένα τέλμα, να βρεθεί σε μια οικονομική δυσπραγία. Α, δυσκολίες, ναι, στην αρχή. Και να πει, ναι, είναι ο άνθρωπό μου, νιώθω ότι μαζί τη μπορώ. Μαζί ξεκινήσαμε την πορεία αυτή. Στην αρχή, επειδή η δουλειά δεν πήγαινε καλά, υπήρχαν οικονομικές δυσκολίες, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είχε κάποιες δυσκολίες στο να κάνουμε... Σκέφτηκες ποτέ να το παρατήσεις εσύ, να κάνεις μια άλλη δουλειά. Ναι, σαφώς, ναι. Σαφώς. Γιατί γύρω στα 33-34 θυμάμαι ότι είπα, μήπως ρε παιδί μου, δεν είμαι κατάλληλος για αυτή τη δουλειά, παρότι είχα μια πορεία, όχι μια φανταστική πορεία, μια πορεία... ενός ανθρώπου που είχε δουλέψει από τα 25 του μέχρι τα 34. Οπότε, επειδή οι οικονομικές απολαβές δεν ήταν αρκετές, δεν μπορούσε να συντηρηθεί ένα σπίτι, σκέφτηκα, είχα και φίλους συμφοιτητές που ήταν σε διαφημιστικές, εγώ γράφω κιόλας, και μου λέγανε, έλα ρε παιδί μου, σε μια διαφημιστική αφού γράφεις, τα λες ωραία, copywriter για ιδέες, είναι τα λεφτά καλύτερα. Δεν πήγες. Αλλά δεν πήγα γιατί ήμουν πολύ προσιλωμένος στο ραδιόφωνο και επειδή το αγαπούσα πολύ το μέσο, έλεγα θα προσπαθήσω. Και έμεινες. Και τελικά ναι. Το φαρμακείο δεν σκέφτηκες να ξαναγυρίσεις που ξεκίνησες. Όχι, στο φαρμακείο, όχι. Του μπαμπά ήταν το φαρμακείο. Είναι ακόμα του. Α, το έχει ακόμα. Ναι, πήρε σύνταξη φέτος βέβαια, αλλά είναι ο αδελφός μου φαρμακοποιός. Άφηνες ένα εκεί να δίνεις λάθος χάπια. Ναι, έτσι ακριβώς έγινε, ήταν τελευταία μου μέρα. Είχαν έρθει για χάπια και έδωσα αλυφή και φεύγανε τα... μου πέταγε τα φάρμακα και μου λέει θα μου το κλείσεις, είσαι επικίνδυνος, φύγε. Ναι. Μη στήρισε και κανέναν άνθρωπο διάβαστο. Άμα είσαι πολύ χαρούμενος, δεν μπορεί να δουλέψει σε ένα φαρμακείο. Δηλαδή μου το εξηγούσε, μου λέει στο φαρμακείο έρχονται άνθρωποι να πάρουν φάρμακα. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να μην είναι χαρούμενος φαρμακοποιός. Δεν είναι και πολύ καλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο κόσμος ερχόταν με πόνο. Εγώ ήμουν. Είναι συμπαράσταση. Αυτό έδινε τα χάπια με χαλά. Πάρτε χάπια. Πόσο θα πάρετε καλά. Λίλε, ξαναλίλε, σε χάλια. Ζάναξ. Ξέρεις, ήταν έτσι. Οπότε δεν. Μόλις έκανες δύο τοποθετήσεις. Μη σε νοιάζει, μισά-μισά. Δεν μου λες τι σχέδια έχουμε τώρα. Τελείωσε το ταλέντο, ολοκλήρωσε το κύκλο. Τελείωσε το ταλέντο. Τώρα συζητάμε με το κανάλι γιατί ολοκληρώνει το συμβολέο μου τώρα τον Ιούνιο, οπότε συζητάμε για να συνεχίσουμε. Δεν έχω κάτι στα χέρια μου να σου πω. Δεν θα σου έλεγα κιόλας. Εγώ θα σου συμβούλευα έτσι σαν μεγαλύτερη και με λίγο μεγαλύτερη εμπειρία, να τα λέμε και αυτό. Η καψούρα σου. Και καθότι υπερόπλο, θα σε συμβούλευα να γράψεις. Να γράψεις και να κάνεις δικά σου πράγματα, γραμμένα, με κειμενάκια. Ναι, θα μπορούσα, δεν ξέρω. Γιατί αυτό λείπει από την τηλεόραση, η αλήθεια είναι. Και μπορείς συνδυαστικά μετά να βάλεις και λίγο το stand-up μέσα. Δεν κάνω stand-up, δεν έχω κάνει ποτέ δηλαδή. Θαυμάζω πάρα πολύ, ας πούμε, τον Δημήτρη που τον έχω δει, έχω πάει, το Λάμπρο που κάνουν τις παραστάσεις. Τώρα βλέπω να πάνε και Κρήτη, έχω έρθει διαβασμένος. Να σου πω, αφού γράφεις το stand-up, δύο πράγματα θέλει. Καλό κείμενο και ετοιμολογία. Τα έχεις και τα δύο. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει γι' αυτό. Ωραία, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ μαζί μας. Να σου ευχηθούμε λοιπόν και σύντομα να ολοκληρωμεγαλώσετε την οικογένεια, αν το θέλετε. Βεβαίως, βεβαίως. Ο γάμος πότε θα γίνει? Δεν ξέρω ακόμα, δεν ξέρουμε. Πρόταση έγινε τώρα, ο γάμος. Κάνα τη μεση έχει. Είναι σαν να έγινε. Λοιπόν, θα το πασάρεις εσύ το θεματάκι. Βεβαίως θα πάμε, γιατί έχουμε τη Μαρία Ιακώβου. Ο Γιώργος Οικονομάκης συνάντησε τη Μαρία Ιακώβου και μας μιλάει λοιπόν για τις εποχές από τα μαύρα μεσάνυχτα, αν θυμάσαι στο Μέγκα, και την τεράστια αυτή επιτυχία που είχε κάνει. Και ακολουθούμε έτσι λίγο τη διαδρομή της, μας μιλάει για την επιτυχία που βίωσε, αλλά και γενικότερα πολλά θέματα για την μετέπειτα πορεία της. Πάμε να το δούμε. Πώς είναι δυνατόν μετά από 14 χρόνια να τραγουδάμε ακόμα τα μαύρα μεσάνυχτα? Έλα μου, δικαιώ, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθηκε πάρα πολύ τυχερή που συμβαίνει αυτό έτσι. Γιατί είναι ένα τραγούδι που μου επιτρέπει να δουλεύω ακόμα και να είμαι ενεργή σε αυτό το χώρο. Κατάλαβες από την αρχή ότι θα ήταν μια τόσο μεγάλη επιτυχία? Ούτε καν. Όχι μόνο εγώ δηλαδή. Έτυχε να γνωριστώ μέσω κοινού συναδέλφου με το Χρήστο Μενιδιάτη. Και του λέω, για πες μου τη γνώμη σου. Αχ, καλά, αυτό μου λένε χάλια. Και κάνα δύο χρόνια μετά που έτυχε να συνεργαστούμε, έβαλε τα γέλια μου, λυσμίδι, μου λέει, κατάλαβες με τι κριτήριο διαλέγω τραγούδια, ε? Αποσύραν την κυκλοφορία του CD μου. Σε επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και τα αργήσανε. Σκάσε εδώ! Έπαιξες και στο σύριαλ τότε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, μπορώ να σου πω. Και για κάποιο διάστημα κοντραρίστηκε και πάρα πολύ μέσα μου το τι μου αρέσει περισσότερο, τραγούδι ή ηθοποιία. Δεν έγινε κάποια πρόταση, δεν συνέβη κάτι, ας πούμε, να σε κρατήσει ο χώρος ηθοποιίας? Από όσο έμαθα κάποια χρόνια αργότερα, βέβαια, από ό,τι συνέβη, το Μέγκα με είχε ξαναζητήσει στην εταιρεία που συνεργαζόμουν τότε.
Η εταιρεία επέλεξε να μην προχωρήσει αυτή τη συνεργασία. Θύμωσες που έμαθες ότι η εταιρεία δεν σου το είχε πει? Θύμωσα, αλλά πόσο να θυμώσω τώρα, όταν έχουν περάσει και 2 χρόνια από το γεγονός όταν το μαθαίνεις. Δηλαδή, έχει χαθεί λιγάκι η ευκαιρία, οπότε με απελευθέρωσε από το θυμό μου, γιατί δεν υπήρχε και αποτέλεσμα. Δεν κράτησε η κολόνια μας, αγάπη μου, για χρόνια. Πριν το Fame Story, εσύ έχεις κάνει πολύ μεγάλες συνεργασίες. Με τον Γιώργο Νταλάρα, με τον Αντώνη Βαρδί. Πες μου 2 λόγια για τον Αντώνη Βαρδί. Τον Αντώνη τον γνώρισε σε μια πάρα πολύ τρυφερή ηλικία. Πάρα πολύ μικρή, δηλαδή μόλις είχα ξεκινήσει το τραγούδι επαγγελματικά. Και δεν είχα ακριβώς το μυαλό μου, παρά το γεγονός ότι τον ντρεπόμουν, γιατί το να τραγουδήσεις δίπλα του ήταν κάτι τεράστιο. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι χρειάστηκα ηρεμιστικά για να τα απεξέλθω και να μην βγει προς τα έξω ο σεισμός που είχα καταπιεί από το τρακ. Παρ' όλα αυτά δεν είχα και ακριβή αντίληψη του μεγέθους του. Οπότε χρόνια μετά κατάλαβα τι νόημα και τι σημασία έχει αυτή η συνεργασία. Θεωρώ ότι θα μπορούσα να έχω κάνει καλύτερα πράγματα στη δουλειά μου. Αλλά αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη που δεν το έκανα. Μετά νιώσε και επιλογές που έκανες. Ναι, μετά νιώσε και επιλογές συνεργατών, για κάποιες επιλογές τραγουδιών. Σε πρόδωσαν άνθρωποι του χώρου, συνεργάτες σου? Ναι, άνθρωπος μάλλον, γιατί ήταν ένας συγκεκριμένος που υποτίθεται ήταν υπεύθυνος να χτίσει κάτι, ταυτόχρονα τον γκρέμιζε ουσιαστικά. Ακροβατός ένα σχοινί. Στα 16 σου είχες μια μεγάλη απώλεια. Αυτή του πατέρα σου. Δεν έχασα από δυστύχημα, αυτοκινητικό δυστύχημα, και είναι και ο λόγος που σταμάτησα να οδηγώ μετά από ένα δικό μου τρακάρισμα. Συνειδητοποίησα πολύ αργότερα την απώλεια του πατέρα μου. Ενώ του είχα λατρεία, δεν είχαμε και την καθημερινότητα που έχουν τα παιδιά που μένουν μαζί με τον μπαμπά τους, γιατί είχαν χωρίσει δική μου από το 8 μου. Και ήμασταν αρκετά απομακρυσμένοι, μπορώ να σου πω. Δεν είχαμε ζεστές σχέσεις. Απλά όταν τον έχασα, συνειδητοποίησα ότι δεν πρόκειται να ζεσταθούν ποτέ αυτές οι σχέσεις. Κατάλαβα, για μένα έχει άλλο νόημα η απώλεια, ότι χάθηκε κάθε ελπίδα κάποια στιγμή να τα βρω με τον μπαμπά μου. Την οποία τη βίωσα 8 χρόνια μετά. Και ήταν αρκετά έντονη. Πέρασε κάποια περίοδο τη ζωή σου, μια στεναχώρια, μια κατάθλιψη? Στην εφηβεία μου, χωρίς να συμβεί κάτι συγκεκριμένο, για κάποιους μήνες θυμάμαι ότι κοιμόμουν 20 ώρες την ημέρα. Δηλαδή, κάτι προσπαθούσε ο οργανισμός μου εκείνη την περίοδο να αντιμετωπίσει. Βρήκε τον ύπνο να το κάνει, και αυτό είναι φυσικά από τα βασικά συμπτώματα της κατάθλιψης και μάλιστα της βαριάς. Και όπως ήρθε, έτσι έφυγε και μόνο του. Μέτρασε τις ώρες, να μετρώ τις μπορές. Πώς σου φαίνεται που έκανες ένα cover τώρα στο YouTube, το Μέτρα, που είχε πει αναβίσει με τον Νίκο Καρβέλα, και έχει τεράστια απήχηση, έχει στάσει σχεδόν 2 εκατομμύρια views. Ναι, ισχύει. Τα σχόλια που γράφω το από κάτω, ότι το λες πολύ καλά εσύ, το λέει πολύ καλά η Αναβίση και δεν ξέρουμε ποιο να διαλέξουμε. Η Άννα είναι τέρας, δηλαδή είναι θρύλος. Και θεώρησα και ότι ήταν και πολύ παράτολμο αυτό που έκανα, δηλαδή να κάνω επανεκτέλεση κομμάτι της Βύση, είναι παρακινδυνευμένο. Οπότε με τιμά διπλά το να υπάρχει κόσμος που το αγαπά εξίσου και με τη δική μου φωνή. Πού είσαι, που εμφανίζεσαι, τι κάνεις? Τώρα προς το παρόν είμαι ακόμα Καλαμάτα, σε ένα πολύ ωραίο χώρο πάνω σε όροφο, στο Αναΐς. Πολύ ωραίο κορίτσι και πολύ ωραία φωνή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η χρειά της. Ναι, δεν την είχα ακούσει τώρα που την ξανάκουσα, το θυμήθηκα. Πάρα πολύ ωραία χρειά και μ' αρέσει που ανέλαβε την ευθύνη των πράξεών της. Λέει, μετά νιώσα και για συνεργασίες και για τραγούδια που επέλεξα. Και βλέπουμε ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι και πάρα πολύ ταλαντούχος και όλα να είναι τέλεια επάνω σου και τελικά οι συνεργάτες σου να μην είναι οι σωστοί, οι επιλογές σου να μην είναι οι σωστές. Η στιγμή. Το πιο σημαντικό πάντως είναι ότι αναγνωρίζει τα λάθη της και όταν πραγματικά συνειδητοποιήσει τα λάθη σου, είσαι έτοιμος για μια μεγάλη αλλαγή, για να έρθει αλλαγή στη ζωή σου. Οπότε ουσιαστικά με αυτό που κάνει και την αποδοχή, σε με κοιτάς. Η Μαρία Δάνα. Που λάμπει σήμερα. Ψυχολόγος θα έχει βγάλει τα λεφτά εδώ και χρόνια, θέλω να πω. Λοιπόν, εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αφότου σας στείλουμε ένα τετραήμερο υπέροχο στον Άφλιο, στο Candias Castle Resort and Thalasso, στο πεντάστερο αυτό λοιπόν ξενοδοχείο με την πισινάρα αυτή που θα κάνετε απίστευτες βουτιές και τις βόλτες σας βέβαια στο μαγικό, μαγευτικό Νάφλιο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο 14999 ή να καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό για να πάρετε μέρος σε αυτή την κλήρωση που την Παρασκευή θα λάβει χώρα εδώ στην εκπομπή μας. Σου άρεσε ότι θα λάβει χώρα? Ναι, εδώ στην εκπομπή μας. Βλέπω έτσι, γιατί είσαι με το κινητό. Ναι. Έτσι, σου κάνω τέτοια να δω. Ένα μήνυμα, τι θέλεις. Nice.
Και επίσης να πάρετε και στο μεγάλο μας διαγωνισμό για το Peugeot 208, έκδοση Like, αξίας 15.700 ευρώ, δικό σας αυτό το φανταστικό αυτοκίνητο, μόνο με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999, μια κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις να μαγειρέψουμε, να φάμε την καλαμαράδα. Είχατε ξανακούσει καλαμαράδα? Πρώτη φορά, τι είναι? Τώρα θα το δοκιμάσετε κιόλας. Λοιπόν, διαφημίσεις. Τα μεσάνυχτα δεν είχα δει, είχα τα μάτια μου ορθάνει. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός. Λίγο θάλασσα και λίγο καλαμαράδα όμως. Και λίγο καλαμαράδα, επικός, επική η σημερινή μακαρονάδα, Μπέτη μου, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, το λιγκουίνι, το σιμιγδαλένιο λιγκουίνι, μπερδεύεται στις μοσχοβολιές του καλοκαιριού μαζί με το καλαμαράκι, το ελληνικό, που δεν, παιδιά, είναι το πιο νόστιμο. Δεν είσαι σεφ. Πραγματικά. Είσαι ποιητής. Σόφα, μωρέ. Είσαι ποιητής, δεν είσαι σεφ. Μιλάμε τώρα, οι κάπαροι, τα φρέσκα μυρωδικά φτιάχνουν αυτή τη μακαρονάδα που πραγματικά, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε πρόκειται για ταβέρνες, είτε πρόκειται για εστιατόρια, είτε πρόκειται εκεί που είστε στο, παιδιά, στο γραφείο, ανοίξτε το ταπεράκι και πείτε τρώω καλαμαράδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας ρωτήσουνε. Τι είναι αυτό, πώς είναι, τι είναι, να ανοίξουν το τάπο να κοιτάξουν. Μιλάμε για ψημένα ντοματίνια στο φούρνο μαζί με τα καλαμάρια, το λιγκουίνι όπως σας είπα, την κάπαρη και όλα αυτά μπερδεύονται αρμονικά και φίλες και φίλοι, τι κάνουμε, φύγαμε για υλικά. Λοιπόν, πάμε, για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, θέλω ένα πακέτο σιμιγδαλένια λιγκουίνι στα 500 γραμμάρια, κανονικά. Ταιριάζει πάρα πολύ το λιγκουίνι, μπορείτε να βάλετε και οποιοδήποτε άλλο ζυμαρικό θέλετε. 500 γραμμάρια ντοματίνια ή ακόμα και 3-4 ντομάτες κομμένες σε χοντρά κομμάτια. Ένα φρέσκο κρεμμύδι, 250 ml λευκό κρασί, μια σκελίδα σκόρδο, μια κουταλιά της σούπας κάπαρη ή κάπαρη, του ταιριάζει πάρα πολύ. Ένα λεμόνι χυμό και ξύσμα, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, φρέσκια ρίγανη και μαϊντανό, αλλά και πέρι. Και αν θέλουμε να πάμε να ταξιδέψουμε λίγο πιο απλωτά στη Μεσόγειο, όπως κάνουν και οι Ιταλοί, βάλτε λίγο πεπεροτσίνο, λίγο μπούκοβο και θα απογειώσει πραγματικά το πιάτο. Πριν συνεχίσω στο κοχλάζον αλατισμένο νερό, έχω πάθει σοκ από το φίλο εδώ που έχει έρθει στην κουζίνα. Ρίχνω τα λιγκουίνι και σας κοιτάω κι εγώ να δω τι θα γίνει. Κάνε μας ένα κοντινό, Βάνια. Συγγνώμη, να πάρω. Καμιά φορά τα λόγια είναι περιττά. Η εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Αυτά τα μαλλιά. Αυτά τα μαλλιά. Αυτά τα μαλλιά. Τα απαλά, τα μαλακά. Είναι αληθινά. Δεν είναι περούκα, όχι. Δείτε πώς μπορεί να είναι έτσι. Κοίτα. Τι παρήγγυλα, τι ήρθε και με τι μοιάζει. Φέρε το να δεις με τι μοιάζει. Φέρε εδώ, φέρε εδώ. Φέρε εδώ να δεις με τι μοιάζει. Έτσι. Φέρε. Έλα Χριστάκο μου, έλα γόρι μου. Έτσι. Κι εγώ ανάμεσα. Κι εγώ ανάμεσα. Δεν θέλει να μιλήσει. Είναι τα δεν θέλει να μιλήσει. Μπέτη, ή έχουμε βοηθό παραγωγής ή δεν έχουμε. Τον καλύτερο. Τον καλύτερο. Τον καλύτερο αγόρι μου. Έλα πάρε και. Παιδιά εδώ. Εντάξει. Το αγόρι μας εδώ μας βοηθάει στις ωραίες μαγειρικές και στο στούντιό μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Τα κάνει όλα. Για το ωραίο αφρο look. Τα κάνει όλα. Λοιπόν, για πάμε στα δικά μας. Το καλαμάρι λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, η Ελλάδα ένα πράγμα που έχει είναι ότι έχει πρώτες ύλες ΑΑ, AA που λέω εγώ. Πάρ' το καλαμαράκι και κόφτε το λωρίδες, καθαρισμένο είπαμε, σε λωρίδες. Αυτό θέλω λίγο πλακές, σαν το λιγκουίνι. Δεν το θέλω πολύ λεπτό. Θέλω να υπάρχει. Να το, όπως είναι εδώ, εύκολη υπόθεση. Θα ξανακάνω άλλο ένα. Ούτε καν μην το ανοίγετε στη μέση. Όπως είναι, λωρίδες, ναι, ναι, ναι. Έτσι, τέλεια. Και είναι ωραία γιατί μπλέκονται μετά οι λωρίδες με το μπάστα. Και γίνεται το ωραίο το πανηγύρι. Δεν ξέρεις τώρα, τρως καλαμάρι, τρως θάλασσα, τρως... Τι ακριβώς συμβαίνει στο στόμα, κάτσε να ξέρω να κάτι μαζί. Λατρεύω αυτές τις μακαρονάδες. Λοιπόν, λιγκουίνι, κοχλάζον αλατισμένο νερό, ακολουθήστε τις συσκευασίες. Εγώ ένα πράγμα που θέλω να σας πω όσοι αγαπάτε τα ζυμαρικά, δηλαδή όλοι, είναι να διαβάζετε την ετικέτα και να επιλέγετε ζυμαρικά από όση μυγδάλη που είναι πάντα πιο θρεπτικά. Πάμε στα δικά μας, μετά έξω αφήνω το σπατουλάκι. Είναι η εύκολη συνταγή, η οποία τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε ένα τηγάνι το οποίο καίει και όπως είναι θα πέσει μέσα το καλαμάρι και τίποτα άλλο. Ένα μυστικό έχει, ένα. Μονάχα ένα.
Να καίει πολύ το σκεύος. Okay. Θέλω, πέφτει μέσα το σκεύος, όπως είναι. Τέλειο. Και δεν θέλει πολύ ψήσιμο το καλαμάρι, τα γνωστά. Τώρα θα βάλω μια κουταλιά ελαιόλαδο. Απαλά, έτσι ένα ελαφρύ. Ρόβισμα, τσιγαρισματάκι. Κοίταξε εδώ, ένα, δύο, τρία. Ανακατεύω και αυτά μπερδεύονται, αυτά κοτσίδες. Έτσι. Θέλω λίγο να ανακατεύει. Δεν έχω βάλει ούζο στη συνταγή. Έχω βάλει λευκό κρασί. Θα βάλω τώρα και το κρεμμύδι. Το υπερόπλο ανακατεύει κιόλα. Να το λέμε έτσι, και αυτά. Έτσι. Εδώ όλα τα κάνουν. Θα μείνουμε άνεργοι σε λίγο. Μη είσαι εδώ, καμιά μέρα. Τίποτα. Θα έρχομαι από το πρωί, θα λέω τις ειδήσεις. Μετά θα βγαίνω, θα λέω τον καιρό, θα κάνω το πρωινό, θα μαγειρεύω, θα κάνω όλα. Από το πρωί ως το βράδυ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Όλη μέρα εδώ θα σε βάνια, δεν πας πουθενά. Φρέσκο κρεμμύδι. Τώρα πέφτει μέσα το φρέσκο κρεμμυδάκι. Η πάναπλη συνταγή δεν θέλει τίποτα άλλο. Μόνο το κρεμμυδάκι, το σωστό όπως είναι. Αυτό ίσα ίσα ξύσμα από λεμόνι. Με πέθανε η μυρωδιά. Έτσι, έτσι, να βάλω και εγώ μυρωδιά, κι άλλο. Μυρωδιά φανταστική. Έτσι, τι ωραίο. Και το ξύσμα το λεμόνι. Ωραία, θέλει τώρα. Ναι, ναι. Πρόσεχε. Να βρω το καλό, την καλή την πλευρά. Θα βάλω λίγο πιο χοντρό. Λοιπόν, λεμόνι τώρα, ακριβώς. Έχει γίνει σαν σπιράλ. Καταπληκτικό. Θα βάλω και το. Τώρα σβήνω, έφτασε τη στιγμή. Σβήνω με το λεμόνι όπως είναι. Καταπληκτικό, παιδιά. Καταπληκτικό. Φανταστικό. Τέλειο. Λοιπόν, και λευκό είναι ωραίο μοσχοφύλερο. Μοσχοφύλερο. Ναι, το θέλει. Τάκι μου και θα τρίψω και ντομάτα. Στο χοντρό. Κοίταξε εδώ. Μιλάμε για ένα φαγητό, κατά το βάλω από εδώ την ντομάτα. Θα τρίψω και ντομάτα και αυτό είναι όλο. Τραβήξτε όπως είναι από τη φωτιά. Έχει γίνει το καλαμάρι, δεν θέλει καθόλου ψήσιμο. Αν φύγετε από το ψήσιμο, θα το βράσετε ή περισσότερο για να μαλακώσει ή θα τα αφήσετε όπως είναι. Τώρα σβήστε τη φωτιά. Τη βγάλετε μέσα την ντομάτα έτσι όπως είναι. Καταπληκτικό. Πω. Αλλά τα έχει πιπεράκι, δεν θα βάλουμε. Αλλά πιπέρι στο τέλος για να ξέρουμε να δοκιμάσουμε τη θάλασσα. Κάντε έτσι την ντομάτα να μην μείνει φλούδα στην άκρη αυτό. Ωραία. Κάτσε να τον περιτρέψουμε. Έχω κι άλλη εδώ. Και σας γράφω από τα 500 γραμμάρια. Τη θέλω τη φρέσκια την ντομάτα. Τραβάω από τη φωτιά και θέλω τώρα να μιλήσω για τα τοματίνια. Τα υπόλοιπα. Δεν θέλει δηλαδή ντομάτα. Όχι, είναι, πράσιμο. Δεν θέλει. Okay. Τη θέλω μη. Δηλαδή θα μπορούσα να την βάλω και στο τέλος. Mm-hmm. Θέλω αυτά τα ζουμάκια εδώ πέρα που μυρίζει τώρα. Έχουμε κρασί. Έχουμε φρέσκο κρεμμύδι, έχουμε το καλαμάρι, έχει βγάλει και λίγα ζουμάκια. Θα δώσω και λίγο προσωπικό τα τελευταία στιγμή από την κάπαρη. Αλλά θέλω να βάλω ντοματίνια. Καλά τώρα, θα σ' αφήνω έτσι. Λοιπόν, ντοματίνια, είπαμε 2-3 ντομάτες, έχω βάλει τη μία. Τα υπόλοιπα όμως θέλω να τα σιγοψήσω ή ακόμα και ντομάτες, ό,τι έχετε. Λίγο τα λαχανικά μας. Ντομάτα, κρασί, απλά υλικά. Όπως είναι αυτό και η σκελίδα σκόρδο με τη ρίγανη. Πάει Μπέτη μέσα στο, στο φούρνο για 10 λεπτάκια ίσα ίσα να μελώσουνε. Βάζω και την κάπαρη εδώ λιγοστή. Η αλμύρα της, μία κουταλιά, χοντρό αλάτι εδώ πέρα σηκώνει. Πω. Για να δω, έχω κάτι έχω. Πάω από εδώ. Πολύ ωραίο. Θα το βάλεις και θα το κάνεις στο φούρνο, το βάλεις αυτό. Λίγο, 10 λεπτάκια, μέχρι να γίνει το πάστα. Έτσι λίγο να αυτός. Έτσι, για να δω, Και είμαι σε το σημείο, 10 λεπτάκια λίγο να μην είναι η ντομάτα τελείως ομοί. Να έχουμε και λίγο προσωπικότητα μέχρι να γίνει το λιγκουίνι. Για να δω, γίνει το λιγκουίνι. Έχει γίνει σχεδόν. Θέλει ένα τσίκ ακόμα. Θέλω ένα τσίκ ακόμα, αλλά έχω και σε δηλαδή, άκρη. Τώρα, θα ρίξεις αυτά εδώ μέσα. Ωρα, τώρα έχω έτοιμα. Και μετά στο ταψί. Ναι, όχι όπως είναι. Μπέτη, κοίταξε. Σου έχω βράσει εδώ. Να μην περιμένω, σου έχω και έτοιμο. Θα πέσει εδώ πέρα το λιγκό. Σοκ. Επικός, επική συνταγή. Επικός, επική. Κοίταξε εδώ, θα βάλω μέσα, αλλά εδώ τώρα, στο τελευταία στιγμή, τι θέλω. Τι θέλω. Θέλω ξύσματα, ελαιόλαδο ομό. Κοίταξε εδώ να μπερδευτούν τα καλαμάρια. Ναι. Όπως είναι, θα βάλω και το μαϊντανό το φρέσκο. Και τα ψημένα τα ντοματίνια που μόλις έβαλα πέφτουν επίσης αμέσως. Α, ρίξω και λίγη σκόνη από σκόρδο, δεν θα είναι τέλειο. Έτσι, έχω βάλει μαράκι και το έχω σιγοψήσει και έχει μελώσει. Κοίταξε εδώ, ανακατεύστε, θέλω μη την ντομάτα και μελωμένη μαζί με το καλαμάρι. Θα πάρει γεύση και νοστιμία, τα βάλω όλα γιατί είμαστε πολύ. Καταπληκτικό. Έχουν μελώσει και τα σκορδάκια. Λοιπόν, ανακατέψτε, μιλάμε. Στροφείτε στο τραπέζι. Όπως είναι, κάθεται πολύ ωραία στο τραπέζι. Στροφείτε στο τραπέζι, ρίγανη, τρώμε, λέμε. Στροφή στην ποιότητα, λέμε. Στην ποιότητα. Και μία μικρή επισήμανση, Μπέτη. Τι. Μην δώσεις καλαμαράδες και στις γαριδομακαρονάδες τυρί από πάνω. Δεν μπορώ, είναι το χειροτερό μου. Μόνο φρέσκο πιπέρι ταιριάζει φανταστικά. Έχεις δίκιο. Μπράβο που ρίξε το πιπέρι να το φάμε. Ρίξε το πιπέρι. Εμείς κάπου εδώ σας χαιρετάμε έτσι ωραία θαλασσινά και καλοκαιρινά. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Και αύριο στις 10 παρα 10 ποιοι θα είναι εδώ πρωινιάτικα. Εμείς! Πολλά φιλιά! Αμέσως!